κυπριακά. Και ύστερα νηστεία, μα η σκέψη μου πετά. Σαν να έχω κέφι πασχαλιατικά. Τι ώρα είναι? 10! Ποιος είναι πρωινιάτικα? Η άνοιξη μας ήρθε, του δώσαμε ξανά. Δουλειά κανείς δεν θέλει, μόνο ερωτά. Η μέρα μεγαλώνει, το μυαλό μου στα νησιά. Τι άλλο πια να κάνω, καλοκαιριάτικα. Είμαστε εδώ! Ναι! Είμαστε ακόμα ζωντανοί! Ναι! Στη σκηνή! Δεν χειροκροτάει κανένα αυτό. Τι είναι αυτό, τι είναι, τι γίνεται εδώ πέρα, δεν βλέπω τίποτα. Τι είναι αυτό, τι. Έλα ρε παιδιά, πάτε! Σε κάτι άλλο τις εκπομπές δίνετε πόνο. Ευτυχώς που είναι οι φανς που μας στέλνουν μηνύματα, μας λείψατε, που είστε, ναι, γιατί δεν αλλιώς... βγήκατε, γιατί από εσάς άμα περιμένουμε. Κάνε να φτιάξετε. Η οικογένεια σου λέει μετά. Λοιπόν, παιδιά, τι γίνεται στο κοτέτσι του Survivor. Στο κοτέτσι του Survivor. Γίνεται χαμός. Εγώ τον Κόκορα ψάχνω. Στους κόκκινους τον ξέρουμε τον Κόκορα. Στους μπλε ποιος είναι ο Κόκορας? Δεν ξέρω, εγώ βλέπω. Ή κοκορεύονται, κάνουν πασαρέλες. Ναι. Ή μαθαίνουν box. Ναι. Τους έμαθε ο Στάθης Χίζας χθες. Επιγμαχία. Ναι. Αγωνίζονται και τσακώνονται γιατί δεν ματσάρεις αυτόν, γιατί δεν ματσάρω εγώ εσένα. Σωστά. Γι' αυτό. Κοκορομαχίες γενικότερα. Κόκορα. Πάμε να κάτσουμε όμως, να αρχίσουμε. Μόσα, τι έγινε, πάλι τη θέση που πήρες? I don't speak. Είναι από κοντά. Διαβάτε τη θέση της. Δεν γίνεται να κάνουμε 5 βήματα και να νομίζουμε ότι έχουμε τρέξει μαραθώνιο. Είναι λίγο. Η φάση που είναι λίγο. Πάρ το απόφαση, είμαστε γέροι. Τι να το κάνουμε, είμαστε γέροι. Είμαστε γέροι. Πάρ το απόφαση. Ευτυχώς που υπάρχουν τα νέα παιδιά και πηγαίνουν στο Survivor, γιατί εμείς αν πηγαίναμε. Τελευταία ή θα βγαίναμε. Εμείς θα μπορούσαμε να πάμε στο παιχνίδι χωρίς σύνορα. Που μας το θύμιζε κιόλας στο επεισόδιο λίγο. Εντάξει, εκεί θα σερνόμαστε ελεύθερα και δεν θα λέμε και ότι κάνουμε Survivor. Θα λέμε τόσο μπορούμε, τόσο κάνουμε. Λίγο οι τσουλήθρες, λίγο οι πισίρες, οι χθεσινές, ε. Ήτανε λίγο. Φτωχό το χθεσινό επεισόδιο. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε με το πρώτο μας μούλτι, όπου η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα, που είπε ο Μουτσινάς ότι στην Καλύβα η Καλύβα, αυτό είναι μεγάλη τρολιά. Εξηγεί λοιπόν όσα συνέβησαν με τον Μάριο Πρίαμο. Δείχνει αμετανόητη, δείχνει πολύ αποφασισμένη σε αυτό που επέλεξε να κάνει στην προσωπική της ζωή και δεν αφορά έρωτα. Κανένα. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε. Ο Γιώργος Λιβάνης θα έβγαινε ραντεβού με θαυμάστρια. Ο Γιώργος Μαργαρίτης έχει δεχτεί πρόταση να συμμετάσχει σε κριτική επιτροπή reality show. Αχα. Και αν δέχτηκε, θα πήγαινε. Δεν ξέρω. Μελίνα Μακρύ μιλάει για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε μετά τη γέννηση του γιού της. Η Άση Μπίλιου συγκινεί μιλώντας για τη θετή της μητέρα. Και η Ρούλα Κορομιλά μιλάει για την επιστροφή της φέτος στην τηλεόραση. Ρίχτε το. Η Καρολίνα Καλύβα φιλοξενήθηκε στον Νίκο Μουτσινά και μίλησε για τη σχέση της με τον Μάριο Πρίαμο. Αρχικά εσείς ξέρατε ότι μπορεί εμείς να έχουμε δει αυτό το πλάνο από τον ντρόν? 100%. 100%, ε. Μα δεν είδες που έφυγα μέσα στην καλύβα. Σε είδα που μπήκες μέσα. Και σαν... να λέει ο Σάκης, ντρόν, ντρόν. Ήταν ακριβώς στα 5 μέτρα. Ήμασταν στο ίδιο σανίδι. Με τον Μάριο είχατε γνωριστεί, ενώ κοινωνικά έστω, είχατε γνωριζόσασταν? Ποτέ. Ποτέ. Γνωριστήκαμε στα γραφεία, δηλαδή. Στα γραφεία. Στην πρώτη μέρα 2 Ιανουαρίου. Μια μέρα πριν φύγουμε. Οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί μεταξύ τους. Το πώς εκφράζονται. Ναι, για το κομμάτι έκφρασης, λόγια, ναι. Αν νιώθει παρόμοιο κάτι με σένα. Και εγώ, ας πούμε, που έβγαλα ένα ίσως μεγαλύτερο συνέστημα. Έβγαλες δηλαδή πολύ. Ποσοτικά θα το πάμε. Μα και σε σχέση με την προηγούμενη εμφάνισή σου. Έχει να κάνει ότι είμαι γυναίκα και είναι η καρδιά μου που μιλάει κάπως. Ενώ εκείνος έπρεπε να κρατήσει τα προσήματα χαμηλά.
Και να μην δίνει δικαιώματα σε άλλους. Δεν αφορά κανέναν αυτό που έχει δημιουργηθεί. Ξέρεις τι γίνεται, συμφωνώ 100%. Ναι ρε αγάπη μου, αλλά είναι reality. It's reality. It's reality. Αλλά δεν είναι μόνο στίβος μάχης. It's reality survivor. Δηλαδή, yes. Εδώ καλά-καλά δεν είχαμε πει στα μεταξύ μας. Θα τα λέγαμε στον έξω σωστός. Κόσμο. Σωστός. Αυτή την καλύβα την ήξερες και την προηγούμενη φορά, την ύπαρξή της εννοώ. Εγκαταλελειμμένη η καλύβα ήταν αυτή. Εγκαταλελειμμένη. Ναι, δεν υπήρχαν παίκτες από άλλες χώρες. Που... Security. Με χάμπουργκερ. Κανένα security. Κυριακές δεν είχατε. Ήτανε, πάει βλακία. Έμπαινες και δεν είχε τίποτα. Ήταν άδειο. Ας μαθευτεί έτσι για να μην περιμένει κανένας. Από την άλλη μεριά ο κανένας μπορεί να ταραχθεί γιατί δεν ήξερε τι τον περιμένει. Άκου πως το έφερα. Όπως αντίστοιχα και αντίστροφα, δεν ήξερα εμένα τι με περιμένει έξω. Για εκείνον. Για εκείνον. Ναι, τώρα κοίταξε, έγινε και αυτή η κουβέντα. Ενώ τίποτα κάπως... δεν είναι δεδομένο. Και ξεκινάει μια κουβέντα, τι έγινε στην καλύβα. Την πρώτη σου σκέψη θα ήθελα. Ότι τουλάχιστον θα μαθευτεί αυτό έξω εκεί που πρέπει να μαθευτεί, μια ώρα αρχίτερα, γιατί σε κανένα δεν αξίζει να περιμένεις αυτή τη ζωή. Θέλω κι άλλα κι άλλα. Ο Γιώργος Λιβάνης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Πάμε Δανάη» και αποκάλυψε ένα άβολο περιστατικό με θαυμαστριά του. Πριν στη Θεσσαλονίκη, πριν ένα μήνα, δύο μήνες, πότε ήμασταν, ήρθε μια κοπέλα που είχε κάνει ένα τατουάζ, που το είχε κάνει έτσι λίγο σε περίεργο σημείο. Θα μου το δείξει, ήταν δική αδερφή μου, ήταν όλος ο κόσμος. Εντάξει, και είχε κάνει το όνομά μου. Ραντεβού με θαυμάστρια έχεις βγει ποτέ? Νομίζω φυσιολογικό είναι, ποτέ δεν το έχω κάνει. Ραντεβού από το Instagram? Και αυτό το έχω κάνει. Και πώς κατέληξε αυτή η γνωριμία? Έχει καταλήξει και σε μια φιλία και έχει καταλήξει και σε σχέση. Λίγες ημέρες πριν τις εμφανίσεις του στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, η κάμερα της εκπομπής μας και ο δημοσιογράφος μας Αλέξανδρος Ρούτας συνάντησε τον Γιώργο Μαργαρίτη. Θα συμμετέχει και ο γιος σας? Βέβαια. Κάτι και έχω μια υπέροχη ορχήστρα πάνω απ' όλα. Σας έχει γίνει ποτέ πρόταση να είστε σε κάποια κριτική επιτροπή? Μου έχει γίνει. Άρα νομίζω εγώ δεν τα καταφέρνω. Είμαι μια άλλη. Μην μπερδεύεις εμένα με τους τραγουδιστές του σήμερα ή τους ανθρώπους που είναι αυτή τη στιγμή κριτές και έτσι. Είμαι μια άλλη εποχή τραγουδιστής εγώ. Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά τη γέννηση του παιδιού της, μίλησε στο Μέγκα Καλημέρα η Μελίνα Μακρύ. Πώς αντιμετώπισες την όποια αλλαγή που επήλθε στο σώμα σου? Πολύ ψύχραμα. Πήρα κιλά, πήρα σχεδόν 20 κιλά. Έπαθα επιλόχιο θυμό. Αφού γέννησα, για μήνες, μέχρι να ισορροπήσω το θυροειδή μου, θύμωνα με το παιδί και μετά έκανα... Του γέλαγα, έτσι ψεύτηκα. Είχα θυμώσει πάρα πολύ μια μέρα που μπήκε μια μύγα μες στο σπίτι. Είχα τόσο θυμό όλη τη μέρα να βρω τη μύγα. Είχες μια δύσκολη εγκυμοσύνη και το έχεις δηλώσει και εσύ δημόσια. Είναι αυτό ένας ανασταλτικός παράγοντας να σκεφτείς το επόμενο? Φυσικά είναι λόγος να μην ξανακάνεις και άμα έχεις τρομάξει τόσο πολύ και έχεις περάσει τόσο δύσκολα. Αν και πέρασα στον ένατο μήνα με το που μπήκα στον ένατο COVID και γέννησα πρόωρα εξαιτίας του COVID. Τι? Δεν το πήρα στο σπίτι, έκατσε δύο εβδομάδες θερμοκοιτίδα, έφυγα από το μαιευτήριο με άδεια χέρια. Κόντευα να φτάσω στην τρέλα. Έλεγα έκλαιγες. Πότε θα πάρουν. Ναι, έκλαιγα. Η Ασυμπίλιο βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε για την υιοθεσία της και την απώλεια των γονιών της. Σε ποια ηλικία εσύ υιοθετήθηκες? Τριών ημερών. Τριών ημερών. Και μαθαίνεις ότι υιοθετήθηκες? Στα 16. Αυτό που με καθόρισε, ναι, σαφώς ήταν και αυτό το κομμάτι, αλλά ήταν το ότι έχασα τους θετούς μου γονείς, με τους οποίους είχα... μου είχαν και τους είχα περιόριστη αγάπη. Στον μπαμπά μου τον έχασα μικρή, ειδικά ο θάνατος της μητέρας μου, νομίζω ήταν αυτό που το ονομάζω τα πέτρινα χρόνια μου. Το ότι έμαθα ότι υιοθετήθηκα ήταν κάτι το οποίο, okay, με ζόρισε τη στιγμή που το μάθαινα, γιατί ήμουν και μικρή. Στη δική μου περίπτωση, ακριβώς επειδή ένιωθα τόση αγάπη από τους γονείς μου. Δεν είχες και την... δεν υπήρχε κάποιο κενό που να θέλω να γεμίσει. Δεν... Βέβαια, με έψαξαν αργότερα ναι, εκείνοι κτλ. Και έχω να πω ότι η μητέρα μου, τα τελευταία της λόγια, είναι παιδί μου, επειδή το καταλάβαινε ότι θα φύγει. Αν θέλεις, για να μην μείνεις μόνη σου, ήμουν μικρή, για να μην μείνεις μόνη σου, αν θες να πας και της είχα πει, ήταν στο νοσοκομείο τότε, της είχα πει, τι είναι αυτά που λες, για μένα είσαι η μοναδική μητέρα.
Τη Ρούλα Κορομιλά συνάντησε ο δημοσιογράφος μας Αλέξανδρος Ρούτας και εκείνη μας μίλησε για την επιστροφή της στη τηλεόραση. Είμαι από την εκπομπή της Μπέτης. Α, η Μπέτη. Η αγαπημένη μου Μπέτη. Σας απολαμβάνουμε πάρα πολύ. Εγώ απολαμβάνω την πρωταγωνίστριά σας. Είναι εξαιρετική κυρία. Διακρίνεται για την εχεμήθεια, την ευγένεια και τη διακριτικότητά της, αλλά και για το ταλέντο της. Και θέλω να της πω ότι την αγαπώ πολύ και πάντα τη σκέφτομαι με αγάπη και αρκετές φορές την παρακολουθώ και μου αρέσει πολύ. Επειδή είναι μουσική όλη η κατάσταση, το διασκεδάζω πάρα πολύ. Είναι σαν να κάνω ένα πάρτι στο σπίτι μου και καλώ αρκετό κόσμο και προσπαθώ να τους κάνω να περάσουν καλά, αλλά δεν είμαι εγώ η πρωταγωνίστρια, οι πρωταγωνιστές είναι οι καλεσμένοι. Είναι μια πολύ επιτυχημένη εκπομπή και μπήκα και εγώ μέσα εμβόλυμα και περνάω πάρα πολύ ωραία. Σας είχε λείψει τηλεόραση? Η επαφή μου με τον κόσμο μου είχε λείψει. Η δουλειά σαν δουλειά δεν θα έλεγα ιδιαίτερα, αλλά ως επαγγελματίας αυτή τη δουλειά ξέρω να κάνω, δεν ξέρω κάτι άλλο. Σας έλεγε ο κόσμος ότι του είχετε λείψει τόσα χρόνια που δεν σας... Ναι, βεβαίως, και τώρα μου το λέει, επειδή είχαμε, ξέρετε, μία παύση λόγω ημερών και δεν έπαιζε το σπίτι με το Μέγκα. Είχα εκατοντάδες μηνυμάτων, που είσαστε, γιατί λείπετε και όλα αυτά. Αυτό εμένα με συγκινεί βαθύτατα και μου δίνει τη δύναμη να συνεχίσω. Τις πρωινές εκπομπές που έχει λατρέψει ο κόσμος από εσάς. Ναι. Έχει να λέει και συνέχεια και για τα μεγάλα μουσικά σοου που γινόντουσαν παλιότερα. Ναι, κάτι ήταν κάτι το οποίο έγινε, το βίωσα πολύ ωραία, το ζήσαμε μαζί με τον κόσμο. Έχω μία πρίκα πολύ σημαντική και κοιτάζω μπροστά τον άλλο δρόμο. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη σας εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Κάνω καμπακ στον έρωτα σου. Μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι είναι ένα comeback σε αυτό. Αν και έκανε μέσα στα χρόνια κάποια άλλα πράγματα. Είχε κάνει το Just, είχε κάνει και κάτι άλλο νομίζω, αν δεν απατώμε. Ποτέ δεν αποχώρησε οριστικά, ας πούμε, την τηλεόραση και να πεις ότι έκανε τεράστιο κοινό 10-15 χρόνια, να πεις ότι σταμάτησε. Εμένα, παιδιά, αυτά τα show που έκανε η Ρούλα μου λείπουν πάρα πολύ. Είναι μαγιά της που τα κατάφερε και τα έκανε τότε. Είναι πολύ ταλαντούχα αυτό που κάνει. Και μου λείπει που κανείς δεν το τολμάει. Ίσως ας πούμε τώρα ότι. Θα το πω. Ο Νίκος Οικοκρόνης μόνο κάνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος που αυτή τη στιγμή να τολμάει να βγει live 4 ώρες με ό,τι σημαίνει 6. Το live σε show. Έξι αυτός, ναι. Έχεις δίκιο. Ναι. Κάναμε κάποτε το μαραθώνιο που λέγαμε για κάποιο καλό σκοπό. Τώρα μόνο αυτό. Είναι δύσκολο να κάνεις live τόσες ώρες και ειδικά ένα μεγάλο show. Είναι δύσκολο. Εγώ θεωρώ ότι είναι δύσκολες εποχές για show. Χρειάζονται γιατί, γιατί χρειάζεται να επενδύσεις πάρα πολλά χρήματα για να βγει κάτι αξιόλογο τηλεοπτικά και ο κόσμος ίσως να μην είναι και σε mood. Να απολαύσει ένα τέτοιο σοου, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα εκεί έξω. Ναι. Εμένα μου αρέσει που επέστρεψε η Ρούλα με κάτι πολύ μουσικό, ναι. Που νιώθει ότι δεν είναι η πρωταγωνίστρια, ότι είμαι μια παρουσιάστρια. Αυτό ξέρω, αυτό κάνω. Και οι τραγουδιστές είναι οι πρωταγωνιστές. Θα ήθελα να τη δω και σε ένα talk show βραδινό εγώ. Mm. Εμένα θα μου άρεσε η Ρούλα σε κάτι τύπου. Σαν αυτό που κάνει ο Γρηγόρης. Όπου και να τη φανταστεί τη Ρούλα Κορομιλά, είτε στην πρωινή ζώνη, είτε σε οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι σε όλα είναι μοναδική σε αυτά τα οποία έχει κάνει. Δηλαδή και σε βραδινό αντίστοιχα τώρα που την βλέπουμε, αφήνει πάντα τη σφραγίδα της και το έχει έναν δικό της τρόπο. Καταρχάς είναι σχολή. Αυτό. Να πούμε ότι αυτή ξεκίνησε τα πάντα. Τρόπος, από ναι. Το πρωινό, το βραδινό σοου, τις υπερπαραγωγές της Ήρω που γινόντουσαν τότε. Βέβαια. Δηλαδή βέβαια. Είναι πρωτοπόρα. Ξέρετε, όλα αυτά τότε, παιδιά, είχαν ένα πρωτογενές υλικό. Έτσι. Έκανε ένα σκετσάκι, έφερε κάποιον να παίξει, τον έβαζε να κάνει κάτι. Έκανε πράγματα τα οποία. Δεν είχαν να πατήσουν σε κάτι που έχει προηγηθεί. Ενώ, λέω για παράδειγμα, ένα βραδινό. Είχαν μια αυθεντικότητα όλα αυτά τα οποία γινόντουσαν on-air. Δηλαδή, έβλεπες, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουμε δει προτάσεις γάμου. Έχουμε δει τότε να γνωρίζεται ο Λάμπης Λιβιεράτος με την Εύη Αδάμα. Θυμάστε που αυτός είχε πάει να τραγουδήσει, αυτή είχε πάει να κάνει πασαρέλα. Όλα ήταν αληθινά, δεν ήταν όλα δηλαδή, φτιαγμένα. Για να γίνουν μπροστά στον κόσμο. Ένα talk show. Είναι μια συνέντευξη, ρε παιδί. Δεν έχει να κάνει. Και να βγάλουμε κάτι. Μα η Ρούλα τώρα δεν έχει να αποδείξει αν είναι καλή παρουσιάστρια και αν μπορεί να παρουσιάσει ένα show. Είναι ικανή όμως να προσφέρει σοου. Είναι... Τα έχει κάνει αυτά. Ναι, μόνο, τα έχει κάνει. Εγώ νομίζω ότι όσο προχωράμε, ρε παιδί μου, και κάνουμε κάποιους κύκλους στη ζωή μας, μετά ακόμα και τα πιο απλά που πας να κάνεις, τα κάνεις με πολύ διαφορετικό τρόπο. Γιατί έχεις την εμπειρία να το πλασάρεις. Έχεις την εμπειρία να κάνεις τις ερωτήσεις που πρέπει, να βγάλεις αυτό που πρέπει από τον καλεσμένο. Κατάλαβες. Και επίσης το ένα τέτοιο βραδινό σοου μπορεί να έχει και τραγούδι και καλεσμένους τραγουδιστές. Δεν είναι μόνο μία συνέντευξη. Ναι. Λοιπόν, πάμε και στην Άση Μπίλιου, η οποία. Νιώθεις λίγο και την συγκίνηση και ίσως, ρε παιδί μου, ένα, όχι θυμό,
μία πικρία ίσως για την προηγούμενη, τη βιολογική οικογένεια, να πούμε έτσι, τη μητέρα. Εντάξει, άμα 18, αφού είπε ότι 16 χρόνια έμαθα ότι ήταν υιοθετημένη. Θέλω να πω, οι βιολογικοί γονείς της πλέον δεν υπήρχαν σε όλη τη ζωή. Αλλά τριών ημερών υιοθετήθηκε, δηλαδή δεν την γνώρισε. Αυτό λέω. Αυτούς έχει γνωρίσει. Άρα οι γονείς της είναι οι θετοί γονείς της. Αυτοί είναι οι γονείς της. Με αυτούς μεγάλους. Άρα εγώ δεν βλέπω θυμό, βλέπω απόσταση. Δεν υπάρχει. Το να γνωρίσει έναν άνθρωπο στα 18 σου πια. Ναι, αλλά είναι και η μαμά αυτή που τη μεγάλωσε, της είπε για να μην είσαι μόνη σου, γιατί είσαι αρκετά νέα, γιατί δεν πας. Ποτέ δεν μπορείς, νομίζω, να το δικαιολογήσεις μέσα σου, ούτε σαν παιδί, και μετέπειτα, δηλαδή μεγαλώνοντας, όποια και να είναι η απάντηση που έχει να σου δώσει ο γονιός, αυτό που πάντα έχεις μέσα σου είναι το ότι γιατί με άφησες, ας πούμε. Άμα δηλαδή, δεν το έχεις γνωρίσει όμως. Δηλαδή, πολλές φορές σκέφτομαι να το πεις σε ένα παιδί. Νιώθεις αλλά... είτε την απόρριψη, ρε εσύ. Δηλαδή, ότι με απορρίψανε, ναι, πριν καν προλάβουν να με γνωρίσουν, να με ζήσουν. Μόνο αν σου το πούν. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αν δεν το μάθαινε ποτέ, δεν θα υπήρχε κάτι μέσα στο μυαλό της. Κατάλαβες, να σκεφτεί κάτι. Ναι. Οπότε, σκέφτομαι μερικές φορές το να πεις σε ένα παιδί ότι είναι υιοθετημένο, αν δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Δηλαδή, αν ο γονιός δεν μπορεί πλέον να σε βοηθήσει σε κάτι, αν δεν μπορεί να σε προσεγγίσει με έναν άλλο τρόπο. Και θα φύγει από τη ζωή χωρίς να του πεις την αλήθεια. Η αλήθεια λέγεται αυτό. Η αλήθεια πρέπει να του πεις. Να ξέρει. Του δίνεις το δικαίωμα να ξέρει. Και από εκεί και πέρα ο ίδιος αποφασίζει πώς θα το διαχειριστεί. Αν θέλει να γνωρίσει τους βιολογικούς γονείς της ή όχι. Αν δεν ξέρεις κάτι σε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει στη ζωή. Η άγνοια σώζει γενικότερα. Ναι, αλλά... Δηλαδή μπορεί να έχουν συμβεί πέντε πράγματα τα οποία δεν τα ξέρεις ποτέ, άρα για σένα δεν υπάρχουν. Πώς θα το εξηγήσεις. Ναι, αλλά υπάρχουν, καταλαβές. Είναι κομμάτι της αλήθειας. Η ανάγκη της αλήθειας της μάνας της που τη μεγάλωσε ήταν αυτή. Ήθελε το παιδί της να το ξέρει αυτό. Εγώ το καταλαβαίνω προς Θεού. Δεν την κατηγορώ. Απλά σκέφτομαι ότι συνήθως πρέπει να υπάρχει ένας λόγος για να γίνει. Δηλαδή, μπορεί να είναι παράλληλα, μπορεί να συμβαίνει παράλληλα, μπορεί να γίνει σε μια μεγαλύτερη ηλικία. Οπότε κάτι να υπάρχει μέσα στο οποίο το έχει βιώσει, το έχει ζήσει, άλλο το έχει τάψει. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Έχει τη μαμά της στα 16 της. Στα 18 της, νομίζω. Άρα στα 16 της το είπε η μαμά της. Όταν είχε χάσει ήδη το θετό μπαμπά. Πριν φύγει. Ακριβώς. Άρα σου λέω ότι άμα είναι να φύγω κι εγώ, πρέπει να αφήσω κάτι πίσω στο παιδί, να ξέρει την αλήθεια. Και πολλές φορές φοράει στο βάση και τους ψιθύρους που μπορεί να υπάρχουν από το οικογενειακό περιβάλλον. Μπορεί κάποιος άλλος να θυμάστε στο παρελθόν, ένας διάσημος, τον δεν θυμάμαι τώρα ποιος, ο οποίος είχε πει ότι από τη γειτόνισσα είχε μάθει ότι ήταν υιοθετημένη. Καλέ, πάμε πακέτο, δίκη Χατζηβασιλείου. Έχει ανοίξει. Έχει κλείσει σπίτια και έχει ανοίξει άλλα. Πολλοί μάθανε κάπως έτσι κάτι. Γιατί δεν μου το είπες τουλάχιστον και έφυγες και πήρες μαζί σου αυτό. Ναι, ένα μυστικό το καταλάβαινε. Πολύ άσχημο. Λοιπόν, εγώ εντυπωσιάστηκα και με αυτό που είπε η Μελίνα Μακρύ. Δεν το ήξερα ότι είχε περάσει επιλόχιο θυμό. Έχω ακούσει για την επιλόχιο κατάθλιψη. Εξενδιάζει. Φαντάζομαι είναι κάτι παρεμφερές. Θύμωνε, δεν ξέρω τι προκαλούσε. Είπε ότι είχε θυροειδή. Ναι. Και μπορεί. Ορμονολογικά το εκεί το. Ακριβώς. Γίνεται πάρτι. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν μέχρι να το ρυθμίσει και να έρθει σε μια ισορροπία και δεν πέρασε και εύκολα. Γέννησε λόγω COVID. Πρόωρα. Ναι. Το παιδί έμεινε θερμοκοιτίδα. Έφυγε μάτια χέρια. Έκλαιγε συνέχεια. Μετά είχε θυμό γιατί δεν μπορούσε να διαχειριστεί προφανώς όλο αυτό το γεγονός. Δηλαδή, μια γυναίκα, λέω, με πόσα πράγματα πρέπει να παλέψει μέσα τη για να βρει την ισορροπία μετά τη γέννα. Και με τις τύψεις. Εγώ γελάω με αυτό που με έλεγε. Λάμε γιατί πέρασε ο καιρό και είναι τέλειο. Το κορίτσι είναι μια χαρά. Αλλά που λέω ότι θύμωνα, ξέρω εγώ με το παιδί και μετά γελούσα ψεύτικα γιατί το έκανα. Γιατί νιώθει και τύψει και λε: δεν γίνεται. Πρέπει να είμαι καλή με το παιδί μου. Έλα. Αλλά δεν μπορώ άλλο. Το οποίο όλοι το περνάμε. Αλλά άμα είσαι καλά, τέλο πάντων, και ο μόνο είναι καλά και το ξέρει, το καταπιέζει όλο αυτό. Την κούραση, το θυμό που σου βγάζει. Γιατί πέρα από το παιδί έχει και όλα τα άλλα. Στην κούραση που επιφέρει όλο αυτό. Ο κοινωνικό περίγυρο, ένα άλλο παιδί, ο σύζυγο, οι σχέσει που αλλάζουν. Μπάχαλο. Γι' αυτό τι θα κάνετε. Θα σέβεστε. Θα σέβεστε τις γυναίκες. Γενικότερα το λέω. Που περνάμε όλα αυτά. Προφανώς τους σεβόμαστε γι' αυτό. Γέννες, ορμόνες. Και για πολλά άλλα. Ναι, αλήθεια λέω, καλέ, δεν το λέω κάπως. Δεν μας έφυξες, δεν το με στείλεις, θα βλέπω αύριο. Όχι, με καλά, και οι άντρες περνάνε μια περίοδο δύσκολη, να το πούμε και αυτό. Και για τους άντρες είναι σημαντικό όλο αυτό και μεγάλο, ε. Απλά το καταθέτω. Δεν το νιώσεις εσύ. Όχι, είναι μεγάλο, αλλά οι άντρες δεν το βιώνουν όπως το βιώνει μια γυναίκα. Ορμονολογικά το σώμα του δεν παθαίνει κάτι, αλλά σίγουρα αλλάζει και σε αυτό η ζωή. Αντιλαμβάνεσαι. Αλλάζει. Okay. Ναι, προς το καλό. Αφήνεις εσύ κάτι πίσω σου, άφησες εσύ κάτι για το παιδί. Να τώρα καταλαβαίνω. Γιατί αντιγόνησες μέσα στο σπίτι για το παιδί. Πολλά εσύ άφησες την πρωινή σου δουλειά, άφησες το θέατρο σου. Όχι. Γιατί αντιγόνησες το πρώτο παιδί, μετά από τρεις μήνες πήγες στη δουλειά κατευθείαν. Τρεις μήνες μετά. Α, πήγε. Δεν άφησε πίσω τη δουλειά της καθόλου. Εντάξει. Γιατί οι γυναίκες λίγο. Δεν κατάλαβα. Πήγε να βγω στο δέντρο με το χαλιατέλια, έτσι, με τον πιπερό. Μιλάμε και για μια εξαίρεση στην Ελλάδα. Ζήτημα να υπάρχουν αδέρφια. Δεν είμαστε ένα εξαίρεση, άπειροι μπαμπάδες εκεί έξω. Σίγουρα. Όπου αναγιώθησε ένα χρόνο δεν δούλευε για να κρατάει τον ιό. Να τι μου λέτε τώρα. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Μιλάρε. Σώσε τους άντρες. Τι να πω. Είναι εγκάθετη εδώ πέρα. Πολλές φορές. Μάλλον λάθος. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ναι.
Είναι στο άλλο πόλεμο. Τίποτα. Δεν μπορεί το παιδί, αφού δεν μπορεί. Είναι αυτό το σίγμα. Το συγκρίνουμε, ρε παιδάκι μου, το συγκρίνουμε. Και λέμε. Το συγκρίνουμε. Λέμε να πάρουμε τον ένα ρόλο και τον άλλο ρόλο. Δεν είπα, είναι ρόλοι. Είναι ξεκάθαροι ρόλοι. Μια χαρά, πάρα πολύ ωραία. Δεν χρειάζεται να του βάζουμε στο ίδιο καλάθι. Άλλο ο ένα, άλλο άλλο. Απλά ο ένα το βιώνει με τα δύο πόδια και ο άλλο το βιώνει λίγο με το ένα, ρε παιδί μου. Μα γιατί πρέπει να το συγκρίνουμε, δεν καταλαβαίνω. Ο καθένα το συγκρίνει. Δεν καταλαβαίνετε τι λέτε. Είναι ότι μια χαρά κι εσεί, αλλά πρέπει να καταλάβετε. Όλοι πρέπει να καταλάβουν τον άλλον. Από άλλο μετερίζει, από άλλη σκοπιά. Και οι δύο πολύ σημαντικοί είναι. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Το μετερίζει ήταν για να συμπληρώσω το κενό το προηγούμενο. Λοιπόν, το μετερίζει της Καρολίν Ζακλίν Καλίβα θέλω να σχολιάσουμε. Πού να σας πω και κάτι. Έτσι πως τη βλέπεις, δεν τα λέει. Λες, ρε παιδί μου, και αυτή έχει τα δίκια της. Δική της απόφαση ήταν να εκτεθεί, γιατί εκτέθηκε το κορίτσι, αλλά το παίρνει όλο επάνω της. Αυτό που με τρελαίνει είναι ότι τη δικαιολογεί το Μάριο. Που όλοι βλέπουμε ότι δεν πήρε. Έτσι κάνω ερωτεύμενο. Δεν είναι σκάστο, δεν θυμώσω. Όταν ερωτεύεσαι, δεν είναι. Αυτή πήρε όλη την ευθύνη. Ναι. Το παραδέχτηκε δημόσια στην κάμερα. Αυτός δεν παραδέχτηκε ποτέ σχεδόν τίποτα. Δέχθηκε τα πειρά και μπήκε υποψήφια. Αποχώρησε γι' αυτόν τον λόγο ξεκάθαρα. Έτσι. Ναι. Γιατί είχε αρχίσει να ανεβαίνει αγωνιστικά η Καρολίνα, να σας θυμίσω. Και φάει άκυρο μόλις γυρίσει ο Μάριος από εκεί. Όχι, και βγήκε ο Μάριος να νιώθει το ίδιο. Αυτό θέλω να σου πω. Γιατί ο Μάριος μπορεί να βγει σε τρεις μήνες, τέσσερις. Γιατί τη βλέπω πάρα πολύ κούλεγο και πάρα πολύ αποφασισμένη ότι εγώ, παιδιά, αυτό το δρόμο πήρα, είτε σας αρέσει είτε όχι, δική μου επιλογή είναι, δική μου προσωπική επιλογή. Ερωτεύτηκα αυτόν τον άνθρωπο. Είμαστε πιο συναισθηματικές γυναίκες, γι' αυτό το είπα. Άκου πώς τον δικαιολογεί. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Εγώ έχω ένα κενό σε όλο αυτό, έτσι. Ναι, είπε στη συνέντευξη ότι εμείς καταλάβαμε ότι μας κατέγραψε τον drone και ότι εγώ ήθελα να το μάθει όσο πιο γρήγορα γινόταν. Όταν ήρθε η επίπληξη λοιπόν από τον Γιώργο Τολιανό στο συμβούλιο, δεν ένιωσε την ανάγκη, αφού ήξερε ότι την κατέγραψε τον drone. Και υπάρχει εκεί πέρα έξω ένας άνθρωπος που δεν έχει σημασία αν το χρονικό περιθώριο που είναι έξω είναι μία μέρα, δύο μέρες, τρεις, μία εβδομάδα, ένας μήνας, ένας χρόνος. Γιατί πιστεύω αυτό δεν έχει να κάνει με το κομμάτι της ειδικής και της συμπεριφοράς. Δεν μπορούσε εκεί να πάρει το λόγο. Δηλαδή, εγώ εκεί θα της έβγαζα το καπέλο. Αν έλεγε ότι ξέρεις τι, Γιώργο, το καταλαβαίνω. Τρέφω μία ιδιαίτερη συμπάθεια για τον Μάριο. Και θέλω να ζητήσω και τηλεοπτικά και μία συγγνώμη από τον Μποάν σε περίπτωση μας βλέπει. Μπορεί να μην ήθελε να το πει μπροστά σε όλους. Λοιπόν, αφού την κατέγραψε τον ντρόν. Δηλαδή, σε έχει καταγράψει τον ντρόν και δεν θες να πεις μπροστά σε όλους τι. Αυτό που ξέρει όλη η Ελλάδα. Έχει πέσει σε μία αντίθεση. Δεν είναι, δηλαδή, να σου πω κάτι. Εγώ το δέχομαι όλο αυτό, δέχομαι το συνέστημα. Ντομπροσύνη μέχρι ένα σημείο το ότι λέει ότι το έκανα, αλλά μη μας λες ότι ήθελα να το μάθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα και ναι, όταν θα βγω έξω το επικοινωνήσω και τι άρα, θα κάνει, θα με σκοτώσει. Άρα, πιστεύεις, και όχι, δεν είναι έτσι. Και, δηλαδή όλο αυτό θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι κάπου έχει χαθεί και ο σεβασμός λίγο σε έναν άνθρωπο και σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη, όπως είναι ο Μπόπο, έχει κάνει και πολύ μεγάλες συνεργασίες, που άθελά του θα του μείνει μια στάμπα, δεν θα του μείνει, δεν ξέρω. Για τη δική σου προσωπική αφέλεια. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αν δεν ήθελε να το πει μπροστά στο συμβούλιο, μπροστά σε όλους, θα μπορούσε να κάνει ένα κιού. Ακριβώς. Αφού βλέπαμε ξέρεις, λοιπόν, όλοι εμείς, αφού μας λες ότι ξέρεις ότι σε κατέγραψε τον drone, πες τώρα, παιδί κοίταξε, μου. Πηγαίνοντας στο συμβούλιο όμως, δεν ήξερε αν τι θα υποθεί, αν θα το παίξουνε. Αυτό είναι, αλλά σου λέω. Τι είπε. Είπε ότι όταν είδα τον drone, κατάλαβα ότι με κατέγραψαν. Μπράβο. Και ήθελα να βιώσω πιο γρήγορα. Γίνεται προς τα έξω. Αν ήθελες να βιώσω πιο γρήγορα έξω, θα το είχες πει πριν σε καταγράψει τον drone. Λέω εγώ. Όχι, ρε παιδί μου. Αλλά αφού το είδες τον drone. Αφού το είδες τον drone. Βγες μπροστά και πες. Ρε παιδιά, έχει γίνει κάτι. Με κατέγραψε και τον drone. Δεν το λες ούτε τότε. Όταν λέει ο Ιλιανός, σας καταγράψαμε. Έγινε η καταγραφή με τον drone. Τότε βγες περήφανα και πες. Το είπε ο Ιλιανός. Δεν είπε, σας είδαμε σε μια καλή δουλειά. Του το άφησε. Δεν το είπε ξεκάθαρα. Δηλαδή είχε πολλές ευκαιρίες. Του το άφησε με τέχνιο, αλλά ουσιαστικά του είπε ότι είπε, έχει γίνει αυτό και αυτό όταν εσύ ξέρεις τι έχεις κάνει. Ναι, βγες μπροστά αφού θέλεις να το παίξεις ότι είσαι τόσο ντόμπρος και τόσο υπεράνετος και πάρε όλη την ευθύνη, αλλά όλη την ευθύνη των πράξεών σου. Και επίσης, επειδή παρακολούθησα και λίγο το Σαββατοκύριακο όλο αυτό το χάος που έχει γίνει με τη μητέρα της Καρολίνας, με τις δηλώσεις του Μπό, όχι ο ένας είπε αυτό, άλλος το άλλο. Ο άνθρωπος έχει αντιμετωπίσει το θέμα με τόσο αξιοπρέπεια, που φαντάζει στον κόσμο ότι μπορεί να είναι και στημένο όλο αυτό. Δηλαδή, ο κόσμος δεν μπορεί να πιστέψει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει εκτεθεί και να έχει πληγωθεί ως προς ένα τέτοιο βαθμό και έχει φερθεί τόσο καλά και στην οικογένειά της. Δηλαδή, λίγο πριν βγει τηλεοπτικά η μητέρα της Καρολίνας και δίνοντας όλο αυτό το ρεπορτάζ και τη δική της περίπτωση, ο Μπό βρέθηκε μαζί τους και με τον αδερφό της και με τη μητέρα της, τους φέρθηκε πάρα πολύ ανθρώπινα, σε σημείο ο άνθρωπος κάποια στιγμή να έχει αγοράσει κάτι πολύ προσωπικό, φυλαχτό. Το οποίο το είχε σκοπό να το δώσει στην Καρολίνα σε ένα παίκτη που θα μπει κάποια στιγμή για να την φυλάει μέσα στο παιχνίδι. Και ακόμα και αυτό το έδωσε στη μητέρα, δείχνοντάς της έτσι ότι με αυτόν τον τρόπο, τη ξέρεις τι, όλα καλά. Εγώ έχω πάρει κάποια φυλαχτά, κάποια κοπέ, πάρτε αυτά για την κόρη, όλα καλά. Δεν μπορείς εσύ μετά από όλη αυτή τη συμπεριφορά, επειδή
αντιλαμβάνομαι τον πόνο της μητέρας και πόσο θέλει να προστατέψει το παιδί της, να μην δίνεις λίγο και ξέρεις στον μπορείς. Άλλον άνθρωπο έτσι, το πώς έχει χειριστεί τα πράγματα, λίγο σεβασμό. Θα μπορούσε να μην ρίξει κάποιο φταίξιμο, να πει ότι okay, έχει γίνει αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, ήδη ανακατεύουμε όταν θα τα βρουν μεταξύ τους τα παιδιά. Δεν ανακατεύουμε. Είναι κάτι δεν μπορώ τώρα να πω για τους γονείς και τη μητέρα της, δεν μπορώ να πω κάτι γιατί καταλαβαίνω ότι θέλει να προστατέψει το παιδί της. Όταν βάλετε το παιδί της, πρέπει να το προστατέψει. Προστάτευσε και τους δύο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να προστατέψει το παιδί της. Ναι, αλλά και μην τελειώνει. Τα ρίχνουμε όμως και στον άλλον. Δηλαδή, δεν τα ρίχνουμε και στον άλλον. Και δαρμένος και να φταίει. Και... Προφανώς, δηλαδή, προφανώς. Δεν νομίζω, θέλω να πω ότι μπορεί να μην γίνεται επίτηδες. Μπορεί να γίνεται στο πλαίσιο ότι προστατεύω τον εαυτό μου. Όχι ότι. Μια απλά ξεριστή τη αλήθεια. Σαν να τις πούμε σαν αλήθειες. Και όχι έτσι όπως θέλουμε εμείς και από τη δική μας πλευρά. Να τις πούμε εξ ολοκλήρου. Εγώ αυτό βλέπω δηλαδή τώρα και σε αυτή την περίπτωση. Πες την αλήθεια σου, αλλά πες την. Έτσι όπως είναι να και έτσι όπως πρέπει να την πει. Να αφήσουμε το πώς στην άκρη. Με ποια έννοια να αφήσουμε το πώς στην άκρη. Γιατί ουσιαστικά νομίζω πιο πολύ έχει να κάνει με την ίδια. Με την ίδια και με, το, και με, τον, με τον Μάριο που είναι ναι, μέσα. Όταν όμως, τελείωσε, είναι, όταν είναι παράπλευρη απώλεια. Δεν ξέρει ότι η ελευθερία είναι φίλη σου και ξέρει παράδειγμα την ελευθερία. Δεν μπορεί να λες είναι τα προσωπικά τη είναι δικαίωμά τη και δεν με νοιάζει και δεν με κάνει και δεν με ράνει. Εννοώ ότι είναι μια παράπλευρη απώλεια. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή εσύ ίδια με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι δεν σέβεσαι τι άλλε γυναίκε. Κόλαφο η Μαρία. Κόλαφο. Ναι, κόλαφο. Εγώ απλά το λέω, εγώ απλά το λέω για τον άνθρωπο πάνω σε αυτό που λες. Δηλαδή εγώ δεν είναι μπορώ να πιστεύω ότι θα μιλήσω για μια φίλη μου, για μια γνωστή μου. Θα ξέρω ότι μπορεί να έχει μια σχέση, αλλά θα πω εντάξει δεν με νοιάζει. Πώ δεν σε νοιάζει, ρε φίλε. Μετά δηλαδή. Πιστεύει το ήξερε δηλαδή 100%. Ορίστε. Το ήξερε. Φυσικά και το ήξερε. Εσύ τι λες, ναι, αλλά μπορεί αυτός να της πει ότι δεν τρέχει πια κάτι. Δεν... Ότι τελείωσε. Ήταν κάτι εφήμερο. Δεν μπορεί και αυτός να πάρει ένα μερίδιο ευθύνης. Δεν παίρνει ο ίδιος. Ήταν έξω και από τις δύο περιπτώσεις τα ξέρανε. Γιατί εγώ αυτό που είδα είναι ότι πήρε αυτή το μερίδιο ευθύνης. Όλο πάνω και ο άλλος κουκουρούκου. Κουκουρούκου, γιαχνή. Αυτό που λέει πολλές φορές, αυτό που λέει πολλές φορές είναι ότι ξέρεις κάτι, εσύ μπορεί να έχεις την άποψή σου. Η δική μου είναι αυτή. Αυτή είναι αυτό που πολλές φορές επαναλαμβάνω. Αυτή το πήρε όλο πάνω τους και το πλήρωσε κιόλας. Ναι, αυτό λέω. Κάτσε να το ακούσεις, παιδί μου. Δεν έχει να κάνει τον πόνο. Δεν αφορά τον άλλον άνθρωπο. Έχει κάνει αυτό το πράγμα. Σου λέει, παιδιά, εγώ αυτή είμαι. Ναι. Αν σας αρέσει, αν δεν σας αρέσει, μπορείτε να διαφωνείτε. Η θέση μου όμως είναι αυτή. Εάν γυρίσει και πει, ξέρετε κάτι, ίσως έχω κάνει ένα λάθος, είναι σαν να το κάνει για τους άλλους. Είναι σαν να το κάνει για αυτούς που τη βλέπουν και την κρίνουν. Για τον εαυτό της, λέει, όσο μα εγώ δεν χρειάζεται μένω... να πάρει την ευθύνη κάποιου λάθος. Απλά θα μπορούσε να πει ότι το μόνο που. Μα γιατί να πει, αυτό είναι δικό σου. Το δικό της είναι, δεν θέλω να πω αυτό. Αυτό που θα σας εξηγήσω. Όσο μένω στην άποψή μου και στηρίζω την άποψή μου, ανεξάρτητα αν διαφωνούν κάποιοι, είναι η άποψή μου. Το να μην τη σέβεσαι, μας δουλεύουν τώρα εκεί πέρα. Τι γίνεται, πώς περνάς καλά εδώ. Τι θα σε ακουθούν εγώ πιστεύω σε λίγο. Να πιούμε τον καφέ μας. Θα σε δώσεις ένα μούλτι καινούργιο. Εγώ αυτό θα το συνεχίσω το μαλαφούκι. Απλά πολλές φορές οι γυναίκες νομίζουν ότι αν πάρουν κάποιον άνθρωπο ότι θα τον αλλάξουν και ότι σε μένα δεν θα φερθεί έτσι. Το νου σας. Γιατί όπως έχει φερθεί. Ding, 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 ding. Είπε το καμπανάκι τώρα είναι το καμπανάκι. Ding, 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 ding. Δεν αλλάζουν αυτά. Είπε η Μαρία τον. Εγώ αυτό περιμένω. Περιμένω να δω την επόμενη κίνηση από την άλλη πλευρά. Ας γίνει. Από μέσα, από το κοτέτσι. Λοιπόν, πάμε μουλτιδίο. Δεν λέω τίποτα, ρίχτε το. Μπράβο Μόζο, δώσε. Συνέντευξη παραχώρησε η Μαρία Τζομανάκη στην εκπομπή Happy Day και έκανε μια ιδιαίτερη αποκάλυψη. Συνέχεια πηγαίνω, έρχομαι στην Κρήτη. Δεν λείπω. Η Κρήτη είναι εδώ μέσα μου και εδώ. Και εκεί έχω και το μνήμα μου, εκεί θα καταλήξω. Εκεί είναι οι πιο μεγάλες μου αγάπες, τα αδέρφια μου, τα νύψια μου, τα βαπτιστήρια μου. Εκεί, τώρα και 20 χρόνια, διάλεξα πού ακριβώς το έφτιαξα. Γιατί δεν θέλω να μπερδευτεί κανένας όταν θα φύγω. Ο τόπος μου είναι εκεί, στη ρίζα του Ψιλορίτη. Τα έχω φροντίσει, γιατί το μόνο που ξέρουμε σε αυτή τη ζωή σίγουρα είναι ότι θα αναχωρήσουμε. Στην ίδια εκπομπή, η Λένα Μαντά μίλησε για τις οικονομικές δυσκολίες που έχουν περάσει ως οικογένεια. Εμείς περάσαμε δύσκολα την εποχή που, όπως λέγανε οι παλιοί, σέρναν τους σκύλους με τα λουκάνικα. Πεινάγαμε, στην κυριολεξία μας. Να μετράς τα χρήματα για να πάρεις το γάλα για τα παιδιά. Χρέη, πολλά, δεν φταίγαμε απαραίτητα εμείς, αλλά εμείς τα χρεωθήκαμε. Ο γιος μου πρέπει να ήταν 12 χρονών, 13, που ήρθε κλαίγοντας γιατί είχε σκίσει τα παπούτσια του. Και μου λέει, τι θα κάνουμε τώρα, μαμά. Και μου έφερε τον κουμπαρά του και μου λέει, μαμά, τόσα έχω. Λέω, ωραία, θα δω τι μπορώ να κάνω κι εγώ. Και πήγαμε και πήρε ένα ζευγάρι παπούτσια, τα πιο φτηνά που υπήρχαν. Δεν πήγαν ποτέ σινεμά, δεν πήγαν ποτέ θέατρο. Και περνάει ένας πλανόδιος, δεν παίζω ποτέ τυχερά. Τότε είχαμε κερδίσει 11.000 δραχμές. Τα παιδιά αρχίζουν να τρέμουν από τη χαρά τους. «Μαμά,
λέω τώρα. Μίλησε για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε. Ένα δύσκολο μάθημα. Εννοείς το καρκίνο. Εννοώ, ναι, την ασθένεια, το καρκίνο. Ναι. Και που ήρθε και πάρα πολύ από το μαντάπ. Δηλαδή, έχει πλάκα αυτό, δεν το έχω ξαναπεί. Για πες. Έκανα ως αρχηγός περιοδίας στο Γενικό Ναυτικό Νοσοκομείο. Ναι. Και μου λέει ένας γιατρός νεαρός, μου λέει να κάνουμε ένα τεστ. Του λέω, άσε ρε φίλε τώρα. Γιατί το είπε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί το είπε. Μου λέει, έχεις κάνει PSA τώρα τελευταία. Λέω, δεν ξέρω τώρα. Άσε με, του λέω αυτό. Όχι, όχι, όχι μέσα. Και με παίρνει σχεδόν βία. Τι λες τώρα. Και με παίρνει την επόμενη μέρα τηλέφωνο και μου λέει, μπορείτε να ξαναρθείτε να κάνετε την εξέταση γιατί έχει γίνει λάθος. Άντε. Χιλιάζεσαι λάθος. Τι λες τώρα. Μου λέει, είναι ένα νούμερο που δεν μπορεί να υπάρχει. Και εκεί γίνανε όλα με τα. Και πας την άλλη μέρα. Πάμε την μέρα, έκανα αυτό και αυτό και ήταν ένας καρκίνος πολύ επιθετικός, αλλά όλα είναι καλά. Πριν λίγα χρόνια με είχε πληγώσει ο θάνατος του πατέρα μου που έφυγε 62 χρονών. Δηλαδή είχα μια σχέση, ποτέ δεν ήμουν στα σύννεφα, είχα μια θέση με το θάνατο. Κατάλαβες ότι ήξερα ότι είναι κάτι που υπάρχει και στη γωνία μας, απειλεί όλους. Δεν έχω καταφέρει να αλλάξω αυτό το μόνιμο άγχος που έχω για τη ζωή μου. Μέσα στο σακίδιο. Αν το ανοίξω, τι κουβαλάς. Έπαιρνα φτηνά κόκκινα τετράδια σε διάφορα μεγέθη. Γιατί ήθελα, όταν κάθομαι σε ένα τραπέζι, ξέροντας ότι μπορεί το τραπέζι αυτό να είναι άσχημο ή να είναι πολύ μαύρο, και τι, να ξεχωρίζει το σημειωματάριο. Θυλώ και μολύβια πολλά και ξύστρες και γόμες. Ναι. Έτσι. Πάντα φωτογραφική μηχανή δική μου. Ναι. Ενώ εξελιγμένη, για να μπορώ να τραβήξω και βίντεο αν χρειαστεί. Εντάξει, αυτή πιάνει και λίγο όγκο. Ναι. Έναν φακό, σουγιά. Σουγιά. Κριτικό. Ναι, όχι. Ναι, όχι. Γιατί εγώ είμαι άρρωστος με τα φρούτα. Στην παρουσίαση δίσκου της Μαρίζας Ρίζου βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής μας και ο δημοσιογράφος μας Πάνος Παπαδόπουλος. Μια παρουσίαση δίσκου το χωριό. Ναι, είναι αλήθεια. Πω, πώς μου αρέσουν αυτά. Θέλω να μας πεις πόσο αμήχανα αισθάνεσαι αυτή τη στιγμή. Κοίταξε, από το 1 μέχρι το 10 αισθάνομαι αμήχανα ένα εκατομμύριο, ξέρω εγώ. Θα ξανάθελες τώρα πάλι να είσαι σε ένα talent show, κάτι. Μου έχει λείψει πολύ, μου έχουν λείψει πολύ αυτά τα τρία αγόρια, θέλω να πω. Δηλαδή, έχουμε γελάσει τόσο πολύ. Μιλάμε. Έχετε κρατήσει επαφή. Ναι, βεβαίως. Και με τον Στέλιο και με τον Χρήστο και με τον Μιχάλη. Τους αγαπώ πολύ, θέλω να είναι καλά και τους θυμάμαι με πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ γεια. Ο Ρόκος είχε και ένα πρόβλημα τώρα με την υγεία του, τον πήρες, μιλήσατε. Εσύ τι λες, όχι δεν με ενδιαφέρε. Βέβαια, εννοείται και μας έκοψε τη χολή και το προειδοποιώ να μην μας το ξανακάνει αυτό. Έχεις και πολύ στενή φιλία με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, ήξερες και πρώτη τα επεισόδια του Μαέστρο. Ξέρω για το δεύτερο κύκλο. Μπορεί να σε δούμε στο... Ναι, τι θα μας πεις. Τίποτα, παιδιά, πάπα, θα με κόψει από φίλοι, από τα πάντα. Είστε στενός φίλος με την Νατάσα Μποφίλιου και συνεργάτης. Πώς σχολιάζετε όλο αυτό που γίνεται κατά καιρούς με την Νατάσα, που θα έχετε διάφορα πειρά? Όχι, παιδί, μην το σχολιάσουμε τώρα αυτό, δεν πειράζει. Για τη Μαρίζα ήρθαμε, για την παρουσίασή της, πόσο υπέροχη είναι. Η Νατάσα είναι η οικογένειά μου, η αδερφή μου. Και είμαι περήφανος για αυτήν, για τη θέση της και τη στάση της στη ζωή. Έχει γραφτεί ήδη ότι ξεκινάτε σε μια σειρά που είναι αρκετά πετυχημένη. Η παγιδευμένη είναι πολύ πετυχημένη σειρά. Δεν είναι παγιδευμένη τώρα εδώ, στην παρουσίαση του δίσκου της Μαρίζας. Όλα υποθούν στην ώρα τους. Μια εκπομπή σαν αυτή που είχατε, θα ξαναθέλατε να επιστρέψετε? Για το φλερτ λέτε? Προς το παρόν είμαι στο Dot. Πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη. Είναι εδώ και το κορίτσι μου. Γεια σας. Με το Μίνο το απολαμβάνουμε. Έχετε κάνει συζητήσεις για τον χρόνο? Γιατί ξεκινάνε κάποιοι με τα πρώτα που συζητάνε για την επόμενη χρονιά. Θέλω να σου πω κάτι πολύ ειλικρινά. Αυτή την περίοδο έχω τη μελωδία της ευτυχίας. Μόλις ολοκλήρωσα την παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, πρωταγωνίστρια στην παράσταση. Έχω την εκπομπή, έχω την προετοιμασία του site, οπότε αυτή τη στιγμή είμαι overwhelmed, θα έλεγε κανείς, αυτές τα ελληνικά. Ως εδώ μετά, ελληνικά. Ναι, δεν έχω μπει σε αυτή τη δικασία και αφήνομαι στη ροή της ζωής. Ό,τι είναι να έρθει, καλώς να ορίσει. Ό,τι είναι να φύγει, καλώς να φύγει. Ο Βίκτορ Βερνίκος, που θα μας εκπροσωπήσει στη φετινή Eurovision, μίλησε στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ για το τραγούδι του. Ήξερα ότι πήγαινε πάρα πολύ καλά η συμμετοχή, αφού προηγουμένως στους 7 και μετά στους 3. Είναι δικό σου το τραγούδι, να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο, πες μου τον τίτλο. What they say, λέγεται what το τραγούδι. Say, τι λένε. Το έχω γράψει εγώ, αυτό ακριβώς. Ναι. Το έχω γράψει εγώ, έκανα την παραγωγή κι εγώ. Το τραγούδι είναι ένα τραγούδι που συνδυάζει πάρα πολλά είδη. Πολλά είδη μουσικής. Είναι μια μπαλάντα που είναι συναισθηματική, αλλά παράλληλα είναι και φεστιβαλική. Και ένα πάρα πολύ αληθινό πράγμα που έχει αυτό. Και τι λέει, θέλω λίγο να μου δώσεις την αίσθηση του στίχου. Είναι ένας ύμνος των εσωτερικών σκέψεων του άγχους.
των εσωτερικών σκέψεων. Του άγχους. Του άγχους. Ναι. Άρα έχει αυτοβιογραφικά στοιχεία, δηλαδή είσαι εσύ μέσα σε αυτό το τραγούδι. Είναι όλο δικό μου. Είμαι εγώ, είναι για την πρώτη φορά που ένιωσα άγχος πάρα πολύ έντονα. Πότε το έγραψες δηλαδή? Το έγραψα όταν ήμουν 14, ναι. Το 21 τον Απρίλιο. You feel me? Pretty boy. Λοιπόν. Να σας πω κάτι, εμένα μου αρέσει που στέλνουμε ένα τελείως νέο παιδί, άκαυτο, που δεν το ξέρουμε, να δοκιμάσουμε ρε παιδί. Λέγουμε ότι είναι η νεαρότερη συμμετοχή που έχουμε στείλει ποτέ στην Eurovision. Δεν έχουμε στείλει κάποιον σε πιο μικρή ηλικία. Έχεις δίκιο. Είναι η πρώτη μας φορά που στέλνουμε κάποιον τόσο νέο. Μπορούμε να το ακούσουμε λίγο, θυμάστε που είχαμε παίξει κάποια αποσπάσματα που είχαν διαρρεύσει. Ναι, 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 που δεν ήταν όμως ξεκάθαρος ο ήχος. Έχουμε λίγο ένα απόσπασμα, αν μπορούμε να το ακούσουμε λίγο. Το θυμάστε? Ναι, ναι. Εδώ δεν είναι πάρα πολύ πειραγμένος. Είναι πολύ κακός γιατί προφανώς διέρευσε από κάπου. Και να το υπογράφει σε κάποιος από πηγάδι. Να ήταν εκεί και σου λέει εδώ, θα το δώσω. Εμένα παιδιά μου να τριχιάζει αυτό. Γιατί αν συνδυάσεις λίγο και το παιδί. Σαν ψαλμωδία, κάτι έτσι. Είπε ότι το παιδί ότι έχει να κάνει με μια συναισθηματική φόρτιση που τέλος πάντων είχε περάσει μια αγχώδη διαταραχή. Και το έγραψε τότε στην περίοδο της καραντίνας. Αν κλείσεις τα μάτια και σκεφτείς ότι αυτή η ιστορία από πίσω, αυτός ο ήχος που ακούς, έχει να κάνει μια αγχώδη διαταραχή. Και τέλος πάντων με ένα ψυχικό ταξίδι ενός ανθρώπου. Και ενός πολύ νέου ανθρώπου, Ακριβώς. Ενός ανήλικου παιδιού, μπορεί να έχει ένα πολύ ωραίο σκοτεινό ταξίδι. Καπιταλιστικές περικοκλάδες. Ναι, ναι, ναι. Εμένα, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Εμένα με συγκινεί. Με συγκινεί πάρα πολύ. Ότι αν είναι να το ακούσουμε και ολόκληρο. Να συγκινήσουμε όλα. Ότι δείχνουμε κλέσ, δεν είναι. Κάνε ένα νέο παιδί, να έχει τέτοιο θέμα. Και κοίτα πώς το μεταφράζει μουσικά. Ότι είναι πολύ περίεργος ήχος. Ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια ωριμότητα, φαίνεται ότι υπάρχει. Καλά, και από τον τρόπο που μιλάει. Και σε αυτό που λέει. Λοιπόν, μακάρι να ακούσουμε σύντομα το τραγούδι, γιατί θέλουμε πολύ να τα ακούσουμε. Ξεμακάρι θα τα ακούσουμε, Μπέτη μου. Θα τα ακούσουμε σύντομα να βγει, αφού τώρα αποφάσισαν και ποιος θα είναι. Ας τα ακούσουμε το τραγούδι να τελειώνουμε. Ας βγει, ας το βγάλει η ΕΡΤ. Λοιπόν, εμείς ωστόσο, πριν φύγουμε για διάλειμμα, θα σας δώσουμε μία δωρεπιταγή 1.000 ευρώ, παρακαλώ, προσφορά. Αυτή μόλις λέω τους χορηγούς γαυγίζει. Ναι, κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Λοιπόν, προσφορά της μεγάλης αλυσίδας καταστημάτων Λευκών Ειδών, Linen House. Η Linen House, να σας θυμίσω ότι έχει τα πάντα για το σπίτι, για το ξενοδοχείο σας, για τα Airbnb σπίτια σας. Ό,τι θέλετε εκεί θα το βρείτε, ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι. Υπάρχει και ένα υπερκατάστημα 700 τετραγωνικών μέτρων στη Συμβολή Κηφισού με Πέτρου Ράλη που μπορείτε να το επισκεφτείτε, να διαλέξετε ό,τι πραγματικά σας αρέσει. Ωστόσο, για να κερδίσετε την δωρεπιταγή των 1.000 ευρώ από τη Linen House, θα στείλετε ένα γραπτό μήνυμα στο 14999 ή θα καλέσετε σε αυτόν τον αριθμό. Στον ίδιο αριθμό στέλνετε μήνυμα ή καλείτε για να κερδίσετε αυτό το μοναδικό υπέροχο αυτοκίνητο Toyota Yaris αξίας 16.000 ευρώ. Ένα μοναδικό αυτοκίνητο, ένα best seller της αγοράς. 20 χρόνια το προτιμάτε. Τώρα μπορείτε να το κερδίσετε με ένα απλό μήνυμα στο 14999 ή με μία κλήση σε αυτόν τον αριθμό. Break. Μόζα, πάνω τους. Βάζω στο τέρμα για σένα. Τραγουδώ για σένα. Τραγουδώ για σένα. Έλα, μέχρι να ακούς. Έλα. Είμαι survivor, περνάμε πολύ δύσκολα. Δεν βγαίνει καλά, είσαι μες στο δάσος και δεν σ' ακούω. Συγγνώμη, θα βάλω λίγο προς τις κάμερες. Θα με καταγράψουν, αλλά δεν θα το πούνε. Μην αγώνεσαι, θα το έχω κάνει τα τσιμίτσι κότσι με την παραγωγή. Μακαριά, να σου πω λίγο κάτι. Έλα, αγαπή. Μιας και που σε πήρα εκεί στην Ελλάδα, πες χρόνια πολλά στην Ελλάδα, Παπαρίζου. Θα τις πω, ρε. Έχω γενέθλια σήμερα. Θα μιλήσω και με αυτόν που το έγραψε το τραγούδι, εντάξει, σε φίλο γλυκά. Λοιπόν, Γιώργος Σταυλαδάκης μαζί μας. Γεια σας. Καλώς σας βρήκα. Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλά. Μπράβο. Χαιρόμαστε. Βλέπεις φέτος Survivor All Star τύπου. Ποιος δεν το βλέπει. Νομίζω ότι όλοι οι παίχτες παραδέχονται ή δεν το παραδέχονται, βλέπουν όλοι All Star, έτσι. Μάλιστα. Ναι. Είναι All Star για σένα αυτό που βλέπεις? Είναι All Star το παιχνίδι, οι παίχτες που είναι μέσα δεν είναι All Star οι περισσότεροι, αλλά εντάξει. Να τα λέμε και τις αλήθειες. Ναι. Τώρα ίσως βέβαια να αρχίσει να γίνεται All Star, δηλαδή... Α, το reality θέλετε. Δεν είναι να κάνει το All Star, δεν πηγαίνει στους παίκτες. Δεν πηγαίνει στα άτομα. Πηγαίνει και στους παίκτες, αλλά επειδή δεν μπήκαν οι All Star που όλοι θέλαμε και φανταζόμασταν και θα θέλαμε να βλέπουμε στους δέκτες μας, τουλάχιστον να γίνει κανένα μαναφούκι να λέμε και εμείς τίποτα εδώ. Και βέβαια το μαναφούκι ήρθε. Ήρθε η ώρα του. Μια φορά είπα και εγώ να κοιμηθώ νωρίς. Ναι. Δεν ήρθε νωρίς. Ήρθε αφού τελείωσε το επεισόδιο το μαναφούκι. Ναι. Είναι σοκαριστικό ότι αντί να μιλήσουμε για ένα ολόκληρο επεισόδιο που δεν είχε τίποτα.
Μιλάμε για το τρέιλερ που έπαιξε μετά. Μα αυτό έχει το ενδιαφέρον. Το τρέιλερ. Αναμονή. Θέλετε να το δούμε? Δεν θέλουμε. Ρίχτε το. Καθώς έμπλαινα το πρωί τα ρούχα μου στη θάλασσα, βλέπω μία... Δεν το πιστεύω. Είχε ακραία θερμότητα, δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Έβλεπα τον κότσι που πέταγε ξύλα στη φωτιά. Δηλαδή τώρα αυτό, για να σβήσω τη φωτιά, ρίχνω ξύλα στη φωτιά. Πάει η καλύβα. Πάρε το λόγο, ρε Νίκο. Εγώ έπιασα μέσα στο δάσος άνθρωπο με κινητό. Σας το λέω να το ξέρετε. Πες ποιος είναι, Νικόλα. Γεια σου, Νίκο. Εγώ φεύγω τώρα. Τώρα. Άντε, γεια. Τώρα όμως. Ω, μαλαβούκι! Κλείστο στόμα, κλείστο στόμα! Έλα, πρώτη φορά θα του το δώσουμε του Τάκη, μπράβο ρε Τάκη! Ανέτε με μία φορά να κάνει έκρα και έκρηξη! Αυτό περίμενα δύο χρόνια! Μπράβο! Δύο χρόνια το περίμενε, παιδιά. Το Τάκι του Κοσίρη, εγώ πέρυσι τον Τάκι. Ξέρεις γιατί σου λέει, παιδί μου, ότι ο Τάκι είναι φάση. Μου συμβαίνουν πράγματα και δεν με πιστεύουν και αυτά που συμβαίνουν. Ναι. Και πάντα ήθελε το πάτημα, ήθελε το άλλο. Και το όχι τώρα το άλλο, να κάνει τρελό μαναφούκι. Πράγματα συνέβαιναν και πέρυσι που ήταν ο Τάκι. Ναι, τον έπρεπε και το δίκιο όμω, καταλαβαίνετε. Γιατί δεν τα έλεγε και πέρυσι τα κινητά. Τόσα κινητά πέρυσι πήγα, αλλάξανε χέρια, πήγα από εδώ, πήγα από εκεί. Εδώ παίκτε μα λέγανε ότι έχουν μέσα κινητά. Και δεν μιλάμε για ένα άτομο, μιλάμε για πολλά άτομα. Πολλά κάποια άτομα, να σου πω βέβαια, βγήκανε. Είδε σε άλλε τηλεοπτικέ εκπομπέ, είτε σε stories που κάνανε στο Instagram. Mm. Το λέγανε. Mm. Το λέγανε και το ξαναλέγανε. Αλλά όλο αυτό προσπαθούσε κάπως να καλυφθεί, γιατί προφανώς δεν συμφέρει να μιλάμε για ένα survivor που δεν έχει επικοινωνία. Να διατυμπανίζουμε ότι όλοι του σχεδόν έχουν επικοινωνία. Yeah, αλλά εδώ η κατάσταση μάλλον ξέφυγε από το όριο. Γιώργο, εσείς είχατε διαπεριστατικά στο δικό σου survivor. Ναι, βέβαια. Είδε άνθρωπο με κινητό. Βέβαια, όλοι είχαμε δει τον James ότι είχε κινητό και γι' αυτό ήξερε πώς να κινηθεί και τι να πει. Για μένα... και βίντεο εννοείς, όχι απλά μιλούσε. Για μένα, ναι, καλά, εντάξει. Για μένα αυτοί δεν είναι survivors. Γιατί όταν πας σε ένα παιχνίδι που λέγεται survivor, πρέπει να τηρήσεις τους κανόνες του παιχνιδιού για να λες ότι είσαι survivor. Δεν πρέπει να έχεις κινητό, που σημαίνει να μην έχεις επικοινωνία με τον έξω κόσμο, με την οικογένειά σου. Ναι, δεν πρέπει να τρως κρυφά από τους υπόλοιπους. Ναι. Γιατί λέτε το κομμάτι να πληρώνει, δηλαδή να σου φέρνει φαγητά. Δηλαδή, αν βρω φαΐδα, θα το φάω και πεινάω. Όχι, δεν μιλάω να βρει. Μιλάω να έχει λεφτά πάνω σου και να πληρώνει να σου φέρουν. Delivery. Δεν είναι κομμάτι όμως του survivor. Συνέβαινε και εσύ μπορεί να μαζεύει 50 καρίδες. Ο άλλος όμως είχε λεφτά, ήταν πιο έξυπνο. Σου λέει, εγώ πήγα και. Μα δεν απαγορεύεται, ρε παιδάκι. Αυτό απαγορεύεται. Άμα ξέρουμε, και εγώ μπορούσα να έχω λεφτά. Κάτσε, εγώ τότε γιατί δεν το λέγατε στην παραγωγή. Αφού συνέβαιναν όλα αυτά που γίνονται κάθε χρόνο. Κάνω ρητορική την ερώτηση. Απλά. Γιατί δεν το είπατε, γιατί δεν βγήκατε να πείτε, σαν τον Τάκι. Στοπ, παιδιά, στοπ το παιχνίδι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται εγώ να πεινάω και ο άλλος να αγοράζει με λεφτά να φάει. Το λένε αρκετοί, το λένε, απλά δεν γίνεται. Είδαμε έναν με κινητό και η παραγωγή δεν έκανε τίποτα γι' αυτό, είτε για να τον τιμωρήσει, είτε για να του επιβληθεί ένα πρόστιμο. Αυτό σου λέτε. Τι θα κάνουν εκεί οι παίκτες, θα φεύγουμε όλοι μαζί. Δεν μπορεί να του επιβληθεί απλά πρόστιμο. Είναι στο συμβόλαιο που υπογράφει ότι αν σε πιάσουν κινητό, αποχωρείς από το παιχνίδι. Ναι, είναι όμως η παραγωγή που αποφασίζει αυτό. Άμα θέλει η παραγωγή να σε κρατήσει. Ναι, εντάξει, αν θέλει η παραγωγή, σε κρατάει προφανώς. Δεν μου θέλω να πω είναι ένα παιχνίδι. Του κανόνε η παραγωγή του βγάζει ό,τι θέλει. Το James τον κράτησαν γιατί του έδινε το reality που θέλανε προφανώς. Καλά, κι εγώ άμα είχα το κινητό και ήξερα τι να πω και μου λέγανε αυτό πουλάει, πες αυτό, πες αυτό, και εγώ reality θα δίνα. Θα δίνα, θα έκανα. Και τότε πόσοι τον είχατε δει πολύ τότε. Αρκετοί. Πάντως είχε συμβεί αυτό, έχει συμβεί. Ναι, δεν, εντάξει, δεν εντάξει, αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει αυτό. Εντάξει, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση τώρα και που ο Νίκος μιλάει για κινητό, ότι έπιασε κάποιον γι' αυτά. Και αυτός ήταν τότε με κινητό, δηλαδή του έδειχνε ότι ήταν φιλαλτικό. Το θέμα ξέρει ποιο είναι, ποιο θα έχει το κατάλληλο στοιχείο την κατάλληλη στιγμή για να το χρησιμοποιήσει. Ακριβώς αυτό. Απέναντί σου. Γιατί είναι διαφορετικό το τύπου κάποιο έχει μία συσκευή όλους αυτούς τους μήνες μαζί του και μπορεί όντως να βλέπει και να παρακολουθεί. Είναι διαφορετικό να πάρεις από ένα local ή να βρεις ένα local και να στείλεις ένα ηχητικό. Είναι διαφορετικό να έχεις κάποιον reporter ο οποίος μπορεί να σου πει κάτι. Ναι. Όλα είναι διαφορετικά όλα στάδια. Το μόνο σίγουρο, είναι... Μαρία μου, είναι ότι αν πας έτσι με το σταυρό στο χέρι που πήγα εγώ, φεύγεις από το παιχνίδι. Ναι. Κάποια στιγμή. Ναι, ναι. Σύντομα. Δεν μπήκες στον πειρασμό όμως βλέποντας τόσοι άνθρωποι γύρω σου να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Είμαι... Να πεις, ωραία, ρώτα και για μένα, μην πάρε ένα τηλέφωνο και για μένα. Όχι, είμαι τέτοιο άνθρωπο που δεν μπορώ να το κάνω. Δεν θα έχω τη συνείδησή μου ήσυχη μετά. Ναι, δηλαδή... Εμένα με συγκλονίζει, ρε παιδί, το ότι δεν το λέγατε. Δηλαδή, δεν ξέρω, έπρεπε να έχετε στοιχείο. Δεν μπορούν να το πούν οι παίκτες. Πρέπει να έχετε ένα στοιχείο ακράδαντο. Γιατί δεν λέγατε. Ορίστε, όταν έχει το κινητό πάνω του, το έχει κάτω από την καλύβα. Μα το είπανε, σου λέει. Απλά η παραγωγή δεν έκανε κάτι. Το είπαν ότι αυτοί εμείς οι τόσοι είδαμε τον James με ένα κινητό. Θυμήστε μου λίγο, κάποια στιγμή στην περσινή εκπομπή τη Ιωάννα Μαλέσκου, η Τζο δεν είχε μια τέτοια παραδοχή στην εκπομπή. Το θυμάμαι γιατί το έβλεπα. Μπορεί. Και νομίζω ότι έχει εκμυστηρευτεί και έχει πει κάποια στιγμή ότι υπήρχε τέτοια παραδοχή και μέσα στο παιχνίδι και κατά τη διάρκεια συμβουλίου. Δίνοντας άνθρωπο και παίκτη
που ακόμα δεν έχει βγει στη δημοσιότητα αυτό το πράγμα. Ότι έχει υποθεί στο συμβούλιο. Για το συγκεκριμένο παίκτη, ναι, δεν έχει βγει ακόμα στη δημοσιότητα. Βέβαια, εμείς ξέρουμε, αλλά οι άλλοι ξέρουν. Το θέμα είναι τι γίνεται φέτος. Δηλαδή, αν φέτος για κάποιο λόγο. Δηλαδή, αν είχε υπάρξει, ας πούμε, μια χρονιά όπου μπορεί να συνέβαινε. Αλλά φέτος η παραγωγή τα έχει κόψει. Του λέει κομμένα. Δεν υπάρχουν και αυτά. Ποια έχει κόψει. Όχι, γίνεται. Μα δεν βλέπει τι γίνεται. Δεν τα έχει κόψει καθόλου. Δεν έχει κόψει τίποτα. Δεν υπάρχει έλεγχος. Αυτό θέλω να πω. Σου λέει ότι αν με κάποιο τρόπο κάποιος βρήκε τον τρόπο να έχει ένα κινητό. Για να το βγάζει αυτή τη στιγμή η παραγωγή, αυτό σημαίνει ότι. Παιδιά, στρατηγή. Ναι, ότι σημαίνει ότι ό,τι πλέον γίνεται το βγάζουμε. Αν για κάποιο ωραία. Λόγο. Λοιπόν, ο Μπάρτζης το έβγαλε πάντως. Ότι κινητό έχει το είπε. Το είπε ξεκάθαρα. Μπορεί να μην τον αφήνανε να το πει ή να, να το λέγανε και να το μάθανε. Δεν ξέρω ότι θα υπάρξει πάνω σε αυτό. Είναι μια παίκτρια που θα ήθελε η παραγωγή να την κρατήσει. Θα την καλύψει, θα την ψηφίσουν ίσως οι συμπαίκτες της, τιμωρώντας την. Για μένα είναι αυτομάτως αποβολή από το παιχνίδι, θεωρώ. Αν δεν γίνει λοιπόν από την πλευρά της παραγωγής. Αν δεν γίνει από την πλευρά της παραγωγής, θα περάσει δύσκολο. Γιατί αν οι συμπαίκτες της όντως δεν έχουν κινητά και δεν έχουν και αυτή το λάκκο σκαμμένο που λέμε. Τότε θα. Ναι, θα περάσει δύσκολα. Εγώ δηλαδή, αν ήμουν μέσα στο παιχνίδι, μακάρι να ήταν ο πιο δυνατός παίκτης. Αν είχε κινητό, αν μάθανε ότι έχει κινητό. Άρα ουσιαστικά κοροϊδεύει εμένα. Με κλέβει με βάση του κανόνα του παιχνιδιού, θα τον ψήφιζα σε ρί, μέχρι να φύγει. Δεν θα άλλαζα την ψήφο. Τι συμβαίνει όμως, το είδαμε και στην περίπτωση της Καρολίνας, ότι τους έκαναν μια επίπληξη, δεν τους είπαν να φύγουν, ουσιαστικά δεν τους έδιωξαν από το παιχνίδι. Τους κράτησαν γιατί και αυτό ήταν. Είναι ένας λόγος να μπορεί να σε διώξει. Οι συμπαίκτες της την ψήφισαν. Μπράβο. Οι συμπαίκτες της την ψήφισαν και ο κόσμος τελικά που είναι ο τελικός κριτής έκρινε ότι αυτή η συμπεριφορά δεν μ' αρέσει. Το κινητό μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, μπορεί να πει: σε βγάζω υποψήφια και το κοινό να την κρατήσει. Γιατί σου λέει: δεν το θεωρώ μεμπτό. Για να δούμε τι θα γίνει, ας πούμε. Ναι. Υπάρχουν και οι ποινές ταυτόχρονα, επίσης, να θυμίσουμε. Ναι. Δηλαδή, μπορεί η παραγωγή, όντως, εγώ θεωρώ ότι θα τη βγάλει υποψήφια εκ των πραγμάτων, γιατί έχουμε αντιδράσεις. Η παραγωγή θα τη βγάλει υποψήφια, θέλει ή δεν θέλει. Όταν βλέπεις τέτοιες αντιδράσεις τώρα από τους συμπαίκτες, που είναι πολύ λογικό. Αλλά μην τη βάλει και μια ποινή. Αλλά συγγνώμη, εσύ μείνει στην κόκκινη ομάδα. Αντέδρασαν οι μπλε. Αν δεν χάσει η κόκκινη ομάδα, πώς θα μπει υποψήφια η Εσημίνα. Δεν θέλει, τι εννοείς. Θα κάνουμε αγώνα. Θα κυρώσουμε οτιδήποτε συμβαίνει. Θα βγει υποψήφια. Δεν ξέρεις αν θα το κάνουν οι παίκτες, δεν ξέρεις αν θα τους πει η παραγωγή. Ότι μόνο αν εγώ, αν χάσει μπλε, η κόκκινη μου, ομάδα. Περίμενε. Μόνο αν χάσει η κόκκινη ομάδα έχει δικαίωμα να τη βάλει. Καλά, δεν το ξέρουμε. Ξαναλέμε τους κανόνες που φτιάχνει η παραγωγή. Το θέμα είναι ότι εμείς στο βίντεο βλέπουμε τον Νίκο να αντιδρά μόνο από την ομάδα. Δηλαδή στο βίντεο, έτσι. Ο Νίκος το λέει. Ναι. Από την ομάδα της. Ναι, το βλέπουμε που φεύγει. Δεν ξέρουμε που πηγαίνει. Μπορεί να φεύγει. Θα το δούμε το βράδυ. Από την μπλε είναι που σηκώνεται περισσότεροι και φεύγουν. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στους κόκκινους. Γιατί, παιδιά, ξέρεις τώρα, είναι αυτό που λέμε τα ενίκο μη ενδύμο. Γιατί, άμα εσύ έχεις κάτι να φας, δώσε μου και με ένα λιγάκι να φάω. Να φάω και εγώ ναι, και μπορεί, ας πούμε, να βοηθάει κι άλλους. Ναι, μπορεί, σου λέει, στείλε και για μένα ένα μηνυματάκι. Δεν ξέρεις. Είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η ομολογία ή δείχνει ο Νίκος Μπάρτης ένα παίκτη. Αν δεν βρεθεί ένα αποδεικτικό στοιχείο όπου να κατηγορεί το συγκεκριμένο παίκτη, εγώ μπορεί να λέω ότι εσύ παίρνει τηλέφωνο κάθε μέρα. Εγώ έχω την κλήση σου, το μήνυμά σου. Πώς θα σε κατηγορήσω για αυτό το πράγμα. Ισχύει. Άρα ή θα πρέπει να πιαστεί κάποιος επαυτοφόρο ή θα πρέπει να βρεθεί ένα αρχείο. Μια συσκευή. Ένα μήνυμα, μια κλήση. Συσκευή μπορεί να έχει ξαναβρεθεί, Δημήτρη μου. Αλλά η συσκευή να ήταν κλειδωμένη και να μην μπορούσε να ανοίξει, για παράδειγμα. Μαρία, αν εσύ βρεις μια συσκευή στα δικά μου τα χέρια και η συσκευή αυτή είναι κλειδωμένη, δεν μπορείς να αποδείξεις ότι εγώ έχω χρησιμοποιήσει αυτή τη συσκευή για να. Η παραγωγή δεν χρειάζεται και τόσο πολλά πράγματα, πιστεύω. Να σας θυμίσω ότι οι παίκτες που ήρθαν πέρυσι εδώ και κάτσανε μας λέγανε εκτός αέρα. Ότι και πέρυσι το ίδιο άτομο είχε κινητό καθημερινά μαζί του. Βέβαια. Έτσι λέγανε αυτοί. Δεν το ξέρω αν ισχύει, δεν μπορώ να το κρίνω, δεν το λέω εγώ. Και όχι μόνο αλλά μας λέγανε κάθε μέρα μιλούσε με δικό της άνθρωπο στην Ελλάδα. Μήνα, όμως. Άμα το παραδέχονται πολλά άτομα όμως. Δηλαδή, όπου βλέπεις πολύ καπνό, κάπου θα υπάρχει και φωτιά. Ναι, τώρα το θέμα είναι ότι. Σε αυτό που είπες πριν, ότι. Αυτό που έκανε, ας πούμε, η Καρολίνα με τον Μάριο, δεν μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ το παιχνίδι. Μπορεί να επηρεάσει σε επίπεδο ότι μεταφέρει πληροφορίες. Και πληροφορίες τι πληροφορίες. Μιας από την ομάδα και είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι εμφανή. Το τηλέφωνο όμως, όταν έχεις ένα τηλέφωνο και μιλάς με έξω, αυτό μπορεί να αλλάξει όλη τη ροή του παιχνιδιού. Εννοείται. Και προφανώς υπέρ του ατόμου που έχει το κινητό. Ναι, σκεφτείτε τώρα ότι ο Βασάλος, ας πούμε, ο οποίος είναι δημοφιλής έξω, γιατί του αρέσει τον κόσμο που τρολάρει. Σκέψου τώρα οι παίκτες να ξέρει κάποιος και να είναι δίπλα με τον Βασάλο και του λέει κάτσε εδώ πέρα. Ακριβώς αυτό. Μα θέλετε, άμα πάμε λίγο πιο πριν, ρε παιδιά, άμα παρακολουθήσετε κάποια Q, κάποιον παικτών, όταν γίνεται κάτι, αν θυμάστε τότε με την Καρολίνα και τον Μάριο, ποιος είχε κάνει Q και είχε πει ότι έξω μάλλον έχουν δει το πλάνο και δεν ήταν ο Σάκης και η Μαριαμένα. Η Ασημία το είπε πολλές φορές και λέγαμε γιατί δεν ξέρει τι πλάνο. Μα είναι ξεκάθαρο.
Είναι ξεκάθαρο. Σταμάτα, Μαρία, το αποδομείς όλο. Δεν θέλω να ξέρω. Είμαι διαλύεται έτσι, άμα τα ξέρουν όλα τι survivor βλέπουμε. Αυτό λέμε. Δεν μπορώ άλλο. Αυτό λέμε ότι δεν είναι survivor οι συγκεκριμένοι. Ψέματα, ψέματα. Και το survivor ψέματα. Σε χαλάει αυτό το survivor που βλέπει το τρέιλερ που γίνεται τρελό με αναφού. Και φωτιέ έχουν πει. Ο άλλο ρίχνει το ξύλο στη φωτιά να το σβήσει. Έχουν τρελαθεί άνθρωποι. Πήγα σινεμά, αντιστάθηκα να μην δω survivor γιατί δεν ήθελα να δω. Αλλά γυρίζω πίσω και βλέπω αυτό το τρέιλερ και κάτσε εκεί όλο το επεισόδιο. Κάτσε λέω μήπω έγινε κάτι και το έκανα. Πίσω Γιάννη, θα βλέπουμε σε ριπλή τα παλιά επεισόδια τώρα. Εκεί θα μα στάσουν. Το ξύλο μπορείτε να μου πείτε με ποια λογική το έριξε ο Μπέλ. Δηλαδή ρίχνει νερό, ρίχνει βρεμένη κουβέρτα, ρίχνει κάτι για να σβήσει. Καμιά φορά δεν θέλει να πατήσει φρένο στο μάξι και πατά γκάζι. Να σα πω. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν, τα χάσε. Καμιά φορά, να σα πω. Όντω, δεν ξέρω αν έχετε σβήσει ποτέ φωτιά, αν έχει πιάσει καμιά περιοχή που μένετε και αυτά. Παίρνουμε κλαδιά, α πούμε, με φύλλα. Ξύλο. Κοπανάμε. Κοπανάμε να κάνουμε αέρα. Φωτιά για να κατευνάσουμε. Μπορεί να πίστεψε ότι πετώντα ένα μεγάλο κορμό θα διαλύσει τα στάχτη. Δεν θα πάρει φωτιά ο κορμό. Παιδιά, δεν ξέρω, το παιδί είναι από πόλη, δεν πειράζει. Τον αγαπάμε. Κάνει πολύ ωραία βίντεο στο YouTube. Ναι. Στο TikTok. Στο TikTok. Δίνω πάντα στην πυροσβεστική. Άμα θέλει ο επόμενος πυροσβέστης να είναι ο Γκότσης. Να πάει πολύ καλά. Ας κάνουμε ένα θέμα με την πυροσβεστική, σε παρακαλώ, να δείξουμε πώς σβήνουμε μια φωτιά. Πάμε στο δεύτερο μας βίντεο. Τα ματσαρίσματα απασχολούν την μπλε ομάδα. Έτσι. Ναι. Έχουμε μια άλλη ήττα ακόμα της μπλε ομάδας με σκορ 10-2 και βαριές ήττες και το προηγούμενο επεισόδιο και το χθεσινό. Ναι. Ο Ασημακόπουλος κάνει κριτική στα ματσαρίσματα του Ηλία Γκότση και του Μπόγδανου ότι επιλέγουν παίκτες πολύ εύκολους, ναι, επίτηδες, ενώ θα έπρεπε σαν καλοί παίκτες να συναγωνίζονται αντίστοιχους καλούς. Ο Σέξι Κατσούλης φοβάται για την υποψηφιότητα της Μαργιαλένας. Ο Κρίστα Μούλης καταγγέλει ότι υπάρχουν παρεάκια που προστατεύουν κάποιους παίκτες. Η μπλε ομάδα ψήφισε τον Κώστα Αναγνωστόπουλο και την Έφη Σαλταφερίδου ως υποψήφιους προς αποχώρηση. Και βέβαια πάντα την πινελιά τη βάζει ο Σπύρος Μαρτίκας, ο σοφός του χωριού, του Survivor. Η Εύη αδικείται που είναι υποψήφια, είπε. Μάλιστα. Συζητήσαμε για τα ματσαρίσματα, είπαμε ότι. Νομίζω ότι δεν πρέπει να ακούσουμε καθόλου την αντίπαλη ομάδα σε αυτά που λέει. Εμείς έχουμε το δικό μας πλάνο, τη δικιά μας στρατηγική. Ψάχνει να βρει ανάσες και ηρεμία ο Νίκος Μπάρτζης. Σουτάρει για το 3-0, το κάνει ο Μπάρτζης. Η άλλη μια προσπάθεια. Τρίτο γκολ από τη Ρία, εύστοχη. Δίνει πολύτιμο πόντο στους μαχητές. 5-2 το σκορ. Άλλο ένα μπαλάκι, θέλουν οι κόκκινοι, το κάνει. Κατέρνια μπαλάκα, πανηγυρίζει. Άλλη μια εντυπωσιακή νίκη. Εχθές πάλι 10-2, σήμερα 10-2. Σήμερα δεν φταίγανε επίσης τα ματσαρίσματα. Υποτίθεται ότι τα είχαμε συζητήσει. Ο Μπόγδανος και οι άλλοι είχαν μια χαρά άνετη, κύριοι. Είχαν βγει πρώτοι, είχαν πάρει αυτούς τους πόντους που θέλουν. Και του Κότσου δεν του βγήκε, εννοείται. Δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω που τον αγαπάω και τον συμπαθώ, τον Ηλία τον Μπόγδανο. Ρε φίλε, να παίρνεις χανταμπάκι ή να παίρνεις μαρτίκα ή να παίρνεις Κώστα Ζαχαροπλάστη. Yes, και πάρε σάκ. Δεν γίνεται να μην υπάρχει καλό κλίμα στην καλύβα και ξαφνικά εδώ δια μαγείας να γινόμαστε μια γροθιά. Συγγνώμη, Κώτσι, δεν είχαμε τσακωθεί τις προάλλες και φέραμε τον πόντο. Αυτό νομίζω ήταν κατ' εξαίρεση. Διασυρμός, πραγματικά. Τώρα ολοστάρι να χάμε 10-2, είμαστε και κλάματα, αλήθεια. Φοβάμαι πάρα πολύ την υποψηφιότητα της Μαργιαλένας. Αν σήμερα δει το όνομά της στην κάλπη, για μένα δεν θα της το πω κιόλας. Νομίζω πως θα την ξυπνήσει. Υπάρχουν κάποια παρεάκια, κάποιες υποομάδες που στηρίζουν αυτούς τους παίκτες. Και αυτοί οι παίχτες δεν βγαίνουν ποτέ υποψήφοι. Για παράδειγμα, η Εύη, ο Κώστας ο Αναγνωστόπουλος, αυτοί δεν βγαίνουν ποτέ σε ψηφοφορία, δεν είναι καλή αγωνιστικά. Αν η Ρία σήμερα δεν είχε φέρει νίκη. Όχι. Δεν θα ήταν. Όχι, η Ρία δεν ψηφίζεται. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα ψηφιστώ. Δεν θέλω να ψηφίσω κάποια από τα παιδιά που είμαστε από την αρχή μαζί. Το ξέρω ότι δεν σου αξίζει και νιώθω ότι δεν θα σε ψηφίσει η ομάδα μου. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω ποιον άλλο να ψηφίσω. Ρία. Συνηγορείς στο περίεργο κλίμα από το πρωί της ομάδας. Σε συμπαθώ πολύ, αλλά επειδή ψηφίζω αγωνιστικά ακόμα. Δύο ψήφοι για Κώστα, δύο για Γιώργο, δύο για Εύη, δύο για Ρία. Μία για τον Τάκη και μία για τη Μαργιαλένα. Οι δύο υποψήφοι από το απόψινό συμβούλιο είναι ο Κώστας και η Εύη. Χαίρομαι που πέσαν έξω κάποιοι για τις κλίκες, γιατί κάποιοι φίλοι μου με ψηφίσανε και μου το είπαν από πριν. Οπότε έχουν διαβάσει λάθος όλο το παιχνίδι. Κάποιον ώρα που μπήκε ο Σόζον μέσα στο παιχνίδι, ήμουνα σίγουρη ότι υπάρχει μια αιμονή πριν 5 χρόνια. Στεναχωρήθηκα μόνο λίγο γιατί ένα πουλάκι μου είπε ότι θεώρησαν ότι είμαι και πιο αδύναμη σχετικά με την Μαργιαλένα στην υποψηφιότητα, ώστε να μείνει ο Κρις και τα μαγειρέψανε λίγο. Δεν με πειράζει όμως. Ξέρω ότι με ψήφισε και ο Κρις. Ξέρω ότι
είπανε και στον Τάκη να με ψηφίσει γιατί είμαι πιο αδύναμη. Δεν είπαμε. Είπανε στον Τάκη. Γιατί λες, είπανε. Γιατί έτσι μου είπανε. Ποιος το είπε. Πες τον τώρα, ποιος το είπε. Άμα θέλει να πάρει μέρος στο άτομο που το είπε, θα πάρει. Δεν μπορώ να τον εκθέσω. Δεν μπορεί να τον εκθέσει, δεν θα λες τίποτα. Ναι, μην λες πράγματα να μένουν στον αέρα. Το κατάλαβε όταν σε ψηφίσω, στο είχα πει και το είπα και στα παιδιά. Όταν σε ψηφίσω, το έχει καταλάβει. Εγώ τι έχει γίνει με την Εύη, το έχω αφήσει πίσω. Ξέρετε γιατί δεν χάνουμε. Γιατί είστε αποκομμένοι τελείως ο ένας από τον άλλον. Δεν υπάρχει λογική, μας τρελάνατε όλους με αυτό που είδαμε σήμερα. Η Εύη αδικείται αυτή τη στιγμή που είναι υποψήφια. Η Ρία γιατί να ψηφιστεί. Η Μαργιαλένα γιατί να μην ψηφιστεί. Πύρο, ψήφισέ με. Πάντως στατιστικά. Στατιστικά, έχω τα ίδια στατιστικά με την Εύη αυτή τη στιγμή. Μαριαλένα, τι μου λες. Το ότι με πιστεύει η ομάδα μου δεν είναι δικό μου θέμα. Αλλά τη ψήφισαν τρία συγκεκριμένα άτομα. Ή σε πιστεύει η παρέα σου. Τι είπε, ρε. Άρα κλίκα, ξεκάθαρα. Καλά. Ναι, βέβαια η ψηφοφορία, παιδιά. Έδειξε το αντίθετο. Δείχνει ένα χάο. Ή η κλίκα είπε, κάτσε να πούμε ότι δεν συμβαίνει κλίκα. Να αποδομήσουμε την κλίκα. Να αποδομήσουμε την κλίκα. Είναι, δεν ξέρω. Πραγματικά εδώ είναι η πρώτη φορά που λέω ρε Μαρτίκα. Μπράβο. Τι ωραίο. Συνήθως φαίνεται ότι οι ομάδες συντονίζονται. Κάτσε, παιδιά, ο αναγνωστόπουλος είναι πολύ κάτω στις νίκες και στα στατιστικά. Δεν είναι δυνατόν να μην τον ψηφίσουν. Δεν λέμε γι' αυτό. Λέμε ότι μοιράστηκαν τόσο πολύ που λες ποιοι είναι, δηλαδή πώς τις μοιράζουν έτσι τις ψήφους. Τη Ρία, α πούμε, γιατί δεν ψήφισαν τη Ρία. Η Εύηρεση όμως είναι έκτη. Έχει 35%. Δεν είναι εκεί στο μάτο. Μα καταλαβαίνετε είναι από τις πιο αδύναμες γυναίκες. Η Ρία δεν έχει προλάβει να παίξει πολλούς αγώνες. Μπράβο. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή τη στιγμή. Δεν έχεις μια δικαιολογία. Δεν σου δίνει μια δικαιολογία να πεις ότι ψήφισες για αυτό το λόγο. Ψήφισες γιατί γουστάρεις. Ψήφισες γιατί είναι κάτω στα στατιστικά. Δεν έχω πάθει σήμερα να μιλήσω. Υπάρχει ένας χαμός. Ψηφίζω γιατί ό,τι γουστάρω. Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά εκεί πέρα παίζει ρόλο. Αλλά καλύτερα να λες ψηφίζω γιατί σε χωνεύω και οι άλλοι είναι φίλοι μου. Και δεν σε χωνεύω εσένα και σε ψηφίζω. Απ' το λες δεν ξέρω τι άλλο να ψήφισε. Τι δεν ξέρεις. Ρε, όταν φτάνει στη στιγμή να δώσει, να το προτείξει το χαρτάκι, να γράψει το όνομα και να το ρίξει. Ναι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Θα σα πω εγώ τι θα γίνει. Σήμερα. Τα στατιστικά των αγώνων πλέον δεν έχουν καμία σημασία. Έτσι, γιατί μπράβο. Το αγωνιστικό νομίζω ότι είναι ανύπαρκτο. Α βγάλουν ένα στατιστικό ίντριγκα, τουλάχιστον να δούμε αυτοί που είναι στι τελευταίε θέσει, να μπουν στι πρώτε, γιατί αυτό δεν έχει καμία σημασία. Το βλέπετε κι εσεί. Ναι, μιλάμε για στατιστικά αγωνισμάτων τώρα, αλήθεια. Όχι, όλα αυτά που γίνονται εκεί μέσα. Αν είναι γνωστό που σε παρακαλώ. Στου 14 αγώνε είναι χαμηλά. Λογικά μπήκε και ψηφίστηκε. Συγγνώμη δηλαδή. Ρε παιδιά, ακούστε με λίγο. Λέω, ρωτάω τον άνθρωπο που ήταν μέσα, όταν πας να ψηφίσεις, από αυτά που λέγονται πριν πάτε να ψηφίσετε, ποιο ποσοστό τηρείτε τελικά, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ότι είναι άλλα αντί άλλα. Εντάξει, οι περισσότεροι αυτό που συζητάνε πριν, ναι, έχουν πάει και το ρίχνουν. Υπάρχουν ορισμένοι που μπορεί να πάρουν τελευταία στιγμή μια άλλη απόφαση. Okay, αυτό είναι μπορεί ανάλογα και από το Συμβούλιο. Από αυτά που ναι, είναι ανάλογα και από το Συμβούλιο. Θεωρώ όμως ότι. Ας πούμε, τι να πούμε τώρα, ο Κρίστα Μούλης απορεί γιατί τον ψηφίζανε, αφού δεν μπορεί να πάρει νίκη. Έχει παίξει με, επιλέγει το Μαρτίκα, ας πούμε, ο πιο αδύναμος. Και τον έχει κερδίσει δύο φορές ο Μαρτίκας. Τι να πει δηλαδή, γιατί με ψηφίζετε, αφού δεν μπορεί το παιδί, τι να κάνουμε. Και άλλοι δεν μπορούν, ρε παιδί μου, αυτό σου λέει, και άλλοι δεν μπορούν. Παρόλο που έχει βγάλει το βιβλίο, πώς να γίνεις φέτες. Ναι, αλλά είναι φέτες. Φέτες είναι, απλά δεν μπορεί. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει και οι άλλοι που είναι μέσα τόσο καιρό και δεν μπορούν, γιατί δεν τους ψηφίζετε και βάζετε εμένα που έχω έρθει δύο εβδομάδες. Αντικειμενικά παίζει ρόλο και το background του κάθε παίκτη. Δηλαδή τώρα, οκ, η Μαργιαλένα μπορεί να. Όντως αυτή τη στιγμή να μην είναι καλή αγωνιστικά, αλλά ξέρουμε όλοι τι μπορεί να κάνει. Οπότε σίγουρα, αν έχεις τη Μαργιαλένα που ξέρεις τι μπορεί να κάνει, μία από τις 3-4 καλύτερες παίκτες που έχουν περάσει από το Survivor, δεν μπορεί να ψηφίσεις, ας πούμε, τη Μαργιαλένα έναντι της Ρίας, ας πούμε, που η Ρία. Okay. Δεν ξέρω πώς βρέθηκε εκεί πέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι εκεί. Βρέθηκε ο Χάρος, το ναι, η Ρία σε πήρε. Βρέθηκε ο Χάρος. Ο Χάρος πιστεύω ότι αυτό το μηδέν που βλέπω στις νίκες θα παραμείνει για καιρό ακόμα. Είναι το Χάρο. Ναι. Εγώ πάντως πιστεύω ωραία, ότι ξεκάθαρα οι μπλε χρειάζονται μία ενίσχυση. Ναι. Τι να μπει αν θες αλαγκούδι τώρα. Αυτό τι σημαίνει ακόμα. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορεί να βάζει τον κόρο στην πιο δυνατή ομάδα που είναι ένα δυνατό παίκτη και τον βάζει πιο δυνατή και στην άλλη να του φορτώνει Κρίστα. Ναι, αλλά έτσι θα βγει και το reality. Γιατί άμα δεν τρώνε δύο εβδομάδες οι μπλε, εκεί θα αρχίσουν τα. Αλλά γιατί να του κάνει να του το κάνει αυτού του μπλε. Κάνει και λίγο τριάρι. Έρχεται μια μεγάλη έκπληξη στο παιχνίδι. Μήπως οι μπλε που δεν τρώνε περιμένουν κάποιον νικητή παλιού survivor. Εγώ ξέρω τι λέω. Για κάποιο λόγο η παραγωγή. Δεν βλέπει ο νικητή. Δεν με νικητή. Τρελό, παιδί μου. Αυτά που λέει ο παπά. Ρε παιδί μου, έχει επιλέξει η παραγωγή να βάλει μαζί παίκτες. Που μπορεί να μην έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά μπορεί να παίζει κάτι άλλο. Μπορεί τι, να παίζει, δηλαδή. Μπορεί να παίζει το απ' έξω ή το πόσο ενδεχομένως μπορεί να κάνουν παρέες, να κάνουν ενώσεις. Δηλαδή. Πες μας, τι εννοείς.
να με βοηθήσει εδώ το κορίτσι. Που μου το έλεγες πριν. Πάρε ένα χέρι βοηθείας. Πάρε, δώσ' μου το. Λοιπόν, τι. Ο Σόζον με την Εύη. Θέλει ουσιαστικά να πει, ρε παιδί μου, ο Παναγιώτης, ότι βλέπεις ότι οι προσθήκες ταυτίζονται λίγο ψηλό μεταξύ τους. Δηλαδή, ήταν ο Τάκης, μπήκε ο Κρυσταμούλης, ο οποίος κόλλησε εκεί. Ναι. Μπήκε ο Χάρος, κόλλησε εκεί. Άρα, αυτόματα αυτοί οι τρεις γίνανε μια τριάδα, οπότε αυτή η τριάδα αποδομεί την άλλη ομάδα. Δηλαδή, είναι αυτές οι υποομάδες που λένε. Που η άλλη είναι ο Ασημακόπουλος, μπορεί να είναι ο Ηλίας ο Γκότσης, μπορεί να είναι ο Ηλίας ο. Πώς λέγεται, ο Μπογδάνος. Δηλαδή, ουσιαστικά. Είναι σαν να τους βάζει μέσα για να δημιουργήσουν υπομάδες για να κάνουν χαμούλι. Καταλαβές. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Για να ορίσουν τους υποψηφίους, εννοείς. Για να το κάνει εγώ θα να κάνω μια τελευταία ερώτηση στον Γιώργο. Ναι. Επειδή βρισκόμαστε εδώ στο Κοροπή, Ζετέμ Μιγκλέρ Κοροπή. Θέλω να μου εξηγήσεις το εξή. Λοιπόν, θέλω να μου εξηγήσεις το εξή. Μήπως, λέω εγώ, μήπως τώρα, κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου. Τα ματσαρίσματα δεν είναι τόσο λάθος με την άποψη ότι ο Γκότσης και ο Μπόγδανος παίρνουν παίκτες που σίγουρα θα φέρουν τις νίκες για να έχουν στάνταρ δύο νίκες. Όταν, γιατί αν πάρεις ένα δυνατό, έχεις και την πιθανότητα να χάσεις. Την πιθανότητα να χάσεις. Σου λέει τώρα εγώ θα φέρω τουλάχιστον δύο νίκες στην ομάδα. Και ίσως να φέρουν και οι άλλοι νίκες για να πάρουμε αυτού ένα έπαθλο. Του είδους η στρατηγική. Όντως έχει μια λογική. Ο δυνατός παίκτης να πάρει ένα δύναμο ώστε να γράψει ένα πόντο. Οι άλλοι όμως το κατηγορούν ότι το κάνουν επίτηδες για να ανεβαίνουν στα στατιστικά και να μην μεταπείσουν ότι ο Γκότσης είναι αδύναμος και τον ψηφίσεις. Δεν νομίζω ότι ούτε ο Ηλίας ο Μπόγδανος ούτε ο Ηλίας ο Γκότσης έχουν ανάγκη να πάρουν αδύναμους παίκτες για να ανέβουν τα στατιστικά τους. Τα στατιστικά τους. Με όποιον και να παίζουν, ούτως ή άλλως θα είναι καλά γιατί είναι καλοί παίκτες. Τώρα από εκεί πέρα. Ναι, αλλά παίξει ότι με τον Κατσούλη μπορεί και να χάσει. Ναι, αλλά έτσι και είναι και έναν πολύ καλό παίκτη της άλλης ομάδας. Άρα και ένα σίγουρος πόντος για τον άλλο. Μπορεί και να χαθεί. Δεν νοιάζει να κάψουν τον απέναντι παίκτη. Τους νοιάζει να φτάσουν πιο κοντά στο αποτέλεσμα για να πάρουν το έπαθλο. Οπότε σου λέει η τακτική το ότι εγώ είμαι δυνατός και παίρνω τους αδύναμους. Ναι. Δεν είναι για τα στατιστικά μου, είναι για να φέρω το έπαθλο στην ομάδα. Το οποίο δεν έρχεται ποτέ. Είναι μια καλή στρατηγική. Πέρα από αυτό όμως βλέπουμε ότι οι ομάδες είναι άνισες. Γι' αυτό χάνουν. Δεν είναι ότι είναι κακή στρατηγική. Είναι έχει καλύτερους παίκτες η κόκκινη ομάδα. Προφανώς. Για 12 εχθές. Έχει βάλει στη μία ομάδα 3 νικητές και στην άλλη έναν. Σωστό. Είναι δεδομένο δηλαδή. Δεν μπορεί να βάλει. Την καλύτερη γυναίκα αντικειμενικά και με διαφορά τον καλύτερο άντρα, γιατί ο Σάκης το δίνει και στα στατιστικά ότι είναι ο καλύτερος. Ναι. Σε μία ομάδα τους προσθέτει σε έναν κόρο και στην άλλη ομάδα. Πάντως θα σας θυμίσω ότι σε κάθε survivor που ξεκινάει, πάντα μία ομάδα είναι πιο αδύνατη και χάνει σερί για κανένα μήνα και πεινάνε και γίνονται εκεί τρέλες. Μέχρι να γίνει σωστή. Μέχρι να γίνει σωστή διαδρομή και να αποκτήσει μετά ενδιαφέρον ντέρμπι. Άμα τρώνε και οι δύο, θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Δεν θα έχουμε μαναφούκι. Προς το παρόν όμως δεν γίνεται σωστή προσθήκη στους μπλε. Έτσι. Άρεσε η Λέδη, λείπεις. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Όποτε θέλει, είναι πρόσδεκτο να μας ξανάρθει. Τα λες πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και εσείς θα τα πείτε πολύ ωραία. Αν κερδίσετε τη δώρο επιταγή των 1000 ευρώ, θα τα πείτε ωραία γιατί θα πάρετε ωραία πράγματα από την Linen House. Η Linen House έχει τα πάντα για το σπίτι, ριχτάρια, σεντόνια, πετσέτες, κουβερλί, κουρτίνες. Ξεκινάει πάλι. Ναι, είναι φοβερό αυτό. Το κουβερλί το κάνει, νομίζω. Λοιπόν, το μόνο που θα κάνετε για να κερδίσετε την δώρο επιταγή των 1000 ευρώ είναι να στείλετε ένα γραπτό μήνυμα στο 14999 ή να καλέσετε σε αυτόν τον αριθμό. Στον ίδιο αριθμό, να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει και ο μεγάλος διαγωνισμός για το Toyota Yaris έκδοση Active. 1000 κυβικά, 72 άλογα, πεντάθυρο, αξίας 16.000 ευρώ. Βραβευμένο αυτοκίνητο της χρονιάς 21 με όλα τα τελευταία συστήματα τεχνολογίας. 14999, ο αριθμός που καλείτε ή στέλνετε γραπτό μήνυμα. Break! Πιάσε μόζα! Στα τηλέφωνα μη παίρνεις για τράβλα, εδώ που είμαι πια δεν έχω σήμα. Για σένα εγώ δεν κάνω ούτε βήμα. Θέρμος εδώ, αδιαφορώ, το παρελθόν που ξεχνώ. Εδώ που είμαι πια δεν έχω σήμα. Για σένα εγώ δεν κάνω ούτε βήμα. Θέρμος εδώ, αδιαφορώ και μη με ψάχνεις. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ο Παναγιώτης Κατζηδάκης που έχει άποψη, καταλαβαίνετε, μου έλεγε ότι αφιέρωνα συνέχεια πολλά 90's, σου λέει. Στην κεντρική παρουσιάστρια και ενοχλήθηκε. Όχι, καθόλου. Οπότε εγώ αναθεώρησα, είπα να επιστρέψω με Zeros και να σου αφιερώσω και τραγούδι. Γεια. Λοιπόν, είναι! Για όλα έχεις άποψη στον άνθρωπο εδώ της μουσικής. Όχι, δεν το βρίσκεις. Τώρα το πήρε πατριωτικά και το κλείσε. Και επίσης, για να ξεκινήσουν τα σωστά τα διεθνή, πρέπει να ξεκινήσουν και με μια ανάλογη αφιέρωση γλύψιμο στην υπέροχη αυτή μοναδική παρουσιάστρια. Είσαι όμορφη και δεν θέλω να ξέρω. Σταμάτα. Σας
παρακαλώ, δεν θα ήθελα μια τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα σημερινά διεθνή. Με τι άλλο, με Σακύρα. Νομίζω ότι πήρατε και μια ιδέα από το πώς επιστρέψαμε από το break. Όπου εντάξει, γίνεται ο κακός χαμός. Και αυτό γιατί η Κλάρα Τσία, παιδιά. Εντάξει, δύσκολα τα πράγματα. Πολλά ψυχολογικά της έβγαλε το τραγούδι που κυκλοφόρησε η Σακύρα. Προκειμένου να εκδικηθεί τον Πικέ, αφού αναφέρεται μέσα και σε αυτήν για τις ανταλλαγές με τα ρολόγια, το πιο φθηνό με το πιο ακριβό κτλ. Όπως και οι μάρκες αυτοκινήτων. Έλεγα πριν. Με αποτέλεσμα λοιπόν να αναζητήσει και ψυχολογική υποστήριξη η κοπέλα. Τι? Γιατί όπου και αν βγει, όπου και αν πάει έξω στον δρόμο, τη τραγουδάνε στίχους από το τραγούδι. Όχι μόνο, και ξέρεις τι. Και ξέρεις τι άλλο τη λένε. Εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις, λέει. Αυτό, καταλαβαίνω. Ναι. Είναι πολύ πιθανό. Στις περισσότερες περιπτώσεις δηλαδή κάπως έτσι συμβαίνει. Και εκτός αυτού λοιπόν, αυτή η κοπέλα έχει αναγκαστεί να δουλεύει και τηλεργασία για να αποφεύγει όλο αυτόν τον κόσμο που συναντά στον δρόμο. Τι δουλειά κάνει? Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα ερωτηματικό το θέμα της τηλεργασίας. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι δούλευε, ας πούμε, στην Μπουτίκ, σε ένα χώρο τέλος πάντων εκδηλώσεων της Μπαρτσελόνα. Εκεί κάπου είχαν γνωριστεί με τον Πικέ. Και μετά δούλευε επίσης και σε ένα μπαρ. Τώρα, πώς σε ένα μπαρ γίνεται να δουλεύει τηλεργασία, μάλλον θα άλλαξε επαγγελματικό προσανατολισμό. Δεν μπορώ να το πω. Μπορεί από το σπίτι. Τι θα πάρετε, παρακαλώ. Πηγαίνετε στο Ταμείο 3 και να του στέλνει κάπου να μιλάει. Ρίξτε κέρβα για να παραλάβετε το σωστό. Τι φτάνει τώρα αυτή όμως, ρε παιδιά, τώρα, συγγνώμη. Δηλαδή, γιατί φταίει αυτή? Δηλαδή, γιατί να μην φταίει εκείνος που επέλεξε να χωρίσει? Μα η πέτρα του σκανδάλου είναι αυτή, τι εννοώ. Μα γιατί να είναι αυτή η πέτρα του σκανδάλου? Πήγε ανάμεσα σε ένα ζευγάρι. Πήγε στο ζευγάρι. Ωραία. Δεν ήταν αυτή. Ή θα ήταν μια άλλη ενδεχομένως. Αυτή θα ήταν η πέτρα του σκανδάλου. Ρε παιδιά, αφού εκείνος επιλέγει. Εκείνος επιλέγει όμως. Και αυτή η επιλογή να είσαι με ένα παντρεμένο όμως. Μπράβο. Καταρχάς δεν ξέρεις, μπορεί να της έλεγε άλλα πράγματα. Μπορεί να λέγει ότι έχουμε χωρίσει, είμαστε στη διάσταση, δεν είμαστε γνωστοί. Πού ξέρεις εσύ? Τώρα. Άνοιξε ένα site. Επειδή μας λένε που βγαίνουν τις μαρμελάδες του σπιτιού. Δεν ήξερε ότι είναι τη κοπέλα οι μαρμελάδες, δεν ρώτησε. Μένω σε μένα να φάει τη μαρμελάδα μου. Μπορεί να τη είπε, τα έχει αφήσει για σένα, στα κυραφάτα. Ναι, ναι. Αυτό πάλι, δηλαδή μαρμελάδες δεν είχε στο σπίτι και έτρωγε τις άλλες. Θέλω να πω ότι μπορούσε να πει το οτιδήποτε. Μπορούσε να πει ότι ξέρεις, είμαστε σε διάσταση, επειδή είμαστε γνωστοί, δεν το έχουμε βγάλει, έχουμε χωρίσει. Ναι, δικαιολόγησε το κιόλας. Δεν δικαιολογώ, ρε παιδί μου. Απλά το ρίχνουμε, το φταίξουμε, το τρώει όλο εκείνη ξαφνικά. Δηλαδή ένα ζευγάρι έχει πρόβλημα. Δεν το τρώει και μόνο εκείνη, το τρώει και ο Πικέ. Αυτή πάει στον ψυχολόγο όμως. Γιατί αυτός δεν πνοείται. Δεν είναι πρίαμος. Αυτό μάλιστα το τραγούδι που έβγαλε η Σακυρά το τρόλαρε. Και με το πιο φθηνό αυτοκίνητο πήγε μετά σε προπόνηση των ομάδων. Και το ρολόι το έδειξε το πιο φθηνό. Κάτι γελάει από την όλη υπόθεση είναι η Σακυρά, γιατί έχει βγάλει και εκατομμύρια η τύπησα. Βέβαια. Σου λέει και ανάγκη. Δεν έχει σημασία όμως. Για την ψυχολογία μετράει. Βέβαια. Εντάξει, σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση πάντως να σας θυμίσω δεν είναι μόνο η Κλάρα, είναι και η Πεθερά. Γιατί πολύ απλά. Καλά και κακιά. Εδώ τα λέγαμε τις προάλλες που η Σακύρα ζήτησε από τα παιδιά της να μην την αποκαλούν γιαγιά πια. Έβαλε και τη μάγισσα στο μπαλκόνι. Η Πεθερά είναι αυτή που της έκανε. Δεν μιλάει. Το σουτ, το σουτ. Έτσι και μου κάνει εμένα κάποιος έτσι αυτό με το στόμα. Μπορείς να τρελαθείς. Το φαγκόνι στο δάχτυλο γίνεται τώρα. Το κόβω. Πάντως είναι όλοι αναστατωμένοι, κακά τα ψέματα με την όλη αυτή κατάσταση. Και να σας πάω και κάπου αλλού που επίσης είναι πολύ αναστατωμένοι. Γιατί όχι τίποτα άλλο. Από αύριο 1 Φεβρουαρίου πλησιάζει ο Μάιος. Κοντοζυγώνει δηλαδή η τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου. Και τι θα γίνει τελικά σε αυτή την περίπτωση? Θα προσκληθεί ο Χάρη και η Μέγκαν, μάλιστα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Αυτό το γεγονός θα επισκιάσει και τις στέψεις στο τέλος. Βέβαια. Μα αυτός είναι και ο λόγος. Είναι, θα επισκιάσει τη στέψη, παιδιά. Είναι τρομερό. Μα και αυτός είναι ο λόγος που θέλει ο βασιλιάς Κάρολος να παρευρεθεί το πολύ συζητημένο ζευγάρι στην τελετή στέψης. Πάλι θα την επισκιάσει άμα έρθουν με το ταξί. Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται τώρα. Αυτή σου λέει να έρθουμε π.χ. αλλά να μας πάρεις πίσω τους βασιλικούς τίτλους δεν παίζει σαν σενάριο. Οπότε οι φήμες λένε ότι τελικά μάλλον θα αφήσει τους βασιλικούς τίτλους, δεν θα τους πάρει. Έχει βάλει και έναν εδώ διαμεσολαβητή, όπως βλέπουμε, τον αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρ, τον Τζάστιν Βέλμπι, γιατί σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι ένας άνθρωπος που πέρα από το ότι τους είχε ευλογήσει στο γάμο του τότε, λοιπόν είναι και ένας άνθρωπος με τον οποίο. Διαιτητή βάλαν δηλαδή. Ναι, μιλάνε αρκετά συχνά. Παράλληλα λοιπόν με όλο αυτό το σενάριο, το θα παρευρεθούν ή όχι στην τελετή στέψης, είναι να δώσει και συνέντευξη ο βασιλιάς Κάρολος, που θα μιλήσει για όλα, για το πώς βλέπει από εδώ και πέρα τον θεσμό, πώς τον ονειρεύεται, πώς θα εξελιχθεί και βέβαια θα ερωτηθεί σίγουρα για το θέμα του ζευγαριού, για το ποια είναι η σχέση τους και αν έχει σκοπό να τους καλέσει στην τελετή στέψης. Αυτό βέβαια το τελευταίο, η αλήθεια είναι ότι μάλλον θέλουν με κάποιο τρόπο να το αποφύγουν. Μέχρι τώρα έχει γίνει πρόταση τόσο από το BBC όσο και από το ITV. Να δώσει συνέντευξη στο ITV μάλλον είναι λίγο δύσκολο, γιατί είναι και το κανάλι
που είχε φιλοξενήσει, συγγνώμη, την συνέντευξη του Χάρη που είχε πει τα όσα είχε πει το τελευταίο καιρό για τον Βασιλιά Κάρολο. Άρα, δεν θα ήταν τέλειο να φτιάξουν χάρτινους Χάρη Μέγκαν και να του βάλουν σε δύο καθένα. Έχουν τόσο χιούμορ στο παλάτι που θα το κάνουν στάνταρ. Όπως η Σακύρα που έφτιαξε το ομοίωμα τη μάγη σα και το βάλε στο μπαλκόνι, να φτιάξουν και αυτή ένα αντίστοιχο. Αν θέλανε να το αποσιοποιήσουν, να το βγάλουν μάλλον από το τοπίο όλο αυτό, νομίζω θα το ανακοινώνουν από τώρα. Θα λέγανε δυστυχώς δεν θα μπορέσετε να έρθετε. Θα το ξεχνούσαμε, θα το τρώγαμε για 10 μέρες και μετά θα λέγαμε ωραία, δεν θα πάνε. Για να το διονύζουν όλο αυτό, πάνε να πει ότι θέλουν να του φέρουν με κάποιο τρόπο που θα γίνει ομαλά, μαλακά. Χωρίς επισκιάσει, όπως λες. Δεν είχε βγει μια δημοσκόπηση, νομίζω προχθές, ότι το 60% θέλει τον. Αυτό. Οπότε σου λέω ότι προφανώς, επειδή. Αυτοί τώρα δεν αποφασίζουν εν θερμό. Αυτοί οι παιδιά δεν αποφασίζουν εν θερμό. Λογικές αποφάσεις παίρνουν και για να μην υπάρχει πρόβλημα, ας πούμε, στη Βασιλεία. Και για το καλό του θέματος. Και για το καλό του θέματος. Οπότε σου λέει, αν το 60% τον θέλει, τώρα εγώ πρέπει να το κάνω αυτό το φάω, να το καταπιώ και να τον φέρω με έναν οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό το στέμα. Αυτό το στέμα που το έχει συνηθίσει. Να έχει γλώσσα, να μίλα για το καημένο. Επίσης, κάποια στιγμή θέλετε σε άλλη εκπομπή να μιλήσουμε γιατί υπάρχει ακόμα θεσμό Βασιλεία. Να συζητήσουμε. Σε μια άλλη εκπομπή. Σε μια άλλη εκπομπή. Κάνουμε κουβέντα. Τώρα εγώ θα έλεγα να το κάνουμε λίγο πιο πικάντικο από εδώ και πέρα, να αλλάξουμε θέμα. Ξέρω τώρα, σας έχει τύχει ποτέ ενώ ας πούμε είστε, παίζετε σε μια παράσταση, Μπέτη, Δημήτρη. Εγώ. Εσύ, Παναγιώτη, ενώ κάνει μια παρουσίαση, ξέρω εγώ, τάπερ. Λοιπόν, σας έχει τύχει να σκιστεί το παντελόνι σας. Εμένα το έχω πει, έχει σκιστεί το ρούχο όλο, έχει ανοίξει φλάτς. Εσύ, Δημήτρη, αλλά εδώ και να έχουμε και αποκαλυπτήρια. Αποκαλυπτήρια, γιατί δεν φόραγες λιπάκι. Φόραγε, αλλά όσο να πεις. Δεν το είδα. Παιδιά, εγώ το έχω πάθει στο αεροδρόμιο. Ποια είναι αυτή, Δημήτρη? Που να δούμε είναι ο Harry Styles, όπου στις κερκίδες βλέπουμε την Jennifer Aniston να τον παρακολουθεί. Στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι ήταν και πάρα πολύ ερωτευμένος μαζί της. Ναι, ναι. Και σε αυτή τη συναυλία, η 15η κατά σειρά στην Καλιφόρνια, λοιπόν, που έδωσε ο Harry Styles, του σκίστηκε το παντελόνι στο υπέροχο αυτό σημείο. Στο επίμαχο. Ναι, ναι, στο επίμαχο. Σύμφωνα. Δεν θα πάει να αλλάξει, καλέ. Σύμφωνα πάντως με τα site. Δεν ήταν medley, ήταν 8 λεπτά medley, σερί. Παίζει η ορχήστρα ένα. Μα κι αυτό. Μα κι αυτό που λέει, φοράει δερμάτινο, τσίτα, στενό παντελόνι. Το δερμάτινο έχει αυτή την ιδιότητα. Με πάρα πολύ στενό, λίγο να κοιτάξει. Το Twitter πάντω οργίασε. Και άνοιξε την ώρα που είσαι στο δρόμο που είσαι στο κόσμο. Όλο κομμάτια, όλο. Τυχερή, ισορροπάτε. Έπεσε χειροκρότημα, α πούμε, από τον κόσμο. Μπράβο. Καθόμουν στην καρέκλα. Κακομοίρα. Μια κουβέρτα, ζήσε μια ανακοίνωση. Άρχισαν να φωνάζουν Μαρία, ζει, εσύ μα οδηγεί, είσαι η καλύτερη. Εδώ πέρα το είχα δέσει έτσι το μπουφάν. Και σόρκο φοράγε, πάρε καλά. Πάντα φοράω σόρκο εγώ. Θα σου πω. Γιατί. Λοιπόν, τυχερή στο Twitter. Άλλοι πηγαίνουν κομμάτι, παιδιά. Άλλοι πηγαίνουν κομμάτι. Το μυαλό του πήγε αλλού, κατάλαβε. Δεν ξέρω τι ταινίες λέει. Όταν είναι μόνος του, δεν ξέρω τι ταινίες λέει. Παρακαλούμε να επανέλθει το μυαλό του Παναγιώτη. Εδώ, επαναφέρω την τάξη, λοιπόν. Φαντάζεσαι ότι ο Χάρι θα είχε βγει κομμάτι στη σκηνή απάνω. Το φαντάζεσαι. Χωρίς. Τι θα γινόταν. Και να έλεγε το κυβέρνητο καράβι. Στο Twitter πάντως το διασκέδασαν το συγκεκριμένο γεγονός και είπαν βέβαια ότι ήταν πάρα πολύ τυχεροί όσοι ήταν στις μπροστά θέσεις εκείνη τη στιγμή, γιατί είχαν καλύτερη οπτική στο συγκεκριμένο θέαμα. Και επίσης ένα από τα πιο πετυχημένα που μου άρεσε ήταν που γράψαν ότι αυτό ήταν πραγματικά meet and greet. Λοιπόν, πάμε τώρα σε επόμενο θέμα. Θέλετε να σας πάω σε γενέθλια. Ναι. Oprah Winfrey γιόρτασε τα 61 τα γενέθλια. Με τη Μαρία έχει γενέθλια η Oprah. Μπράβο. Και μια διαφορά, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, και δεν ήταν μόνη της, βέβαια, ήταν με πάρα πολλούς αγαπημένους στάρς. Όλες αυτές πήγαν στα γενέθλια της Όπρα. Όλες. Ήταν παράλληλα και μια εκδήλωση, τέλος πάντων, αυτό το event. Εκεί, λοιπόν, γιόρτασαν και τα γενέθλια της αγαπημένης παρουσιάστριας. Εντάξει. Κοιτάξτε, όλες οι γυναίκες, λοιπόν, άντρα δεν φωνάξανε. Όλες έχουν τα ίδια μέτωπα, έτσι, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Το ίδιο μέτωπο, τέλος πάντων. Botox. Εννοεί με κούτελο. Δηλαδή, ναι, ναι. Αν αφαιρέσετε ή ας πούμε το πάτε μέχρι ένα σημείο στα μάτια εδώ και κάνετε σύγκριση μέτωπο, θα δείτε ότι είναι. Μπορεί να τον ίδιο γιατρό όλες τους. Όλες. Μία ώρα είναι ρε παιδιά. Σε ποιον πας εσύ, σε αυτόν τον καλό σου. Πολύ. Θα πάω κι εγώ. Και Τζένιφερ Λόπεζ και Κιμ Καρντάσιαν. Είδαμε και την Κρις Τζένερ και τη Χάιντι Κλουμ. Δεν είχε γενέθλια η Όπρα, είχε η φίλη της Κρις Τζένερ, η Αναστέζια κάτι που... Ήταν η γενέθλια της Όπρα. Ρε σίγουρα. 61 τα γενέθλια, ναι. Ήταν μια εκδήλωση που έκανε η φίλη της, η Αναστέζια που είπαμε. Τα έκανε, γι' αυτό είδα στο Instagram εγώ. Γιατί λέγαν την αναφέραν αυτή την ξανθιά κυρία που είδα. Παναγιώτη, θες να κάνεις κάποιο σχόλιο για τα 61 τα γενέθλια, μήπως το νούμερο αυτό κάτι σου φέρνει στο μυαλό. Όχι, εντάξει, οκ.
Να σου πω, στο σπίτι της έγινε αυτό που βλέπουμε, είναι σπίτι. Αυτό όχι, είναι σε ένα χώρο που έγινε η εκδήλωση, δεν είναι στο σπίτι. Τύπου γάμος. Ναι, ναι, τύπου γάμος, δεξίωση, βάφτιση. Η ολόκληρη φωτογραφία που είναι όλες μαζεμένες, είναι καταπληκτικό. Που λες, είναι, α, είναι και αυτή, α, είναι και εκείνη, α, είναι και η Τζέιλο, α, και η Κιμ Καρντάσια. Να πες εκείνη τη μέρα εκεί πέρα, θα χάσουμε το μισό Star System. Που κάποια που δεν είναι, λέει, πω, εγώ δεν ήμουν εκεί πέρα, γιατί δεν ήμουν εγώ εκεί. Δεν αυτό το πράγμα. Ήταν, λέει, στο σπίτι της Αναστέιζια που έκανε τα γενέθλια. Γενέθλια της Όπρα, αλλά και αυτή γιόρταζε, λέει, τα 25 χρόνια της εταιρείας της. Της εταιρείας της. Αυτό είδε. Πάνω μιλώ να είσαι καλά. Όχι, όχι. Αυτό ήταν τα γενέθλια της Όπρα. Γι' αυτό σας είπα. Ήταν ένα event, τέλος πάντων, άλλο, όπου με την ευκαιρία, λοιπόν, γιόρτασε και τα δικά της γενέθλια εκεί πέρα με την Γιόρτα. Εμένα πάνω δύο τρεγόμενα. Ναι, 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 ναι. 2-1. Έπεσαν selfie, το Instagram έπεσε στην Αμερική. Έπεσε. Η Τζένιφερ, κούκλα. Πάντα. Δεν περνάει η μέρα από αυτή. Αυτή είναι στο γιατρό, θέλουμε. Όλους οι άλλες δεν μας ενδιαφέρουν. Ναι, ναι, με το ποδόντια όλες ίδια. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, να πάμε στη Μιράντα Κέρ, όπου από ό,τι φαίνεται οι πρώην και οι νυν έχουν τις καλύτερες σχέσεις. Τη συνδέει βέβαια ο Ορλάντο Μπλουμ. Έχει η Μιράντα Κέρ και ένα παιδί μαζί του. Στη συνέχεια, βέβαια, απέκτησε άλλα δύο. Με έναν δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία δυσκολεύομαι και να το πω, έτσι. Τα χάνω ακόμα. Τα δισεκατομμύρια που σε ταράζουν. Ναι, ναι. Χάνομαι μπροστά σε αυτά, εννοείται. Ο οποίος είναι συνιδρυτής του Snapchat. Εγώ θα σου συμπληρώσω, τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία. Τι είπε, τι είναι, τι είσαι. Σου πει τι φέρνει την ευτυχία. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται έχουν εξαιρετικές σχέσεις, αλλά κοιτάξτε να δείτε και πόσο πιστή είναι στη διατροφή της. Πήγανε λοιπόν σε αυτά τα βραβεία. Νερό. Και έβγαλε εδώ την μπανανίτσα της και το γάλα καρύδας. Και τσούκου 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 ήπιε, έφαγε. Δεν μπορεί δηλαδή για να κάνει μια τηρήσει πιστά. Όχι, όχι, και βλαβικά δεν είναι το πρόγραμμα διατροφή. Δεν είναι δηλαδή, ζωή, τώρα εκεί, να πάω εκεί θα εγώ. Θα φέρεις την μπανάνα και το γαλατάκι, δεν μπορείς να κάνεις μια παρασπονδία, δεν μπορείς να πεις στο διαιτολόγο εκείνη τη στιγμή θα βρίσκομαι. Θα φάω λίγο σούσι, θα φάω ένα μπεργκεράκι, θα φάω κάτι. Ήταν και πρώην μοντέλο, τώρα καταλαβαίνεις. Απαπαπαπα, δεν τη θέλω τέτοια ζωή, όχι. Νομίζω ότι είναι statement αυτό. Ναι, δεν το έκανε αυτό. Ήθελε να δηλώσει κάτι με την μπανάνα. Σας φαίνεται αυτή η γυναίκα ότι έχει κάνει τρία παιδιά σε καμιά περίπτωση, έτσι, κορμάρα. Γιατί φαίνομαι εγώ ότι έχω κάνει δύο. Όχι. Γιατί φαίνεται για εσάς τις δύο ότι τρώτε κανονικά σαν άνθρωποι. Βέβαια, δεν τρώω μπανάνα και καλύτερα. Τρώω μπανάνες πριν βάω του καρβέλου. Πριν βάω το πιτόγυρο. Ο κόσμος ρωτάει να ξέρει. Βέβαια, τι τρώει όντως έτσι αυτό. Όχι απλά μια χαρά, παιδιά, και είναι κορμάρα. Το DNA. Το DNA. Ψέματα. Αν τρώγατε, θα σας έλεγα εγώ πώς θα ήσασταν. Δεν τρώνε, αγάπες μου. Όχι, όχι, τρώνε, τρώνε τα πάντα. Καλά, τα γλυκά χθες που φάγαμε και τσακίσαμε, να τα λέμε. Άστα, είναι το πρώτο. Συγγνώμη, δηλαδή. Ευχαριστούμε, Μαράκι. Έτσι και τα γενέθλια του κοριτσιού του. Με χρόνια πολλά στο Μαράκι, μας. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Τα γιορτάσαμε χθες εμείς εδώ, μοναχοί μας. Ήμασταν έτοιμοι εδώ, Παρασκευή, 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 ναι, ναι, ναι. Και να σας πάω τώρα και σε γάμους. Ναι. Πας. Ποιος ξαναπαντρεύτηκε ο Μαρκ Άντωνη. Όχι, θα τα άφηνε. Εντάξει, το οποίο είναι φοβερό, γιατί δεν το θυμόμουν. Έχει παντρευτεί από τότε που χώρισε με την Λόπεζ άλλες δύο φορές. Αυτή τώρα αλήθεια. Δηλαδή. Ήταν η δεύτερη φορά. Καλά το πάει. Ο προηγούμενος γάμος έληξε μέσα σε δύο χρόνια. Ναι. Άρα δεν είναι. Φαίνεται, όσες ερωτεύεται, τις παντρεύεται. Ναι, δεν είναι. Μια ζωή την έχουμε να με την γλεντήσουμε. Να την γλεντήσουμε, αλλά με γάμους. Τι το βρίσκεται στους γάμους. Ποια είναι αυτή που πήρε, για πες μας τώρα. Αυτοί βγάζουν και τόσα χρήματα, οπότε σου λέει εντάξει, κάπου να έχουν τα αφήσουνε. Παντρεύτηκε λοιπόν μια 23χρονη, η Νάντια Φερέιρα, κουμπάρος ο Ντέιβιντ Μπέκαμ. Εδώ δεν λέτε τίποτα. Τι να πήρε αυτό στην 23χρονη. Πόσο χρόνο είναι ο Μαρκ Άντωνη. Γκούγκλε ρε, Μαρκ Άντωνη. 54. 54. Άμα πάει, τα βρείτε καμία που τα έχει λίγο μεγαλούλα, που τα έχει με ένα μικρούλι, αμέσως να την κατακρίνετε. Αυτός που παίρνει την 23χρονη δεν λέτε τίποτα. Εγώ δεν έχω πει τίποτα. Εγώ δεν έχω πει κάτι. Ο καθένας σου πει ποιο θέλει. Εσύ θα την πληρώσει. Ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά. Δεν μας απασχολεί. Να είναι καλά, να είναι ευτυχισμένοι. Εντάξει. Αφού αυτοί αγαπιούνται, μας πέφτει. Καλέ, δεν μας πέφτει λόγος, εννοείται. Απλά λέω πόσο ρε παιδί μου στον άντρα δεν είναι τόσο κατακριτέο. Αυτό είναι ο Μαρκ Άντωνη. Ναι, ενώ ήταν μια διαδικασία λίγο πριν που λέγαμε. Αλλά ήταν βέβαια και άλλη περίπτωση. Κάτσε να απαντήσω στην κεντρικιά. Το λέτε κι εσείς ότι οι άντρες όσο μεγαλώνουν ουσιαστικά είναι σαν το κρασί, σαν το παλιό κρασί. Γίνονται καλύτεροι. Μεστώνουν, κατάλαβες. Οπότε. Ναι, μεστώνει γενικότερα όμως. Εντάξει, ναι, αλλά αυτό είναι μια χαρά. Καλοδιατηρημένο άνθρωπο. Δηλαδή θέλω να πω δεν το έχει, α πούμε, γιατί είναι 53. Οπότε επειδή είναι κάτι 54, οπότε είναι κάτι που σα αρέσει κιόλα. Δηλαδή λε, θέλω έναν πιο όριμο, πιο κατασταλαγμένο. Μετράει λίγο η εμπειρία στον άντρα και η ηλικία. Ωραία, και το νούμερο το 25χρονο τα περνάει που μυρίζει πλυντήρι, ωραίο είναι κι αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, το 25χρονο. Εσύ γιατί με 25, αυτό θέλω εγώ, αυτό επιλέγω. Τι συνιέζεσαι. Δεν είπα εγώ γιατί. Ό,τι θέλει θα κάνει, εννοείται. Δεν θα πω εγώ. Λέω, η κοινωνία που κατακρίνει.
Εγώ δεν ακούω καμία κοινωνία. Δεν ακούω καμία κοινωνία. Εσένα ακούω. Κύριε Πετροχύλο μου. Λοιπόν, στο γάμο να σας πω ότι μεταξύ άλλων ήταν καλεσμένη η Σάλμα Χάγκε, Κομαλούμα. Για να έχουμε λίγο έτσι και ένα μουσικοχορευτικό υπερθέαμα. Η Εύα Λογκόρια. Βλέπουμε εδώ και τα πλάνα. Όλο το community, το συναλλατινικό. Να σας πω ότι 23χρονη με την ευκαιρία είναι πρώην διαγωνιζόμενη στο διαγωνισμό Μίση Φίλιο. Πού είναι αυτό που φωνάζανε? Μπατρίτ! Αυτέ που φωνάζανε. Ωραία. Έχετε να σχολιάσετε. Κοιτάξτε λίγο. Ωραίο ήταν και το νηφικό. Ωραίο. Καλά, κούκλα. Ωραίο. Όλο και ντυμένο στο χέρι. Πολύ απλή. Πολύ απλή. Λοιπόν, πάμε και στα σημερινά μας viral για να πάρετε μια ιδέα για να δείτε τι συμβαίνει στον κόσμο. Και θα σας πάω σε έναν φοβερό τελετάρχη. Και λέω τελετάρχη γιατί είχε δικό του γραφείο τελετών στην Βραζιλία. Ο οποίο προκειμένου να δει. Τελετών. Ναι. Σκηνοθέτησε. Το Bye Bye Life. Ναι. Σκηνοθέτησε λοιπόν την κηδεία του για να δει ποιοι θα πάνε να τον τιμήσουν. Ο Ρος από τα φιλαράκια, παιδιά. Τέλειο. Αυτό το θυμάστε. Ο Ρος τα φιλαράκια που είχε πει ότι πέθανε για να δει ποιοι θα έρθουν να τον φιλαράκια. Και αναστήθηκε εκείνη την ώρα, ας πούμε. Μάλιστα, κάποιοι νόμιζαν ότι είχε ηχογραφήσει, γιατί έπαιξε ένα μήνυμα στο οποίο μιλούσε αυτός και νόμιζαν ότι είναι ηχογραφημένο. Ναι. Το οποίο όμως δεν ήταν. Ήταν live και μετά κάποια στιγμή αυτός ξεπετάχτηκε. Όλο το σκηνικό. Μέσα από το φέρετρο. Ναι. Όλο το σκηνικό το σκηνοθέτησε κανονικότατα από την αρχή. Δηλαδή ότι και καλά μπήκε στο νοσοκομείο, ότι εκεί έχασε τη μάχη με τη ζωή κτλ. Η δική του. Καλά, μην φανταστείτε, δεν πήγε πολλοί κόσμο. Δύο άνθρωποι πήγαν όλοι. Λοιπόν, και αυτοί οι δικοί του κοντινοί άνθρωποι που πήγαν εκεί πέρα, μετά ήταν έξαλλοι, γιατί ήταν ντροπή, λέει τι ήταν αυτά που έκανε και τώρα δεν θα σου μιλάμε. Και όχι τίποτα, άμα φύγει κανονικά δεν θα το πιστεύει. Δεν θα πάει. Όχι. Σκέψου να πέθαινε κάποιο από τη στεναχώρια του όμω. Η μάνα του ξέρω, το παιδί και να πέθαινε. Το χρονικό διάστημα όμω συντριγκάρει πολύ κόσμο να σκέφτεται τα περικηδεία. Έστω και αν είναι ρε παιδί μου νωρίς, ακούς ας πούμε, σου λέει άλλες, τώρα στην κηδεία μου να κάνω. Το σκέφτονται πολύ και το μελετούν. Αλλά Τζομπανάκι δεν είπε ότι έχει φτιάξει το μνήμα, δεν είναι έτοιμη, ξέρει που θα πάει. Καλά να πεθάνω εγώ. Να ξέρω να το ζήσω, λέει, να κάνω κάποια πρόβα. Ωραία, ευχάριστη είδηση για να τελειώσει ο μήνας. Ναι. Η ζωή εδώ τελειώνει και τα λοιπά. Να ξέρουμε, να τα πούμε από τώρα. Εγώ θέλω να έχει ωραία θέα, να είναι κάπου ψηλά. Να βλέπει το μνήμα σου κάτι καλό. Γιατί εσύ που θα άρχισε να μονάψει ένα κεράκι, αν αποφασίσει και να ρίξει. Να βλέπω κάτι. Να λες τι ωραία που είναι εδώ η Μπέτη. Μα σκέφτηκε η Μπέτη πριν φύγει. Κι εγώ, μπορεί δεν ξέρει τι κάνει με τα θάνατο. Ξέρουμε που πάμε, ξέρουμε τι γίνεται. Και δεν έχει να πει ένα σπίτι με θέα, αν μη άλλο. Α είμαι κάπου καλά, γιατί δεν έχει να πει σπίτι με θέα το μνήμα. Αυτή να πει. Θεού θέλοντο, καιρού επιτρέποντο, θα τα πούμε και πάλι αύριο. Γεια σα. Γι' αυτό λοιπόν, φάτε άφοβα. Πάτε. Α μείνει κάτι με αυτή την κουβέντα. Εγώ τώρα του χορηγού θα του πω λίγο σιγανά για να δω αν η Μόζα καταλαβαίνει πότε λέω χορηγού. Αν θέλετε να διεκδικήσετε μία δωροεπιταγή 1.000 ευρώ, είδε επειδή υψώνω τον τόνο τη φωνή μου, γαρνίζει μάλλον, τη μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων Λευκών Ειδών, Linen House, που διαθέτει τα πάντα για το σπίτι, ό,τι έχετε ονειρευτεί, σε υπέροχε ποιότητε, σε πάρα πολύ καλέ τιμέ. Έχει και ένα υπερκατάστημα 700 τετραγωνικών μέτρων στη συμβολή Κηφισού με Πέτρου Ράλι. Εκεί μπορείτε να πάτε να διαλέξετε ό,τι θέλετε για το ξενοδοχείο σας, το σπίτι σας, το Airbnb σας. Σας δίνει λοιπόν μια δωρεπιταγή 1.000 ευρώ και μπορείτε να τη διεκδικήσετε στέλνοντας ένα γραπτό μήνυμα στο 14999 ή καλώντας αυτόν τον αριθμό. Κουβερλή, στον κουβερλή, ίδιο. Κουβερλή. Κουτίνες. Σεντόνια. Πετσέτης, τίποτα. Λοιπόν, το Ιώτα Γιάρης αξίας 16.000 ευρώ, βραβευμένο αυτοκίνητο της χρονιάς 21, ξεκίνησε έκδοση active. 20 χρόνια λοιπόν, οι καταναλωτές το τιμάτε και το προτιμάτε, γι' αυτό και εσείς έχετε δυνατότητα να το κερδίσετε μόνο με ένα γραπτό μήνυμα στο 14999 ή μια κλήση σε αυτόν τον αριθμό. Break! Τώρα δώσε! Είναι πρωινιάτικα! Εχθές καθώς έτσι σκρόλερα λίγο στο Instagram και στα social media, είδα ένα τόσο πολύ ωραίο κουκλοζεύγαρο που εκτός από τη ζωή που πλέον είναι έτσι ζευγάρι και πάρα πολύ αγαπημένοι, από ό,τι φαίνεται λοιπόν και επαγγελματικά θα τους δούμε αρκετές φορές μαζί. Ο λόγος για τον Γιώργο Αγγελόπουλο και για την αγαπημένη του Δήμητρα Βαμβακούσο, που είναι πειρασμός σεισμός, να τα λέμε. Τι να σχολιάσω τώρα, τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο, τη Δήμητρα που είναι κορμάρα, πανέμορφη. Τι ποδάρες είναι αυτές, δεν ξέρω. Τι να σχολιάσω, πείτε μου. Δείτε τους λοιπόν μαζί και επαγγελματικά. Τους βλέπουμε έτσι σε μια πολύ γνωστή συνεργασία που έχει τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Που από ό,τι φαίνεται λοιπόν, παιδιά, την παίρνει μαζί του τη Δήμητρα και στις δουλειές. Όχι μόνο στα ταξίδια και σε όλα αυτά τα οποία κάνει. Γιατί κακά τα ψέματα, το ξέρουμε ότι τα ζευγάρια πουλάνε πολύ και νομίζω ότι αυτό το ζευγάρι έχει να δώσει πάρα πολλά.
Τι λέτε. Αυτή είναι η backstage φωτογραφία που βλέπουμε. Είναι, είναι η φωτογραφία. Είναι η φωτογραφία συνεργασία. Αυτή εδώ πέρα Μαρίνα, δεν μπορώ να την ξεπεράσω. Την πόζα. Έχουμε φιλοξενήσει εδώ πάρα πολλέ φορέ. Μα είναι και πρόσωπο τη εταιρεία. Είναι και πρόσωπο τη εταιρεία και πλέον δεν είναι μόνο του. Είναι παρέα με τη Δήμητρα Βαμβακούση. Εκεί γνωρίστηκαν, πιστεύετε, στη φωτογράφηση. Όχι. Γνωρίστηκαν, λέει, παιδιά από ό,τι έτσι διάβαζα και παρακολούθησα. Δεν ξέρω αν είναι. Του Αγίου Ισιδόρου. Του Αγίου Ισιδόρου. Μπράβο. Όπου πηγαίνει χρόνια ο Γιώργο και πολλέ φορέ έχει ανεβάσει φωτογραφία από του Αγίου Ισιδόρου. Μεγάλη χάρη του εκεί πέρα. Και από ό,τι φαίνεται εκεί γνωρίστηκαν τα παιδιά, έτσι ήρθαν λίγο πιο κοντά, μιλήσανε. Εντάξει, έχουν και πάρα πολλά κοινά. Και είναι κορμιά μαζί. Και οι δύο όμως, ε! Κορτή, κορμιά και τι πρόσωπα. Αυτή εκεί που είναι με τα πόδια. Έτσι πίσω, έτσι, αυτή είναι πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Mm-hmm. Ναι. Mm. Έλα να φύγω, αγάπη μου. Λοιπόν, ξέρετε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα και γενικότερα νομίζω τα τελευταία χρόνια, συνήθως οι κωμικοί και οι ηθοποιοί εμπνέονται από την επικαιρότητα και έχουμε δει έτσι να κάνουν διάφορα βιντεάκια, να ανεβαίνουν. Πώς τις λένε, μακαλιά, πώς τις λένε αυτές τις τύπου κωμωδίες που ανεβαίνουν στο θέατρο. Όπως κάνει ο Μάρκος Εφερλής. Επιθεώρηση. Επιθεώρηση. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε επιθεώρηση, έχουμε. Αλλά έχουμε έναν άλλον καλλιτέχνη που από ό,τι φαίνεται εμπνέεται το τελευταίο χρονικό διάστημα από το πιο επίκαιρο θέμα που αφορά τα μπουζούκια και είναι τελικά το τσιγάρο. Α. Και έρχεται με ένα απίστευτο βιντεάκι που διακομωδεί αυτή την κατάσταση. Είναι ο Γιώργος Μοζωνάκης. Αλλά λέει και βουγιουκλάκι, δείτε. Το είδα. Δεν έχω να πω τίποτα. Μόνο ότι χαίρομαι πάρα πολύ που η υπόθεση αυτή που τόσο με ταλαιπώρησε έληξε τόσο καλά για μένα. Ευχαριστώ. Δεν έχω να πω τίποτα. Μόνο ότι χαίρομαι πάρα πολύ που η υπόθεση αυτή που τόσο με ταλαιπώρησε έληξε τόσο καλά για μένα. Ευχαριστώ. Ωραίο! Τέλεια, εντάξει. Ωραίο. Υπέροχο όμω. Δεν υπάρχει. Το γυαλίνο λόγιο του μεταξύ. Ναι, το βρήκε, ρε φίλε. Είναι το ίδιο δηλαδή. Εσεί δηλαδή από όλα το γυαλίδα το έχει την περούκα. Α, την περούκα. Την περούκα δεν βρήκε. Τεταρισμένη τέλεια. Πώ τα λέει. Και το πώ τα λέει είναι δίπε. Να σα θυμίσω ότι ο Γιώργο ξεκίνησε ω ηθοποιό. Να σα το θυμίσω. Αλήθεια. Βέβαια, σε ερασιτεχνικό θείασο στην Κοκκινιά. Τον πήρε. Έλα. Καλά λένε. Μάθε τέχνη και άστενα. Μάθε τέχνη και άμπινα, σα πιάστηνα. Αλλάζουμε τελείω θέμα. Πάμε τώρα στο ζευγάρι που μα απασχολεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο Δημήτρη Αλεξάνδρου, η Ιωάννα Τούνη. Για πρώτη φορά χθε λοιπόν είδαμε ένα υπέροχο βιντεάκι που παίζει με το μικρό μωράκι που παρόλο που μετράει παιδιά λίγε ημέρε. Ακούστε φωνή που έχει. Ακούστε φωνή που έχει. Μικρή μου λέχνα ντολμά. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω. Ποδαρίνια. Τι μας έκανε για τρία περπατήσουμε. Για τι ωραίο. Τέλειο. Τολμαδάκι το φωνάζει νομίζω. Ναι. Ο μικρός μου τολμάς λέει. Επειδή τα τυλίγουμε κιόλα. Τα μωρά παλιά τα τυλίγαν. Τώρα τα φασκιώνα. Που να δεις που θα πάρει και κιλά και θα αρχίσει να κάνει δίπλες, μπουτάκια. Χαμός θα γίνει εκεί. Ωραίος μπαμπάς. Εσείς την μπουμπούκα σας πώς τη φωνάζετε έτσι. Ποιο είναι το υποκοριστικό Δημήτρη. Ψάχνουμε ονόματα οπότε λέμε πάρα πολλά ονόματα. Μπορεί να την πούμε μέσα σε 5 λεπτά με 7-8 δηλαδή, ονόματα. Το λες για να δεις αν θα γυρίσει. Ναι. Κάνουμε και αυτή τη βλακία. Ναι. Χάρη για πέστη με ένα όνομα. Λέει αυτός. Γυρίζει, να το πούμε έτσι στο παιδί. Τίποτα. Όλο λάθος. Αχ, ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα λοιπόν συμβαίνουν και για την αγαπημένη τραγουδίστρια την Ηρώ, που την ξέρετε, παιδιά, έτσι, φωνάρα, δεν υπάρχει. Από ό,τι φαίνεται, εκτός από το τραγούδι, η γυναίκα το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αφοσιωθεί στις σπουδές της. Πήρε το πτυχίο της στην νοσηλευτική, θέλω να σας πω. Είναι πάρα πολύ περήφανη, όπως μας λέει στα social media. Και γράφοντας έτσι με ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο κάτω από την ανάρτηση που βλέπετε, πόσο πολύ περήφανη είναι για τον εαυτό της, λέει ότι επιτέλους ήρθε η ώρα να χαϊδέψω κι εγώ αυτό, να του πω ένα πολύ πολύ μεγάλο μπράβο, αλλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς που σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και σε οτιδήποτε επιχειρήσω είστε δίπλα μου. Τα κατάφερε λοιπόν, μπράβο της, γιατί ποτέ δεν είναι αργά. Και μέσα από αυτό έτσι νομίζω ότι παρακινεί και αρκετό κόσμο που μπορεί να έχει έτσι κάποιο όνειρο κάποια στιγμή στη ζωή του. Ή μπορεί να έχει αφήσει σπουδές του για κάποιο λόγο. Να τις έχει αφήσει, ποτέ δεν είναι αργά. Και να βρούμε λίγο χρόνο και να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Μπράβο, συγχαρητήρια στην Ηρώ. Συγχαρητήρια στην Ηρώ. Συγχαρητήρια λοιπόν και στη Μέρη Σινατσάκη, η οποία παιδιά με μια ανάρτηση που έκανε και αυτή, το ξέρετε ότι είναι πολύ ενεργή με τα social media, είναι απόλυτα συνδεδεμένη. Θέλει έτσι να σχολιάσει λίγο το γεγονός ότι πολλές φορές, καμιά φορά, οι πιο νέες μανούλες ή οι άλλες μανούλες ή γενικότερα οι γυναίκες, θέλοντας να δώσουν μια συμβουλή σε ένα νέο κορίτσι, πολλές φορές μπαίνουν σε μια διαδικασία να το αγχώσουν, θέλω να σας πω. Και έχει αγχωθεί πάρα πολύ από τις συμβουλές η Μέρη, σε σημείο που έχει στρεσαριστεί και δεν θέλει να τη στέλνουν συμβουλές. Γιατί αυτό της δημιουργεί περισσότερο άγχος από ό,τι μας λέει και η ίδια. Ναι.
Εντάξει, ισχύει αυτό, ρε παιδί μου. Θες να πεις αυτό που γνωρίζεις, αλλά επειδή δεν υπάρχει το βιβλίο το σωστό για το πώς θα μεγαλώσει το παιδί. Το απόσπασμα. Α, οκ, ωραία. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές θέλοντας να συμβουλεύσεις μια νέα μαμά. Ναι. Καλό είναι να μην υπενθυμίζουμε και τα αρνητικά. Πρόσεχε, γιατί μπορεί να συμβεί αυτό, ή πρόσεχε, μπορεί να πάθεις αυτό, το είχα πάθει εγώ κτλ. Γιατί όντως την αγχώνεις και δεν την αφήνεις να απολαύσει αυτό το υπέροχο. Για καλό το κάνουν. Ναι. Το κάνουν με καλή πρόθεση. Ναι. Αλλά αγχώνονται οι νέες μαμάδες, γιατί αυτή η άγνοια κινδύνου που μπορεί να έχεις, ίσως είναι και για καλό τελικά. Ναι. Μάλιστα. Τέλεια. Ευχαριστούμε, μαράκι μου. Εγώ. Ευχαριστούμε, κορίτσι μου. Πού ευχαριστώ πας? Και σας, αγόρια μου. Μόζα, πάμε. Oh. Πάμε να φάμε. Σήμερα το αγόρι μου έχει δώσει πόνο. Γιατί δεν άφησες την Αντωνά να φάει? Γιατί έρχεται και τα τρώει όλα και δεν τρώει. Πες, τρώει τις προμήθειές μου. Τρώει τις μου και δεν μου φτάνουν τα υλικά είναι για να μαγειρέψω. Είναι αντιπρόσωποι, λέει ότι κάνει δίαιτα και τρώει τις προμήθειές μου και δεν μου αφήνει και δεν μου φτάνουν για το μαγείρεμα. Αυτά κάνει λοιπόν η Μαρία Αντωνά. Τυρόψωμο είναι αυτό. Τυροκούλουρο του Νικόλα. Τέτοιο τυροκούλουρο δεν έχετε ξαναφάει. Εύκολη συνταγή, ναι. Τη λατρεύουν τα παιδιά. Ωραίο σνακ για το σχολείο. Γιατί οι μαμάδες πιστεύεις ότι θα τη λατρεύουν. Ρε, όλοι τα λατρεύουν. Εδώ γίνεται τώρα. Είναι αυτό που λέει: τρώει η μάνα για το παιδί, δεν δίνει. Αυτό είναι τώρα, αυτό θα γίνει. Είδες πόσα φράτο είναι. Κοίτα, εδώ, κοίτα πώς κόβεται. Υπέροχο. Και με τι είναι γεμισμένο? Με το αγαπημένο φετά. Υλικό. Αγάπη μου, πώς με σκέφτεσαι. Φετούλα. Τυροκούλουρα λοιπόν θα κάνουμε σήμερα πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Σε αυτό το σημείο θέλω να στείλω χαιρετίσματα. Ναι. Σε ένα άτομο, σε μια κυρία που πήρε στο κανάλι και μιλάω για την κυρία Ελπίδα Μαζαράκη, που μας άφησε ένα τόσο γλυκό μήνυμα, που είναι σπουδαία ηθοποιός, τη λατρεύω και πραγματικά θα το κάνουμε πράξη αυτό που ζητήσατε. Λοιπόν, στέλνουμε τα φιλιά μας και την αγάπη και την αγάπη μας, μας, γιατί είπε υπέροχα λόγια πραγματικά, για σένα. Πραγματικά, για όλους μας, για όλους μας. Λοιπόν, φύγαμε με κάρτα υλικών για να ξεκινήσουμε τι θα χρειαστούμε για αυτή τη συνταγή. Θα χρειαστούμε 1 κιλό αλεύρι, 670 γραμμάρια νερό, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλιά του γλυκού αλάτι ψηλό, 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη, 40 γραμμάρια μαγιά ξερή, 400 γραμμάρια τυρί φέτα και σουσάμι λευκό για από επάνω, για την επάλυψη. Mm-hmm. Λοιπόν, η συνταγή είναι τόσο απλή όσο δεν φαντάζεσαι. Mm. Όλα μαζί. Σε ένα κάδο του μίξερ ή στο χέρι, όπου θέλετε, όπου σας βολεύει. Θα ρίξω το αλευράκι μου και θα προσθέσω όλα τα υλικά. Το αλάτι, τη ζαχαρίτσα, τη μαγιά, το ελαιόλαδο και το νεράκι. Τόσο απλά και τόσο γρήγορα. Όλα μαζί, ένα πολύ πολύ γρήγορο ανακάτεμα. Μέχρι να ομογενοποιηθεί το ζυμάρι μας. Μόλις ομογενοποιηθεί, θα μου το βάλετε σε ένα μπολάκι, σε ένα μπολ, θα το σκεπάσετε με μία μεμβράνη και θα το αφήσετε να φουσκώσει για περίπου μία ώρα, για να γίνει όπως έχει γίνει εδώ το δικό μου. Κοίτα να δεις πόσες ίνες έχει μέσα, πώς έχει φουσκώσει και έχει διωγγωθεί. Αυτό τώρα, μόλις ομογενοποιηθεί το ζυμάρι, θα κλείσω εγώ το μίξερ τώρα για να μην κάνω φασαρία, εκεί. Μόλις λοιπόν ομογενοποιηθεί το ζυμάρι, θα μου το βάλετε να φουσκώσει μία ωρίτσα και μετά θα έχετε αυτό εδώ το ζυμαράκι που έχω εγώ μπροστά μου. Που κολλάει λίγο. Που κολλάει λιγάκι, ακριβώς. Τσιχλωτό. Θα ξεκινήσετε και θα μου το δουλέψετε λίγο στον πάγκο σας, στην αρχή χωρίς αλεύρι. Και μετά θα ρίξουμε ελάχιστο αλευράκι, ελάχιστο όμως, εδώ, και απλά θα το κυλήσουμε στο αλεύρι μας. Ωραία. Εύκολο μέχρι εδώ? Πανεύκολο. Τίποτα. Θα κόψουμε λοιπόν μία λωριδίτσα. Ζυμάρι, ελάχιστο αλευράκι από πάνω, mm-hmm, και από κάτω, εδώ. Και με ένα πλάστη θα κάνουμε ένα μακρόστενο, μια μακρόστενη λωρίδα. Πολύ ωραία. Εάν δεν θέλετε να το κάνετε όπως σας το δείχνω εγώ τώρα, μπορείτε πάρα πολύ απλά, όπως έχω την τριμμένη φέτα, να τη ρίξετε απευθείας μέσα στο ζυμάρι και να κάνετε τα κουλουράκια σας κανονικά. Κάτσε να πάω να κεράσω εδώ τον αγαπημένο μου. Να κεράσεις, βεβαίως, βεβαίως. Έλα, γιατί με κέρναγες στις ταβέρνες εκεί στη λίμνη πλαστήρα. Ναι, έλα, περνάω, περνάω από την κάμερα την τρία μπροστά. Έλα, αγόρι μου, έλα. Δεν θέλει, έλα, αγάπη μου, με κερνάς στις ταβέρνες. Είναι δυνατόν να μην σε κεράσω εγώ, μάγκο μου, αγόρι μου? Δείξτε μας, δείξτε μας εδώ. Γιατί να μην μας δείξει? Χρειάζεται, μωρό μου. Γιατί μην νομίζω ότι είμαστε παράνομο ζευγάρι? Ούτε χάνεται, αυτό δεν το χάνει, το γλιτώνουμε. Φάει κουλουράκι από μένα, από τα χεράκια μου τα χρυσά.
Λοιπόν, όπως είμαστε εδώ, μέσα. Έχω βάλει τυράκι σε όλη την επιφάνεια. Mm. Και τώρα θα αρχίσω, θα το τυλίξω γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Mm-hmm. Θα κάνω ένα μικρό μπαστούνάκι. Να μπει μέσα η φετούλα. Να μπει έτσι? Μέσα η φετούλα, ακριβώς. Μόλις λοιπόν το κάνετε αυτό το ωραίο μπαστούνάκι, θα έρθετε με ένα μαχαιράκι και θα το κόψετε κάθετα. Γιατί για το κάνω αυτό? Για να κάνουμε την πλεξουδίτσα. Όταν το κόβεις κάθετα, βλέπεις πως ανοίγουν φυλλαράκια-φυλλαράκια μεταξύ ζυμαριού και φέτας. Το θέλουμε αυτό να ανοίγει. Το θέλουμε. Γιατί αυτό αρχίζει και καβουρδίζεται από πάνω η φέτα, βγάζει το βούτυρό της και γίνεται πεντανόστιμο. Όπω, τι ωραίο κουνουράκι. Το βάζουμε λοιπόν σε ένα ταψάκι το οποίο έχουμε βάλει λαδόκολα. Θα κάνω άλλο ένα πολύ γρήγορο. Ωραία. Εδώ, με ελάχιστο αλευράκι όπως είπαμε από κάτω. Έτσι. Να δείχνουμε τα υλικά. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν προλαβαίνουν να τα γράψουν όταν τα λέμε λίγο γρήγορα. Εμείς τα ξαναδείχνουμε λοιπόν για αυτούς που μπορεί να μην έχουν και κινητό να το βγάλουν φωτογραφία, να προλάβουν να γράψουν τα υλικά. Πάρα γιατί αρέσουν πολύ οι συνταγές σου, να ξέρεις. Πάρα τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, για την προτίμηση. Έτσι. Λοιπόν, θα διπλώσω, θα βάλω φετούλα σε όλη την επιφάνεια. Θα διπλώσω πάλι εδώ θα να κάνω μία λωριδούλα μεγάλη, ένα λουκανικάκι που το λέω εγώ. Έτσι. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε μεγαλύτερο λουκανικάκι. Τώρα εγώ θα το τραβήξω εδώ για να δείτε. Το κόβετε στη μέση. Α, για να κάνετε δύο. Πολύ ωραία. Και μετά πάλι στη μέση. Άμα θες να τα κάνεις λίγο πιο μικρούλικα. Και τα κάνεις πιο μικρά. Ακριβώς, γιατί αυτά το δίνεις για το παιδί στο σχολείο. Να το πάρει σαν σνακ. Είναι πεντανόστιμο. Γίνεται πανεύκολα. Εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Και άλλο ένα. Και τέλος. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση τώρα τι θα κάνουμε. Έχουμε, αν θέλετε τα κουλουράκια σας να βγούνε τραγανά, δεν θα μου τα αφήσετε να φουσκώσουν, θα τα βάλετε απευθείας στο φούρνο όπως είναι, στους 200 βαθμούς για 15 λεπτά. Ναι. Εάν θέλετε να σας βγούνε αφράτα, θα τα αφήσετε περίπου 20 λεπτά να φουσκώσουν και μετά θα τα βάλετε στο φούρνο στους 200 βαθμούς πάλι για 15 λεπτά. Θα βάλεις τίποτα πριν από πάνω. Πριν τα φουρνίσετε, βεβαίως, έχω λίγο νεράκι εδώ. Με ένα πινελάκι θα μου περάσετε την επιφάνεια από πάνω. Γιατί το κάνουμε αυτό? Για να μπορέσει να κολλήσει το υλικό που θα βάλουμε. Α, okay. Εγώ τώρα θα βάλω σοσάμι. Μπορείτε να βάλετε λιναρόσπορο, μπορείτε να βάλετε παπαρουνόσπορο. Ό,τι θέλετε και ό,τι σας αρέσει. Πολύ ωραίο. Καλά, είναι υπέροχο, έτοιμοι. Ψήνουμε στους 200 βαθμούς για 15 λεπτά. Πεντανόστιμα ζεστά για πρωινό, για σνακ. Είναι το τέλειο. Πάω στα παιδιά της πρώτης τάξης που περιμένουν να χτυπήσει το κουδούνι για να έρθουν να πάνε τα κουλουράκια. Λοιπόν, τα παιδάκια μου πάω εδώ. Άντζελα, καλημέρα. Καλημέρα. Τελευταία μέρα του Γενάρη. Τελευταία μέρα του Γενάρη. Λοιπόν, αύριο θα πούμε του Φεβρουαρίου όλες τις προβλέψεις. Αύριο εδώ σας θέλω όλους κειμένους, γιατί θα έχουμε προβλέψεις όλου του Φεβρουαρίου. Βεβαίως. Να πω βέβαια τώρα ότι αυτή η εβδομάδα είναι ενεργειακά φορτισμένη, γιατί μέσα Σαββατοκύριακο έχουμε και την Πανσέληνο. Έτσι, ένα έντονο στοιχείο του απρόπτου των αλλαγών, τις πιέσεις που αντιδράμε άσχημα, εάν κάποιος, ξέρετε, μας εγκλωβίσει λιγάκι. Δεν θα γίνει και η επανάσταση του Ποπολάρου, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι λίγο αντιδραστική και θέλει και λίγο προσοχή σε όλα αυτά. Ισχύει δηλαδή ήδη, και ας γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σήμερα λοιπόν η Σελήνη συνεχίζει να είναι στο ζώδιο των Διδύμων, που είναι μια Σελήνη η οποία έχει να κάνει πάρα πολύ έτσι, με το μυαλό μας, αλλά με την μεταφορά των συναισθημάτων μας, πάρα πολύ σύνδεση, ό,τι σκεφτόμαστε το λέμε. Και επειδή θα κάνει και ένα τετράγωνο με τον Ποσειδώνα, μερικές φορές το χάνουμε, αλλά έχει πάρα πολύ ισχυρά συναισθήματα, ένστικτα και πάθη. Και να δούμε τώρα πώς επηρεάζει κάθε ζώδιο. Λοιπόν, για τους κρυούς, η θέση της Σελήνης στους Διδύμους ανεβάζει πάρα πολύ τις ταχύτητες. Γενικότερα υπάρχει μία βιάση, έχει πάρα πολύ νοητική εγρήγορση, με αποτέλεσμα να μπορεί να λέτε και λίγο παραπάνω από ό,τι χρειάζεται, λίγο να προτρέχετε. Υπάρχει μια αμεσότητα στην επικοινωνία, άρα λοιπόν θέλει να προσέξετε λιγάκι λίγα και καλά σε ό,τι έχετε να πείτε, γιατί ξέρετε, δεν προλαβαίνουν οι άλλοι και μπορεί να πείτε και πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται. Επίσης, θέλει να προσέξετε λίγο στις οποιασδήποτε συμφωνίες κάνετε σήμερα για να δείτε αν ισχύουν έτσι ακριβώς όπως τα έχετε φανταστεί. Ταύρι μου, εν ώψη κιόλας και της Πανσελίνου, όπου ο ουρανός θα είναι στο ζώδιό σας και είναι άμεσα εμπλεκόμενος, για εσάς είναι μια μέρα στην οποία πάρα πολύ είσαστε εστιασμένοι στις οικονομικές επιδιώξεις. Γενικότερα, έχετε ανάγκη αυτή τη σταθερότητα στην ζωή σας και συναισθηματική βέβαια, αλλά πάντα περνάει μέσα από το οικονομικό κομμάτι.
Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί σήμερα να έχετε κάποια ενοχλητικά έξοδα, να δείτε δηλαδή κιόλας ότι δεν μπορείτε να ανταπεξέλθετε τόσο πολύ, κάτι που το απρόβλεπτο, το οποίο δεν το περιμένατε. Η τάση σας είναι να είσαστε κτητικοί, δηλαδή να θέλετε να κρατήσετε και πρόσωπα και καταστάσεις με πολύ έντονο τρόπο. Χρειάζεται λίγο να είσαστε πιο διπλωματικοί και όχι να μην το βγάζετε τόσο πολύ, γιατί σίγουρα θα υπάρξουν αντιδράσεις από την απέναντι πλευρά. Δίδυμοί μου, εδώ έχουμε τη σελήνη στο δικό σας το ζώδιο. Εδώ λοιπόν έχετε, όπως είπαμε ότι είναι και λίγο νοητικό, έχετε μία ανάγκη να ξεφορτώσετε γενικότερα όσα νιώθετε και όσα σκέφτεστε. Τα λέτε λίγο, βγαίνει λίγο σαν χήμαρος, διότι είσαστε σε επαφή με τις δικές σας ανάγκες. Κατανοείτε ακριβώς τι χρειάζεστε. Είναι μια μέρα στην οποία μπορείτε να κάνετε κάποια νέα ξεκινήματα και νέες αποφάσεις. Απλά θέλω να σας πω ότι επειδή λόγω του Ποσειδώνα που θα κάνει η σελήνη από το ζώδιο σας τετράγωνο, βεβαιωθείτε ότι όλα όσα λέτε τα εννοείτε και δεν είναι ένα αίσθημα της στιγμής και περισσότερο ως αντίδραση. Καρκίνη μου, η σελήνη δικό σας κυβερνήτης είναι σε ένα παρασκηνιακό κομμάτι για εσάς στο οροσκόπιό σας. Αυτό τι κάνει, αυξάνει πάρα πολύ τη διέστησή σας, άρα είναι μια μέρα που θα λειτουργήσετε πολύ περισσότερο με το ότι νιώθετε, ότι αισθάνεστε, έτσι, αυτές τα vibes τα οποία μπορεί να πιάνετε. Είναι μια μέρα πολύ καλή για ανασυγκρότηση, γενικότερα ξέρετε, να αναθεωρήσετε πράγματα και να δείτε τι χρειάζεστε και ποιες είναι οι ανάγκες σας. Ελαφρωτήστε λίγο την ενέργειά σας, γιατί η τάση είναι να φεύγει διάσπαρτη. Αλλά πάρα πολύ σημαντικό, επειδή υπάρχουν κάποιες υποσυνείδητες αντιδράσεις, είναι πολύ πιθανό να μην καταλαβαίνετε γιατί αντιδράτε με έναν αλφα τρόπο, αλλά κάτι από μέσα να υπάρχει το οποίο το παρακινεί. Λιοντάρια μου, για εσάς η θέση αυτή είναι πολύ θετική απέναντι. Σας έχει να κάνει πάρα πολύ με τα όνειρα, τους στόχους σας, τις ομάδες, γενικότερα τους φίλους. Χρειάζεται και η ανάγκη σας είναι να εναρμονιστείτε με το μέλλον σας, τα όνειρά σας και γενικά τις επιθυμίες σας. Χρειάζεται να παίξετε πολύ με ομαδικό πνεύμα, δηλαδή να είναι κοντά οι φίλοι σας, να δείτε με ποιους μπορείτε να συντεριάξετε και με ποιους μπορείτε να συντονιστείτε, αλλά δεν αποκλείεται μέσα στο φιλικό κομμάτι, στο φιλικό τομέα, να υπάρξει κάποιο άτομο το οποίο μπορεί να σας ταλαιπωρήσει ή γενικότερα να παίξει λίγο παρασκηνιακά. Γι' αυτό να είσαστε λίγο υποψιασμένοι, να ξέρετε ότι όποιος το έχει κάνει αυτό δεν ήταν φίλος έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, Παρθένη μου, εδώ για εσάς η σελήνη στην κορυφή του οροσκοπίου σας, είσαστε κάπως σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Δεν σημαίνει ότι είσαστε ανταγωνιστικοί γιατί είσαστε επιθετικοί. Πέρασε η σελήνη με τον Άρη σε αυτό. Απλά περισσότερο έχει να κάνει με την φιλοδοξία σας. Θέλετε να ανέβετε, κοιτάζετε λίγο την καριέρα σας, τα κοινωνικά σας, την φήμη σας. Και η σελήνη πάντα μας κάνει ευάλωτους. Άρα λοιπόν είσαστε πολύ πιο ευάλωτοι στην οποιαδήποτε έκθεση. Γι' αυτό ίσως χρειάζεται να προσέξετε λίγο πώς εκτίθεστε, διότι αυτό μπορεί να χαλάσει την εικόνα σας ή μπορεί να χαλάσει λίγο την διάθεσή σας. Διπλωματικού σας θέλω και εσάς, σε όποιες συναλλαγές έχετε ή σε όποιες αντιπαραθέσεις. Ζυγή μου, πολύ θετική απέναντί σας η σελήνη στους διδύμους. Εδώ για εσάς έχει να κάνει πολύ με την ελευθερία κινήσεων. Γενικότερα αντιδράτε στον οποιοδήποτε περιορισμό. Για εσάς είναι μία μέρα στην οποία θέλετε να ανοιχτείτε, θέλετε να εξερευνήσετε, θέλετε να μάθετε, έχετε πάρα πολλές ιδέες, θέλετε να βγείτε, θέλετε να γνωριστείτε. Γενικότερα είναι μία δημιουργική μέρα με ιδέες και πολύ τόλμη. Λίγο προσοχή στα ρίσκα βέβαια, μην πέσετε με τα μούτρα κάπου τα οποία δεν είναι σωστό για εσάς. Σκορπιέ μου, στο δικό σας οίκο, τον 8ο, η σελήνη περνάει εδώ και κινείται, βγάζοντας πάρα πολλά πάθη έντονα, ψυχολογικά, συναισθηματικά. Είσαστε σε μία μέρα στην οποία μπορεί να έχετε πολλές διεκδικήσεις, δηλαδή θέλετε να είσαστε κι εσείς λίγο κτητικοί και λίγο θέλετε να εκδικηθείτε και να γίνονται τα πράγματα με το δικό σας τρόπο, έτσι, αυτό που σας κάνει να αισθάνεστε ασφαλείς, αλλά δεν αποκλείεται λόγω του Ποσειδώνα να έχετε κάποια ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα. Τοξότες μου, η σελήνη απέναντί σας. Εδώ λοιπόν άρα εστιάζεστε πολύ περισσότερο στο κομμάτι των σχέσεων, των φιλιών και των συνεργασιών. Επομένως σας κάνει και κοινωνικούς, έτσι λίγο ανοίγεστε. Και φυσικά αν υπάρχει και κάποιος εχθρός, είναι τώρα δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι απέναντί σας με αντίπαλη διάθεση. Αυτό τώρα το βλέπετε πολύ πιο ανοιχτά, αλλά αν θέλετε να αντιμετωπίσετε τις όποιες αντιζηλίες, σήμερα χρειάζεται να είσαστε πιο πολλά επιχειρήματα για να μπορέσετε να μην χάσετε το δίκιο σας, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να σας μπουρδουκλώσουν που λένε και να γίνει τελικά το δικό τους και να βγείτε χαμένοι. Εγώ και ερή μου, για εσάς η σημερινή ημέρα θέλει να επιστρατεύσετε τις οργανωτικές σας
ικανότητες λόγω του Ποσειδώνα, της όψης με τον Ποσειδώνα, μπορεί λίγο να το χάσετε. Είναι εστιασμένο το ενδιαφέρον σας πολύ περισσότερο στην δουλειά σας, στα εργασιακά σας και στην καθημερινότητά σας. Γι' αυτό και λόγω του Ποσειδώνα δεν αποκλείεται να είσαστε και λίγο αγχωμένοι. Γι' αυτό κάνετε μόνο όλα όσα γνωρίζετε και μην μπείτε σε διαδικασίες όπου θα σας αγχώσουν, διότι μπορεί να χάσετε τον έλεγχο. Υδροχόη μου, εδώ για εσάς η σημερινή μέρα μιλάει ότι οτιδήποτε θετικό κάνετε, οτιδήποτε κάνετε για εσάς, οτιδήποτε σας κάνει να νιώσετε όμορφα και ευχάριστα, δηλαδή κάποιες δραστηριότητες οι οποίες είναι θετικές, αυτό σας χρειάζεται να ηρεμήσετε, να ξεκουραστείτε, θα έχουμε την Πανσέληνο στο δικό σας τον άξονα. Αρχίζετε και βλέπετε πολύ το πώς είσαστε, τι νιώθετε. Θέλετε να λειτουργήσετε μέσα από την καρδιά σας, γι' αυτό και ερωτικά ζητήματα εδώ δεν είσαστε, δεν διαπραγματεύεστε. Ό,τι δεν σας κάνει να αισθάνεστε καλά, σήμερα είναι μια μέρα στην οποία θα αντιδράσετε και γενικότερα όλη τη βδομάδα. Και τέλος για τους ηχθείς μας. Εδώ η Σελήνη θα κάνει όψη με τον Ποσειδώνα που είναι στο δικό σας το ζώδιο. Επομένως, σχετίζεται πολύ με τα ιδιωτικά ζητήματα, πώς αισθάνεστε μέσα στο σπίτι, στην οικογένεια και πιο εσωτερικά. Είναι μια καλή μέρα για αντιμετώπιση και επίλυση καταστάσεων οι οποίες μέχρι τώρα μπορεί να σας απογοητεύουν. Και γενικότερα υπάρχει και ένα συναισθηματικό ανακάτεμα, αλλά είναι μια καλή μέρα για αναθεωρήσεις και να αλλάξετε λίγο και την οπτική σας και να αναστηθείτε λιγάκι συναισθηματικά. Αυτά λοιπόν, αύριο όπως είπαμε. Όλες τις προβλέψεις για τον μήνα Φεβρουάριο. Τέλεια! Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Παντού κορώνες εγώ. Θα ανάβω και τα ρεσό. Επειδή έχω χαθεί εγώ με τη Βασιλεία, δεν μ' αρέσει, το πας σε κόντρα. Εκεί, εγώ θα σε πάω κόντρα τώρα. Oh, nice, okay. Θέλω να όμως και την καραμελίτσα μου να δω αυτή που θα μας πάει. Την Άντια Ριγάτου. Να το καραμελί. Α, σήμερα τι ωραία. Color blocking. Τι φάσιο Άικο είσαι εσύ. Το λιγότερο μπαίνει. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σήμερα θα σας τρελάνω στον έρωτα φυγά. Θα ξεκινήσουμε με συνέντευξη. Ένα από τα πρόσωπα που πραγματικά μετά το επεισόδιο της Παρασκευής μας έχει απασχολήσει είναι η χαρά του έρωτα φυγά. Δηλαδή η Λίλη Τσέσματζόγλου, η οποία είναι η ηρωίδα, γιατί είναι η κολλητή φίλη της Ελπίδας που την υποδίεται η Μαρία Κωνσταντάκη. Είναι η πιο κακιά που υπάρχει σε όλα τα τηλεοπτικά σύρια η Ελπίδα. Οπότε καταλαβαίνετε τι περνάει η Λίλη μαζί της. Μιλάει λοιπόν για τα γυρίσματα, πώς έτσι αντέχει με όλη αυτή την κακία που βγάζει η Ελπίδα, τι της λέει ο κόσμος στο δρόμο. Πώς είναι για αυτήν 8 χρόνια μετά τα κλεμμένα όνειρα που την είδαμε τελευταία φορά στην τηλεόραση, φέτος ξανά μανά στις επάλξεις και θέατρο με την Άννα Ανδριανού αλλά και τηλεόραση, αλλά και πώς είναι ο αγαπημένος της γιος που είναι στην εφηβεία να τη σνομπάρει και να μην θέλει καθόλου να τη δει στην τηλεόραση. Οχ, οχ. Για να δούμε. Για να δούμε. Πόσο χαίρομαι που σε συναντώ. Πόσο, πες μου. Είσαι καλά? Είμαι πολύ καλά. Ελπίδα, πάρ' το πίσω αυτό τώρα. Πονάει η αλήθεια, χαρά μου. Είστε και οι δύο πολύ κατίνες, ε. Θέλω να σου πω ότι σε θεωρούμε ηρωίδα στο σύριαλ που έχεις φίλη την Ελπίδα. Καλά, και εγώ δεν πάω πίσω. Έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ναι, ότι δεν αντέχεται αυτός ο ρόλος αυτής της γυναίκας. Τα αλήθεια δεν αντέχεται. Δηλαδή και εγώ πολλές φορές θέλω να τη χτυπήσω. Σταμάτα, δηλαδή. Γίνεται άλλο. Το σκοτώσαμε, Ελπίδα. Τι θα κάνουμε, Χριστέ μου. Αρχικά δεν τον σκοτώσαμε εμείς. Ήταν ατύχημα. Είστε ακόμα φίλες, νομίζω, μετά τις τελευταίες εξελίξεις? Όχι πολύ. Κάπου κόβουμε σιγά-σιγά. Εντάξει, θα δούμε. Θέλω να μου πεις τι σου λέει ο κόσμος στο δρόμο. Κοίτα να δεις. Επειδή καλός ή κακός στην τηλεόραση έχω κάνει πάρα πολύ την κακιά. Ισχύει. Και όλοι είναι σε μια φάση. Καλά, πάλι την κακιά. Και αυτό που είπες, πώς την αντέχεις αυτήν. Και όλα αυτά τα χαριτωμένα. Εσύ το βλέπεις το σύριαλ? Δεν το βλέπω live, εννοώ. Δεν προλαβαίνω. Και με το σπίτι, παιδί, όλα αυτά δεν παίζει εκείνη η ώρα. Αλλά το βλέπω μετά, είτε στο YouTube είτε στο. Ναι. Είσαι γενικά έτσι επίοικης με τον εαυτό σου? Όχι. Αλήθεια. Είμαι λίγο αυστηρή. Τι δεν σου άρεσε? Θυμάσαι κάτι έτσι, μια λεπτομέρεια, ίσως τα μαλλιά, γιατί τις έχουμε δει με δύο διαφορετικά χτενίσματα. Ναι. Ναι, γιατί στην αρχή με περούκα και η οποία εντάξει δεν έκατσε και καλά, πολύ καλά και ήμουν από την αρχή πολύ αρνητική, αλλά είχα πάρα πολύ κοντά μαλλιά. Αλήθεια. Και πολύ κοντά. Τώρα είναι μακριά, για να καταλάβεις. Μακρύ. Ήταν πολύ κοντό το μαλλί μου, οπότε δεν υπήρχε επιλογή. Έπρεπε να μπει περούκα. Δεν ήταν καθόλου της εποχής το πολύ κοντό. Η μεγαλύτερη τηλεοπτική σου επιτυχία πριν τον έρωτα φυγά? Και ήταν τα κλεμμένα όνειρα. Τα τελευταία δουλειά που είχα κάνει ήταν τα κλεμμένα όνειρα, που αυτό είναι πίσω 8 χρόνια. Δεν έχω να κάνω τηλεόραση 8 χρόνια.
Πάμε και στα θεατρικά. Θέλω να μου μιλήσεις για τις πιο δυνατές. Για μένα αυτό το έργο είναι πολύ ουσιαστικό, γιατί μιλάει για αυτόν τον τρομακτικό, το λέω και τρέμω, τον τρομακτικό ανταγωνισμό που έχουμε οι άνθρωποι μεταξύ μας και πόσο αυτό το πράγμα μας κατατρώει τα πάντα. Εσύ έχεις βιώσει ανταγωνισμό σε αυτό το χώρο? Φυσικά. Και μέσα μου έχω νιώσει ανταγωνιστικά και σας έχω ζηλέψει. Εννοείται. Αυτά είναι συναισθήματα που δεν... είναι εκεί. Όλοι μας τα βιώνουμε. Το θέμα είναι τι κάνεις, πώς τα διαχειρίζεσαι. Και έχω ζηλέψει κάποιον που θεωρώ ότι είναι καλύτερη ηθοποιός, ας πούμε, στο συγκεκριμένο χώρο από μένα. Και μια δουλειά που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και δεν είμαι. Βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Και έχω κλάψει και έχω αναρωτηθεί και έχω κάνει την κριτική μου, την αυτοκριτική μου και έχω κατηγορήσει όλα. Η συνεργασία με την Άννα Ανδριανού. Καταρχήν με πήρε τηλέφωνο και ήθελα να ουρλιάξω από χαρά. Ούτε καν ρώτησα ποιο έργο είναι, τι είναι. Εννοείται πως θέλω να δουλέψουμε μαζί. Είναι υπέροχη. Κάτι περίεργο μυρίζει εδώ μέσα, ε. Α, θα είναι το κουνουπίδι που έβρασα προχθές. Τι λέει ο γιος σου όταν σε βλέπει τηλεόραση? Του τη πάω. Δηλαδή? Δεν του αρέσω καθόλου. Εντάξει, ειδικά τώρα σε αυτό που στον έρωτα φυγά, μου λέει, μα είσαι τόσο σπαστικιά, δεν μπορώ να σε βλέπω. Είναι έφηβος, έτσι. Δεν ασχολείται. Δεν με σνομπάρει. Είναι σε αυτή τη φάση τώρα. Έχουμε πάρα πολύ όμορφη σχέση, αλλά όσον αφορά αυτά, εντάξει, νιώθει λίγο άβολα, επειδή με ψηλό ξέρει ο κόσμος, οπότε κάπως νιώθει. Κάποιο μικρός δεν του άρεσε καθόλου. Αλήθεια. Καθόλου, όταν με σταματάγανε να μου μιλήσουν κτλ. Ήτανε... Ποιοι είναι αυτοί τώρα και τι θέλουν από τη μαμά μου. Έχει τύχει τώρα να σας σταματήσουν και να είστε μαζί? Όχι, γιατί τώρα δεν πολύ βγαίνει μαζί. Είναι στους φίλους του αυτός. Οπότε, ναι, δεν έχουμε κοινές παρέες. Ακούω, ο γιος της δεν θέλει να τη βλέπει. Τρομερό. Συνήθως τα παιδιά αυτό να αντιδρούν κάπως. Είναι αλήθεια. Γιατί έχουν μια κτητικότητα λίγο παραπάνω απέναντι στη μαμά και τη θέλουν τη μαμά μόνο δική τους. Γι' αυτό. Α, γι' αυτό λέει, τώρα τη μαμά μου τη βλέπουν, τη θαυμάζουν, τη μιλάνε. Πόσο χρονών είναι ο γιος, συγγνώμη, δεν ξέρω αν το. Είναι 13 ετών. Νομίζω ότι είναι θέμα ηλικίας, είναι στην εφηβεία. Και η αλήθεια είναι ότι η Λίλη στο έργο είναι όντως σπαστικιά. Δηλαδή το να τη πάει στο γιο τη δεν είναι και είδηση. Άρα είναι καλή ηθοποιός. Πέρασε το ρόλο. Είναι νομίζω αυτή η φάση που τους νοιάζει μόνο οι φίλοι. Τους νοιάζει μόνο οι φίλοι. Ναι. Λίγο η πάρτι τους. Βάζει με τον εαυτό μας να παίζουν μπορεί, κάποια παιχνίδι. Κοίταξε τα παιδιά στην εφηβεία. Περνάνε και αυτή τη φάση που μπορεί να ντρέπονται γιατί. Ναι. Ναι, η μαμά τους είναι γνωστή και μπορεί να το ρωτάνε για τη μαμά. Και αυτό μπορεί να τον κάνει να αισθάνεται περίεργα. Εγώ όταν ήμουν στην εφηβεία, καλή ώρα στην ηλικία που ήταν ο γιος της, δεν ήθελε η μαμά μου να έρθει στο σχολείο να παίρνει τους βαθμούς. Γιατί? Γιατί ήταν, ας πούμε, επειδή ήταν νέα και όμορφη πολύ, δεν ήθελα να έρχεται στο σχολείο και να τη βλέπουν και να τη μιλάνε οι δάσκαλοι. Άκου τώρα. Ήμουνα πάρα πολύ. Δηλαδή μπορεί το ίδιο πράγμα να συμβαίνει και στο ίδιο το παιδί. Τραύματα της Μαρίας. Δεν ήθελα να έρχεται πουθενά, ας πούμε. Έλεγα, γιατί κοιτάνε τη μαμά μου, τι θέλουν τώρα τη μαμά μου. Το παιδάκι το βλέπει έτσι. Σου λέει, ρε παιδί μου, και φαντάζομαι ότι ο γιος ειδικά αισθάνεται και μια πιο πολύ έτσι ασπίδα προστασίας απέναντι στη μητέρα και δεν θέλει. Και πιο διστακτικά, εμένα, ας πούμε, ο γιος μου δεν είναι μπροστάρης σε κάτι θεατρικό. Δεν θέλει να βγει να μιλήσει, να παίξει. Βλέπεις όλα τα παιδιά θα βγουν να πούν την ατάκα τους με χαρά γρήγορα. Ο δικός μας, όχι, δεν θέλει. Πάει κόντρα σε αυτό. Αλλά τώρα που πέρασες με λίγος καιρός, που έρχεται στο σεσουάρ και το βλέπεις συνέχεια ξανά και ξανά, παίζει όλους τους ρόλους. Θυμάται τις ατάκες και δεν με αφήνει ποτέ να παίξει το δικό μου ρόλο. Άκου. Μου λέει, όχι, το σταυράκο, ο ρόλος μου θα τον κάνω εγώ. Άκου. Εσύ θα κάνεις το ρόλο του Ζήση. Θα λες τα δικά του. Λέω, δεν ξέρω τα δικά του. Θα στα λέω εγώ, θα σου πω εγώ. Ξέρει όλα τα λόγια. Θα τρελαθώ. Ναι, δεν ξέρεις πότε θα γίνει το κλικ και θα αγαπήσουν αυτό που κάνεις. Θα έρθει η ώρα, Λίλη, θα έρθει. Θα το αγαπήσουν, γιατί δεν γίνεται να μην αγαπάς τον έρωτα φυγά, ε. Κορίτσι μου, εμένα τα λέτε. Δεν γίνεται. Κοροϊδεύει συνέχεια αυτό. Παιδιά, τον φέρνω το αυτό για καλό ή για να κάνει bullying στην κεντρική παρουσιάστρια. Για το δεύτερο. Για λέγε. Για λέγε, ρε. Τι γίνεται με τον έρωτα φυγά. Παιδιά, τι είπε ο Διάρα, ήταν αυτή η χθεσινή. Δηλαδή το αδίστακτο κουκλί τα έδωσε όλα. Έπιασε την ελπίδα από το λαιμό, έγινε χαμός. Μετά τον πιάσαν οι ευαισθησίες του. Από εκεί θα τον πιάσω και εγώ το μαγκαλιά σε λίγο από το λαιμό. Σήμερα έχουμε τη συνέχεια των εξελίξεων, διότι ο Μάρκος μαθαίνει ότι πίσω από τον άνθρωπο που πήγε να πυροβολήσει τον Στέφανο κρύβεται ποιος άλλος, ο Ιάσονας. Θολώνει λοιπόν, του γυρνάει το μάτι και αποφασίζει να τον εκδικηθεί. Η Ευγενία που δεν αντέχει άλλο αυτούς τους τσακωμούς του δίνει τελεσίγραφο. Στη συνέχεια θέλω να σας πω ότι αυτό που θα δείτε θα είναι μία αναμέτρηση ξανά μανά καθόλου πρωτότυπο του Ιάσονα με τον Μάρκο. Θέλω να συγκρατήσετε την τελευταία φράση του αδίστακτου κουκλιού που θα δείτε στο τρέιλερ, ενώ θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και ένα πρόβλημα υγείας για πρώτη φορά που θα παρουσιάσει ο κύριος Παράσχος. Ζεις έναν υπέροχο τόπο.
Έχεις την ιδανικότερη οικογένεια, μια αληθινή δυναστεία. Είσαι νέα και όμορφη. Δεν σου πάει τόση θλίψη στα μάτια, γέλα λίγο. Αυτός πυροβόλησε τον Στέφανο. Ο Ιάσονας τον έβαλε. Κάθε δυναστεία χρειάζεται μια θλιμμένη πριγκίπισσα. Κάνω λάθος. Τι άλλο θες για να σε φτυχισμένη. Ο Λινάρδος σου πούλησε το 50%. Άρα βάση νόμου είναι και δικά μου. Σε αδίκησα, Στέφανο. Η μετάνοια, Φίλιππε, δεν διορθώνει το κλασικό. Φύγε, ρε, μη σε φυτέψω. Είδατε πόσα θα τα έχουν δηλαδή τώρα. Έχετε ακούσει πιο αισθησιακά το «σε φυτέψω», πείτε μου. Όπα, αμέσως δεσμένο. Δηλαδή, πραγματικά, έχεις τυφλωθεί από τον έρωτα. Έχεις τυφλωθεί. Να σου πω, Νάντια, εκεί στο σεσουάρ για δολοφόνους που παίζω, φέρνουμε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, φέρνουμε καινούργια περιοδικά από τα περίπτερα απ' έξω, γιατί είμαστε κομμωτήριο, όπως καταλαβαίνεις. Διάβασα σε ένα περιοδικό να λέει ότι περιμένουμε δεύτερο παιδί στην οικογένεια. Λέγε τώρα, ξέρεις κάτι και δεν το λες. Έχω πετάξει κάποιες ποντούλες. Αλλά δεν μπορεί να πω πολλά. Πολλά. Τζιμάνια, ναι, δεν είναι στιγμή που λέγε! Είσαι συγκεντρωμένος. Ισχύει κάτι τέτοιο, ξέρεις. Γενικά θα έρθουνε παιδάκια, θα έρθουνε. Θα έρθουνε παιδάκια. Ναι. Και κουκλάκια. Είδατε και τον ξαδερφούλη τον Κωστάκη που μπήκε χθες. Έτσι. Δεν είναι σαν τον Ιάσονα κούκλος, αλλά καλούλης είναι. Αυτή πια είναι μέσα στον έρωτα. Ναι, ναι. Νομίζω ναι. Ναι. Έχει τυφλωθεί. Δεν βλέπω άλλο. Δεν υπάρχει Νάντια Ρηγάτου σαν προσωπικότητα. Θα είναι άλλη. Θα είναι ένας έρωτας φυγάς από μόνη της. Ευχαριστούμε, Νάντια μου. Τα φιλιά μας, κορίτσια. Και εγώ θα σας πω σε μια πολύ ωραία συνέντευξη που έκανε ο Γιώργος Οικονομάκης στον Αλέκο τον Ζαζόπουλο, ο οποίος μιλάει λοιπόν για αυτή την τεράστια επιτυχία που έκανε από την πρώτη στιγμή που βγήκε το τραγούδι στην Υγεία της Αχάριστης, που το ξέρουμε όλοι, το έχουμε τραγουδήσει όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μας πει για μια από τις πιο ωραίες στιγμές της καριέρας του, όταν τραγούδησε στη Θεσσαλονίκη μπροστά σε 4.000 κόσμο, αλλά και τον λόγο για τον οποίο έχασε πάρα πολλά κιλά και τι τον οδήγησε λοιπόν στο να το κάνει αυτό. Πάμε να τον ακούσουμε. Βγάζει στην Έγινα και ο Γιώργος ο Σκλάβινας. Ο οποίος να πούμε ότι δεν είχε καμία σχέση με το χώρο, δηλαδή ξενοδοχεία και άνθρωπος, και άλλη είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα. Μου φέρε αυτό το στίχο. Είπα στον Πάνο τον Καπύρη, με τον οποίο δουλεύω μαζί τότε, να βάλει μια μουσική. Το βράδυ το είπαμε στο μαγαζί, ήταν Σάββατο. Χωρίς να κυκλοφορήσει το τραγούδι. Ακυκλοφόρησε το τραγούδι και το είπαμε στο μαγαζί μια φορά. Ο κόσμος το ξαναζήτησε, το τραγουδούσε και έδωσε ένα σήμα ότι εδώ κάτι γίνεται. Ξεκίνησα να τραγουδάω. Τα 14 μου χρόνια, έτσι, ήταν, αν θες, όριμο το έδαφος για να κάνει ένας τραγουδιστής τόσων χρόνων πορείας, ας πούμε, μια επιτυχία. Αυτός μου κρυφό, να ζήσω μαζί σου μόνο μια νύχτα, να παραδοθώ. Θυμάμαι μια ατάκα που μου είπε ο φίλος μου ο Βασίλης ο Τερλέκας, είναι από τους λίγους φίλους που έχω μέσα στη δουλειά. Κάποια στιγμή είχα βαρεθεί, είχα κουραστεί. Είχα απογοητευτεί, αν θες, από τη δουλειά, γιατί προσπαθούσα να κάνω πράγματα και βλέπω ότι τελευταία στιγμή χαλούσαν. Και μου είπε μια τάκα, μονόδρομος στη δουλειά μας είναι η δισκογραφία. Μην σταματήσεις να γράφεις τραγούδια, κάποια στιγμή θα σου γράψει. Μα δεν υπάρχει πιθανότητα καμία να γυρίσεις σε μένα. Μια συνεργασία που αποτυπώθηκε, ας πούμε, στο μυαλό μου και είναι από τις καλύτερες τώρα που έχω κάνει. Είναι αυτή που είχαμε κάνει με την Μπίκη Ζήνα, τον Χρήστο το Δάντη, τον Κώστα το Μαρτάκη και την κόρη του Πασχάλη Τεστή τη Γιάννα στη Θεσσαλονίκη, στο Μπού. Ένα βράδυ, Σάββατο, είχε γίνει γενική διακοπή ρεύματος στο αεροδρόμιο. Δεν υπήρχε ρεύμα. Και το μοναδικό μαγαζί που είχε γίνει ήταν το δικό μας και δουλέψαμε. Και ενώ το μαγαζί, ας πούμε, κανονικά παίρνει 3.500 άτομα. Δεν ξέραμε πού να βάλουμε τον κόσμο. Διώχναμε κόσμο. Ναι, σωριδόν. Reality, όπως είναι το Survivor. Αν πεις ότι πάνω το κάνω για να υποφεληθώ καλλιτεχνικά, δεν υποφελείσαι και μπορεί να πάρεις και ζημιά. Ναι, γιατί είναι ένα παιχνίδι επιβίωσης. Επειδή τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, μπορεί ενδεχομένως να βγάλει σε κάποιες στιγμές κακό εαυτό και να χαλάσει και την εικόνα που έχει ενδεχομένως ο κόσμος για σένα. Εύκολα συνεργάζεσαι με ένα παιδί που έχει βγει από ένα reality και που μπορεί να μην έχει καλή φωνή, θα το έκανες. Έχω συνεργαστεί με παιδιά από reality. Είχανε καλές φωνές όμως. Λίγα είναι τα παιδιά που καταφέρανε και κάνανε καριέρα. Είναι μετρημένα στα δάχτυλα. Είπα πως εξέχασα, έκλαψα. Τα τελευταία χρόνια ειδικά έχεις πάρει πολύ ζεστά το θέμα της διατροφής. Κάποια στιγμή είχα πάρει πολλά κιλά και είχα κουραστεί κιόλας. Δηλαδή έφτασα να προσπαθώ να δώσω τα κορδόνια μου και δεν μπορούσα. Και λέω, μεγάλο εδώ κάτι γίνεται, το ράβεις, δεν έχει συνέχεια.
μπήκα στη διαδικασία της διατροφής, σιγά σιγά και με τη γυμναστική. Κατάφερα, έχασα τα κιλά που ήθελα. Πόσο είχες χάσει? Είχα χάσει 40-45 κιλά. Παλιά λέγανε πριν την αχαριστούλα, πριν την επιτυχία, γιατί όταν κάνεις επιτυχία είσαι ψηλός, γαλανομάτης και κούκλος. Παλιά λέγανε πολύ καλός τραγουδιστής ο Ζαζόπουλος, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, πολλά κιλά. Τώρα κατάλαβα κι εγώ τι εννοούσες. Έχουν κυκλοφορήσει, να πω τώρα, πριν τις γιορτές, δύο τραγούδια, με μια βαλίτσα στο χέρι και το «Ήρθαν τα μαντάτα σου». Και τώρα έχω καινούργιο τραγούδι, έχει γράψει στιχομουσική ο Σταμάτης ο Γονίδης. Κυκλοφορεί και αυτό σύντομα. Με χαιρετούσες, με χαιρετούσες. Στη μηγιά της αγάπης. Από 14 χρονών στη νύχτα, έτσι. Φοβερό. Φαντάσου τι έχει δει, τι έχει ζήσει και αυτά που μας είπε, τίποτα. Τώρα μια γεύση πήραμε. Αλλά ναι, τόσα η νύχτα, παιδιά, τώρα κρύβει πολλά πράγματα. Γιατί δεν ξεκίνησε και με ελαφριά πράγματα, κατάλαβες. Είναι στη βαριά τη νύχτα, στη βαριά βιομηχανία τη διασκέδαση. Το βαρύ λαϊκό κιόλας πρόγραμμα. Το βαρύ λαϊκό πρόγραμμα. Έχει περάσει και από όλες τις εποχές. Τότε που ήταν οι χρυσές εποχές για τη νύχτα και για τα μπουζούκια, μετά που έπεσε, τώρα που λίγο ξανανέβηκε. Έχει να πει για όλες αυτές τις εκφάνσεις. Πάντως κρατάω εγώ αυτό που λέει σε ό,τι αφορά στους καλλιτέχνες που παίρνουν μέρος σε reality. Σου λέει, παιδάκι μου, ότι μπορεί πραγματικά να σου κάνει κακό. Δηλαδή, μπορεί μια καριέρα το 30 του. Σε reality που δεν έχουν να κάνουν με τη φωνή, να πούμε. Γιατί υπάρχουν και reality που έχουν να κάνουν με φωνή. Εγώ δεν κατάλαβα μόνο αυτό. Θα μπορούσε να είναι και οποιοδήποτε reality. Το 30 τον ξανά βγάλε μπροστά. Το μεγαλύτερο revival που έχει γίνει ποτέ. Η μεγαλύτερη αναγέννηση. Και τον. Ποιο ήταν μαζί με τον 30 ο φίλο σα, ο Πάνος ο Καλλίδης. Ναι, ο Πάνος ο Καλλίδης. Συγγνώμη. Και ο Πάνος ο Καλλίδης που δεν είχε ο άνθρωπο, δεν είχε πέσει. Αλλά ξαναβγήκαν λίγο πάλι στην επιφάνεια. Σε αυτού έκανε καλό γιατί μπορούσαν και κράτησαν ένα χαρακτήρα. Υπάρχει περίπτωση όμως να μπει ένα παιδί, το οποίο ή ένας νέος, Βαλάντης. Ή ο Βαλάντης που έχει καριέρα και να του στοιχήσει, ή ένα νέο παιδί που να μην πάρει αυτό που πρέπει. Είναι δηλαδή ένα ρίσκο, γιατί πολλές φορές λέμε πάω από εκεί, μέσα από αυτόν τον δρόμο για να γίνω γνωστός. Έλα όμως που κρύβει και λακκούβες ο δρόμος αυτός. Μάλιστα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Γιώργο Οικονομάκη. Μας έφερε την υπέροχη συνέντευξη. Ο Γιώργος Οικονομάκης. Η Μόζα δεν ξέρω τι έχει πάθει πραγματικά. Δεν θα τα καταφέρω να ξέρω. Έφη, αποκλείω. Τι πιστεύεις, ο κρίκος, το πλεκτό. Ρε Σιμόζα, κάθε μέρα τη βλέπεις την εφτό. Κάτσε κάτω, παιδί μου. Τι σε έχει πιάσει σήμερα. Το λέδερ, το παντελόνι, το μπορντό είναι. Ποιο είναι αυτό που σε ταράζει? Να πω ότι θυμίζω γάτα. Θα θυμίζω. Καλώς την, τι ωραίο outfit το σημερινό. Είδες, με έπιασε αυτό το βουνίσιο. Ναι, ναι, είσαι σαν αυτές που πάνε να κάνουν σκι, αλλά τελικά πίνουν καφέ. Τελικά, εγώ διαβάζω το περιοδικό και πίνω καφέ πάντα. Κατεβαίνουν όλοι τις μαύρες πίστες. Εγώ αραχτή. Λοιπόν, πριν πάτε για σκι, μην χάσετε αυτή την προσφορά, γιατί να είμαστε σαφείς, έτσι, θα βγούνε τα σκουφιά, θα φανεί. Έτσι. Το θέμα είναι ότι όποιος θέλει, έρχεται τελικά στα Μεντίζενες. Όποιος θέλει πολύ, αυτό βλέπω, ότι θέλετε πολύ. Εννοώ για τα μαλλιά. Mm-hmm. Γιατί κάποιοι άνθρωποι τους αγαπάμε για το χαρακτήρα τους, για αυτό που είναι, για αυτό που αισθάνονται, μπορεί να μην θέλουν. Αυτοί που θέλουν όμως να ξαναβγάλουν τα μαλλιά τους, αν τα έχουν χάσει, μπορούν για πάντα. Να τα κερδίσουν ξανά για πάντα, Μπέτη μου. Αυτό που λέμε δεν είναι διαφημιστική ατάκα, σλόγγαν. Είναι μαλλιά για μια ζωή. Λοιπόν, δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Το δίκτυο κοσμητικής ιατρικής Μεντίζενες έχει γράψει ιστορία στην εμφύτευση μαλλιών. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτής της εποχής η προσφορά που τη δίνουμε με χρονοδιάρκεια, γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος που κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και τώρα μπορεί να πάρει τις 1000 τρίχες με αυτή τη μέθοδο, 490 ευρώ. Νομίζω ότι είναι η top μέθοδος με την top προσφορά, αν μας πείτε ότι βλέπετε την Μπέτη μέχρι τη μία. Στο 210-51-58-160 και στο 7053-53 στην Κύπρο. Λοιπόν, θα σου περιγράψω πώς γίνεται σε ένα ραντεβού. Γιατί η ερώτηση που παίζει συνέχεια, αυτό που με ρωτάει όλος ο κόσμος είναι πόσες φορές θα έρθω. Μία! Μία και μοναδική. Είναι ένα το ραντεβού. Κρατάει 2 ώρες, αν είναι μικρή αρέωση, ας πούμε, κροτάφους και κορυφή. 3, 4, θα το φτιάξουν. Είναι τόσο τέλειος ο σχεδιασμός, Μπέτη μου, είναι τόσο άριστη η τεχνική αυτής της ομάδας της επιστημονικής, που κανένας δεν αντιλαμβάνεται τι έκανε το άτομο και είναι τόσο νεότερο. Είδες και τα φρύδια, έτσι. Mm-hmm. Έρχονται πάρα πολλά και νεαρά κορίτσια που έχουν εξαχνώσει τα φρύδια τους. Σχεδιάζεται τόσο τέλεια που επειδή είναι στη μόδα τα χοντρά τα φρύδια, γίνεται ακριβώς όπως το θέλουμε. Γιατί
Γιατί αυτή η μέθοδος είναι one by one. Δες πόσο φυσικό είναι. Mm-hmm. Μπορείς να το δεις εδώ. Ναι, πολύ. Είναι τα πρώιμα στάδια, μετά ολοκληρώνεται το αποτέλεσμα. Ο άνθρωπος επιστρέφει κανονικά το άτομο στην καθημερινότητά του. Δεν έχει αποχή. Δεν χρειάζεται ρεπό. Αυτό δηλαδή που παλιότερες μέθοδοι άφηναν ουλές, έρχονται και το διορθώνουν. Θυμάμαι και... που κάποιοι φορούσαν καπέλα ή μαντήλια για πολύ χρονικό διάστημα. Βέβαια. Τώρα δεν ισχύει αυτό. Και να σκεφτείς ότι έρχονται περιστατικά τα οποία είχαν κάνει την παλιότερη μέθοδο και τους διορθώνουν και την ουλή πίσω. Mm-hmm. Τη γραμμούλα, αν έχεις δει σε κάποιους όταν κουρεύονται κοντό. Λοιπόν, εκεί τοποθετείται one by one το κάθε τριχοθυλάκιο και σβήνει και η ουλή. Άριστο σχεδιασμός, επίλεκτη ομάδα, ένα ραντεβού, ο ηγέτης που πραγματοποιεί 3.000 και άνω μεταμοσχεύσεις μαλλιών το χρόνο, μπορεί να σου εγγυηθεί ότι τα νέα σου μαλλιά μεγαλώνουν, κουρεύονται, λούζονται, βάφονται και δεν ξαναπέφτουν ποτέ. Είναι μαλλιά για μια ζωή, τα δικά μας μαλλιά. Είναι πάρα πολλοί άντρες που κάνουν και στο μουσί ή το μουστάκι. Έχουν κενά. Ναι. Και θέλει ο άλλος να είναι μουσάτος, ρε παιδί μου. Του αρέσει ο εαυτός του με μουσί. Μπορεί το κενό να το καλύψει, αφού είναι one by one η μεταφορά τριχοθυλακίων. Mm-hmm. Είναι τα δικά μας μαλλιά. Οι γυναίκες, έχω να σου πω, ότι μόλις δούνε το αποτέλεσμα, απογειώνονται ψυχικά. Και για μας, στα Μεντίζενες, αυτή είναι η μεγαλύτερη αμοιβή. Το χαμόγελό σας, η χαρά σας, η αυτοπεποίθηση είναι για μας η μεγαλύτερη επιτυχία. Λοιπόν, διάγνωση για όλο τον κόσμο δωρεάν. Σε Σύνταγμα, Μαρούσι, Περιστέρι, Πειραιά, Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, στα Χανιά, Κύπρο, Λεμεσό και Λευκοσία, βλέπεις επιστημονικό σύμβουλο. Σου αναλύει πώς γίνεται η μέθοδος SafeFUE. Θυμηθείτε ότι είναι μία η μέθοδος, ένας ο ηγέτης στα μαλλιά, αν θες φυσικό αποτέλεσμα. Και βέβαια το κλείνεις με ένα τηλεφώνημα στο 210-51-58-160 και 7053-53 στην Κύπρο, ενώ αν μας πεις ποιος είναι πρωινιάτικα, παίρνεις μέχρι τη μία τις 1000 τρίχες, 490 ευρώ τελική τιμή. 210-51-58-160, 7053-53, ξανακέρδισε τη δύναμή σου, τα μαλλιά μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύη. Και εγώ, Μπέτη μου. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ να υποδεχθούμε τον υπέροχο, το μοναδικό Γιάννη Ζουγανέλη. Τέλειωνε με τους έρωτες. Ένα όνομα, μια μεγάλη ιστορία από πίσω. Ευχαριστώ. Διάβασα πράγματα στο βιογραφικό σου, Γιάννη, που ενώ σε ξέρω, έχουμε βρεθεί, έχουμε μιλήσει, δεν τα ήξερα. Κάθε φορά που διαβάζω για σένα, με εκπλήσεις όλο και περισσότερο. Καταρχάς, ξέρει ο κόσμος ότι έχεις υποψηφιότητα για Grammy. Είχα. Είχες υποψηφιότητα. Ναι, πέρυσι, ναι, πράγματι. Όχι, δεν ξέρει, γιατί δεν επικοινωνήθηκε τόσο όσο θα ήθελα εγώ, γιατί ξέρεις, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η Ελλάδα. Είμαι ελληνοκεντρικός. Εδώ βγήκα στο CNN γιατί ήταν κάτι ξεχωριστό, ότι είναι όλα αυτά σχετικά είναι. Αλλά δεν το μεταδώσαν εδώ γιατί ήταν 4 ώρα το πρωί, μα ήταν διαφορετικές οι ώρες. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να επικοινωνηθεί αυτό, θέλω να επικοινωνώ αυτό που σκέφτομαι και καταγράφω. Ήμουνα πράγματι, δηλαδή από τις 80 υποψηφιότητες, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, ο άμεσος υποψήφιος είναι αυτός που πάει στους 4. Mm-hmm. Εγώ έφτασα στους 7 από τις 80 υποψηφιότητες. Έχει πάει καλά αυτό που έχω κάνει. Ένα διπλό οργανικό CD έχει κυκλοφορήσει σε 24 πολιτείες μέχρι τώρα στην Αμερική. Με επώδυνο τρόπο, γιατί κάθε πολιτεία έχει δικό της νόμο. Mm. Και μπαίνω σε μια διαδικασία να. Για νομική διαδικασία, α πούμε. Ναι. Πάντως είναι καλά, γιατί ένα μέρος της μουσικής θα παίκτη σε ταινίες κλπ. Είμαι ευτυχής γι' αυτό και είμαι ευτυχής όχι μετεδοξικά. Διότι επειδή είναι απόλυτη η σκέψη της δουλειάς αυτής της ελληνικής κουλτούρας και μάλιστα από την αρχαιολινική φιλοσοφία μέχρι και το δημοτικό μας τραγούδι κλπ. Που επικοινωνείται στην Αμερική η κουλτούρα. Δεν έχω καμία έπαρση γι' αυτό, όμως έχω τεράστια χαρά. Διότι και διαπίστωσα δε ότι αυτά που λέμε Αμερικανάκια δεν ισχύουν. Είναι άνθρωποι που διεισδύουν και στις προσωπικότητες και στις σκέψεις και ξέρουν πάρα πολύ καλά, ενδεχομένως και περισσότερο από εμάς, τι συμβαίνει στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια από τον χρυσού αιώνα του Περικλέου μέχρι σήμερα. Και είμαι χαρούμενος γι' αυτό, ναι.
Μπράβο. Ναι. Και έχει γράψει και πάρα, πολλές, πάρα πολύ μουσική για ταινίε, για σύριαλ, για θεατρικά. Που δεν τα, δεν, ρε, παιδί μου, δεν το επικοινωνεί και εσύ, μάλλον. Όχι, δεν το διαφημίζει. Δεν το διαφημίζει. Δεν το πουλά, ρε παιδί. Όχι, δεν απολύσω. Τόσα πολλά πράγματα που έχει κάνει, έχει σπουδάσει τόσα πολλά πράγματα. Διαβάζει σελίδε για το τι έχει κάνει. Η αλήθεια είναι η εξή, ότι το έλεγα και στου εκλεκτού συνεργάτε σα τώρα που καθόμαστε, που ασχολούνται με του προσκεκλημένου, έλεγα ότι σημασία έχει το βιογραφικό αν έχει εφαρμογή στο βίωμα. Το βίωμα παίζει ρόλο. Εντάξει, μερικές φορές έχω καταφέρει να επικοινωνώ τη σκέψη μου και να αποσπώ από τους ανθρώπους την αντίστοιχη εμπιστοσύνη, και, αλλά και υπάρχουν πράγματα που θα ήθελα να, να έχουν επικοινωνηθεί και δεν έχουν επικοινωνηθεί. Το λέω, το έχω πει και άλλες φορές. Η πολυποστασία είναι μια συνθήκη που γεννιόμαστε οι άνθρωποι. Αλλά έλα που η ζωή δεν σε θέλει πολυδιαστατικό. Δεν μπορεί να σε αναγνωρίσει πολυδιαστατικό. Θέλει μια ταμπέλα. Σε θέλει μια ταμπέλα. Εγώ, ας πούμε, στη μουσική δεν με έχουν πάρει ποτέ στα σοβαρά. Γιατί έχω ένα προφίλ που, που το κάνω με πολύ αγάπη και με πολύ πίστη. Γιατί εγώ πιστεύω στο γέλιο και στο χαμόγελο, όχι στο χάχανο, ούτε στο καβαλέ. Αδειάζει τα δηλητήριά μας. Είναι πολύ σημαντικό. Το κάνω με πολύ αγάπη, με πολύ πίστη. Και ευτυχώς ο Θεός με βοηθάει και εμπνέομαι. Και υπάρχουν δύο. Το, ξέρεις, το ξέρετε, είστε και δύο ηθοποιοί πολύ καλά. Είναι η έμπνευση του δημιουργού, αλλά και η έμπνευση που σου προκαλεί η ίδια η σκηνή και συνθέτεις πράγματα μαζί με τους συναδέλφους. Το κάνω με αγάπη. Αυτό όμως, αυτή η εικόνα, γιατί όταν δημοσιοποιείτε κάτι ή γίνεται δημοφιλές, με μια συγκεκριμένη εικόνα, αναιρεί όλα τα άλλα που ενδεχομένως να υπάρχουν. Αφιταλαντεύτηκες εσύ ποτέ. Ξεκίνησες από τα μουσικά πράγματα. Και μεταπίδησες μετά στην υποκριτική. Ναι. Αφιταλαντεύτηκες ή σου είπαν ποτέ, Γιάννη, πρέπει να διαλέξεις. Ή θα είσαι στα μουσικά πράγματα, ή θα είσαι στα. Όχι, όχι, ποτέ δεν αφιταλαντεύτηκα. Όχι. Όχι, ποτέ. Αγαπώ και τις δύο τέχνες το ίδιο. Το θέατρο είναι κάτι που συμπληρώνει τις τέχνες. Είναι όλες τις τέχνες το θέατρο, όπως ξέρουμε πολύ καλά. Η μουσική είναι η βασίλισσα των τεχνών, γιατί έχει σχέση και με, και με τα μαθηματικά και με την αποτύπωση του ήχου, ας πούμε, και το ότι εμείς είμαστε όργανο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Και αναφερόμαστε σε αυτό. Δεν αφιταλαντεύτηκα, ούτε με ενοχλεί το γεγονός ότι μέσα σε εισαγωγικά δεν με έχουν πάρει στα σοβαρά ως μουσικό. Έχω εργαστεί πάρα πολύ στη μουσική. Χαίρομαι διότι τελικά μια φορά παίζαμε σε μια παράσταση και δεν είχε κόσμο και ήρθανε έντρομοι οι συνάδελφοι και μου είπανε «Όχι, δεν έχουμε κόσμο σήμερα και τι θα κάνουμε». Λέω, εμείς στον έναν απευθυνόμαστε. Στον έναν. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι που όταν αγαπάει ο άλλος αυτό που, που έχει επικοινωνηθεί και το έχει πιστέψει και το νιώθει την αντανάκλασή του, αυτόματα αυτό μεταδίδεται. Και στο λέω αυτό, γλυκιά μου, δεν έχω καμία ματαιοδοξική αντίληψη για τη ζωή, ούτε καν συναγωνιστική, πόσο μάλλον ανταγωνιστική. Αδικημένος ένιωσες ποτέ ή προδομένος? Ναι, ένιωσα, να πω γιατί που ένιωσα. Άκου, καλώς ή κακώς στη ζωή συστηνόμαστε από αυτό που κάνουμε και με τον τρόπο που το κάνουμε. Εγώ, ας πούμε, έχω μια θητεία. Η θητεία μετράει, η οποία είναι 50 χρόνια και εγώ το λέω και μου φαίνεται απίστευτο. Ας πούμε, πρωτοξεκίνησα τη σάτυρα στην τηλεόραση. Mm. Με πάρα πολύ δυσκολίες, διότι δεν είχαμε ούτε τα μέσα. Ναι. Βρέθηκα, ας πούμε, να αξιολογηθώ. Έκανα, ξέρω, εγώ δεν μπορώ στη φαλοκρατία. Τρελαίνομαι με τους τύπους, τους μάγκες, τους ψευτόμαγκες, τους οποίους υποδίθηκα πολλές φορές. Για να, χιουμοριστικά και σατυρικά, για να καυτηριαστεί όλη όλο αυτό. Και εμένα, πολλοί κριτικοί με ταυτίσανε με αυτό που υποδιόμουν. Mm. Μου έκανε, δεν ασχολούμαι με τίποτα. Γι' αυτό δεν κάνουμε σάτυρα σήμερα. Έχουμε αλλάξει τόσο πολύ σαν κοινωνία που δεν μπορούμε να αποδεχτούμε. Δεν κάνουμε σάτυρα, μας ξεπερνάει η καθημερινότητα. Μας ξεπερνάει από τη μια. Απ' την άλλη, βλέπεις ότι σε αυτό που εγώ τότε, επειδή καλώς ή κακώς ήμουν ο πρώτος που το ξεκίνησε. Όταν είδα ανθρώπους, δεν θα πω, που να κάνουν ακριβώς τα ίδια, μα ακριβώς τα ίδια, υπήρχε μια άλλη αποδοχή. Λέω, τι γίνεται. Εντάξει, τι σημαίνει. Εγώ πιστεύω στην πρωτοπορία, πιστεύω στο ρίσκο που προκαλεί η ίδια η πρωτοπορία. Ας πούμε, κάναμε στο Άγχο Μαρία. Το Άγχο Μαρία και παλιότερο το Σούσορο με τον Νικόλα τον Άσημο. Ήταν τα πρώτα στέκια μουσικά, μουσικοθεατρικά, που συνεπήρχε η μουσική, η επαναστατικότητα. Γιατί δεν μπορώ και τη συντηρήση αυτού που περνάμε τώρα, ότι όλα είναι καλά και δεν αντιδρούμε σε τίποτα. Φτάνουμε στη χιδαιότητα. Ναι. Και η ισοπαίδωση που έχουμε. Και ήταν το πρώτο πράγμα που ο κόσμος του αγκάλιασε και παρακαλάγαμε για ρεπό.
Παρακαλάγαμε για ρεπό. Ερχόταν ο κόσμος μετά 10 χρόνια αχμαρία με εξαιρετικούς συνεργάτες, ηλεκτρισμένους τύπους. Φέτος στην τηλεόραση, φέτος και τα τελευταία χρόνια, οι μόνοι που κάνουν σάτιρα ουσιαστικά που έχουν απομείνει είναι Ράδιο Αρβίλα. Τους παρακολουθείς, εσείς αρέσει αυτό το είδος? Τους παρακολουθώ, έχω άλλη αντίληψη για την έκφραση της σάτιρας. Είναι κοντά στο live style αυτή. Εγώ δεν μπορώ καθόλου το live style. Καθόλου, καθόλου. Όχι, τα τιμώ τα παιδιά και ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του στίγμα. Άνθρωποι είμαστε. Δεν μπορεί να είσαι απέναντι ακόμα και σε αυτό που δεν αισθάνεσαι αισθητικά συγγενής. Δεν μπορεί να είσαι απέναντι, το παρακολουθείς. Είναι άλλη όμως η σάτιρα. Εμείς οι Έλληνες έχουμε την παράδοση την τεράστια του γεννήτωρος, του Αριστοφάνη, που ήταν ο τρόπος που σατήριζε στην εξουσία, ήταν αντιεξουσιαστικός, δεν είχε καθόλου χάδι. Είχαν και τις παραβάσεις, όπως ξέρετε, και πρόσωπο με πρόσωπο απευθυνόταν σε κάθε άνθρωπο της εξουσίας που ερχόταν να δει τις παραστάσεις. Όχι, να πω κάτι, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του λογική και τη δικιά του έκφραση. Ναι, έχω προσπαθήσει να κάνω διάφορα πράγματα, αλλά είχα τρομερή παρεμβατικότητα και δεν ήθελα τα τηλεόραση. Θα κάνω. Άλλωστε και εγώ αυτοαναιρούμε πολλές φορές. Αυτοαναιρούμε. Δηλαδή... Στο Μάρκο Σεφερλή έχουν πολλές φορές πει ότι θυμίζει ένα σύγχρονο Αριστοφάνη. Ναι. Νιώθεις ότι έχει κάτι τέτοιο, κάποιο τέτοιο. Κοίταξε, τιμώ τον Σεφερλή, έχει τη δουλειά του. Είναι ένας άνθρωπος που αυτοδυναμώθηκε. Mm. Δεν ευνοήθηκε πολύ από το παρουσιάζειν. Όχι. Ο Μάρκος Σεφερλής είναι ο Μάρκος Σεφερλής. Η σχέση του με τον Αριστοφάνη δεν ξέρω ως αποδέκτης πώς μπορεί να την αντιληφθεί κανείς. Είναι άλλη ιστορία. Πάντως το ότι ο κόσμος μας επιλέγει κάποιους για να επικοινωνήσει είναι σημαντικό. Τώρα, αν ο τρόπος της επικοινωνίας είναι αυτός που μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα, αυτό πρέπει να ψαχτούμε στην παιδεία μας. Πιστεύεις ότι ο πολιτισμός μπορεί να φέρει επανάσταση στις μέρες μας? Γιατί φαίνεται ότι ο πολιτισμός όλο και πιο πολύ υποβαθμίζεται πια. Ο ίδιος έχει πει ότι οι άρχοντες, εκάστοτε άρχοντες που πέρασαν από την Ελλάδα, δεν θέλουν τον πολιτισμό και τις τέχνες να προοδεύουν, γιατί μέσα από τις τέχνες και τον πολιτισμό μπορεί όντως να επαναστατήσει. Να φυπνήσει το. Καταρχήν, όταν είσαι πολιτισμένος άνθρωπος και έχεις διεισδύσει στον πολιτισμό όλου του κόσμου, όχι παγκοσμιοποιημένα, γιατί δεν πιστεύω καθόλου σε αυτή την έννοια. Ο καθένας με την ξεχωριστή δικιά του αναφορά στον κόσμο, ο κάθε λαός είναι πολύ σεβαστός, αλλά εδώ κινδυνεύει να γίνει αληφή. Γιατί το είπα αυτό. Για τον πολιτισμό, αν είναι επανάσταση. Τώρα φοβάμαι ότι μασίσαμε όλοι χωρίς πολιτισμό, πολιτική έκφραση όλων των εξουσιαζόντων σε όλο τον κόσμο. Μασίσαμε. Δηλαδή, αυτός που δεν έχει πολιτισμό, αυτός που δεν έχει διεισδύσει στην αγάπη, στον έρωτα, στην κουλτούρα, αλλιώς γεύεται, αλλιώς κάνει έρωτα. Είναι αυταρχικός, δεν είναι ταπεινός. Η μεγαλοσύνη είναι η ταπεινότητα. Αυτό όλοι, αυτοί, ναι. Όλοι αυτοί τώρα και οι κυβερνώντες, αν μου επιτρέπετε, με όλο το σεβασμό, κυρίως όχι στους κυβερνώντες, αλλά στους αποδέκτες μας αυτή την ώρα που μας παρακολουθούν. Ναι. Πιστεύατε ποτέ ότι στα καλά καθούμενα θα βρεθεί κάποιος να πει ότι το πτυχίο των Ελλήνων ηθοποιών, που είναι σημαντικά πρόσωπα για η Ελλάδα, δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται συνεχώς. Υπάρχει και ένα άλλο μέρος που δεν έχει παρουσιαστεί, που είναι τεράστιο. Είναι ηθοποιός και αδαείς να είναι όταν πάει σε μια σχολή μαζί με τους άλλους συμφοιτητές του, θα μπουν στα κείμενα, θα παίξουν, θα κλάψουν, θα αισθανθούν άσχημα. Τρία χρόνια σπουδές είναι. Τρία χρόνια σπουδές. Βέβαια, θα μου πεις γιατί ιδιωτικής λογικής. Διότι αυτή η χώρα, γι' αυτό και πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά όλους αυτούς, δεν έχει Ακαδημία Τεχνών, δεν έχει Πανεπιστήμιο Τεχνών. Απ' τη μια, δεν μας κάνεις πανεπιστήμιο για να μπορούμε και εμείς να είμαστε όλοι, να ισορροπούμε με την αλήθεια και τις ακαδημιακές γνώσεις και την επικύρωση. Δυστυχώς η ζωή είναι έτσι. Και απ' την άλλη, τι νους ήταν αυτός που το έκανε αυτό το πράγμα? Να εξισώσουν τα πτυχία του λυκείου. Αφού τελειώνει το λύκειο και μπαίνει σε μια με εξετάσεις, μάλιστα, και εντάξει, υπάρχουν και καλά. Και στα πανεπιστήμια υπάρχουν και καλά. Εγώ έχω μια θητεία στην καθηγησία 37 χρόνια. Δεν το πιστεύω που το λέω. Από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Το καλό και το κακό υπάρχει παντού. Αλλά να εξισώσουν ξαφνικά δεν θα περάσει, ελπίζω, και δεν θα περάσει όχι γιατί εμείς δεν το θέλουμε και θα το πολεμήσουμε. Κάνουμε και απεργία, όπως ξέρετε, αύριο και μεθαύριο. Δεν θα περάσει γιατί και ο κόσμος δεν το θέλει. Ο κόσμος μας έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Τιμάται το θέατρο. Σε καμία άλλη χώρα δεν πάει το θέατρο τόσο καλά. Ολόκληρη η Ιταλία
που λέμε με κομέντι Edel Art, πέντε θέατρα έχει. Ναι, ναι. Εμείς είμαστε εδώ στην Αθήνα και αυτοκατηγορούμαστε ότι έχουμε πολλά θέατρα. Καλά κάνουμε. Να πούμε και το θέατρο σου τώρα, μια και το ανέφερε. Ναι, τη κακομοίρα έξω, τη κακομοίρα και στο θέατρο. Ναι, 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 τη κακομοίρα γίνεται. Καλό να το κάνουμε. Καλόγατο. Θέλει να μα πει λοιπόν σε ποιο θέατρο και του συντελεστέ. Λοιπόν, το θέατρο είναι το Πειραιώς 131, είναι στην οδό Πειραιώς 131, ακριβώς έτσι λέγεται και το θέατρο. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Μπακαλόγατος είναι ένα έργο, ας πούμε, κομβικό, που είναι καταγεγραμμένες συνήθειες ανθρώπων του παρελθόντος, αλλά που τώρα δεν υπάρχουν πια. Και αξιώθηκε αυτό το έργο. Εμένα με κάλεσε ο Γιώργος ο Βάλαρης. Πραγματικά ενώχα και άλλες προτάσεις, προτίμησα αυτό γιατί ήθελα να δω τον εαυτό μου μέσα σε μια τέτοια λογική και από την άλλη πλευρά, επειδή ένιωθα πολύ άσχημα κατά το παρελθόν που όλη αυτή η γκάμα των θεατρικών έργων που γίνανε και ταινίες από τους εντός εισαγωγικών διανοούμενους που δεν είχαν διανοηθεί τίποτα στη ζωή τους, ένας ψευτοελιτισμός, λέγανε για τον κακό ελληνικό κινηματογράφο. Ο κακός εμπορικός κινηματογράφος και εμπορικές ταινίες και ο Χατζηδάκης, ο Αυλονίτης τώρα. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο, έρχονται νέοι και μου λένε δεν είχαμε ξαναδεί Μπακάλικο. Σκέψου που. Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, μας επέτρεψε αυτό το έργο να βάλουμε και το δικό μας στίγμα, γιατί εγώ υποδίδομαι τον Ζήκο και τον Χατζηχρήστο, ο οποίος είναι ο Θεός και δάσκαλος. Έχουμε βάλει και άλλα στοιχεία. Έχει γίνει μουσική κωμωδία. Ναι, τελειώνουμε με τραγούδια. Εσείς γράψετε μουσική. Έχω συμβάλει. Γιατί ουσιαστικά. Βάλαμε τραγούδια γνωστά της εποχής που ανέβηκε το θεατρικό έργο Μπακαλόγατος, αλλά και η ταινία. Mm-hmm. Οπότε όλος ο κόσμος τελειώνει τραγουδώντας και πραγματικά αξιώνει λοιπόν ο κόσμος μας το θέατρο και είναι πολύ σημαντικό, γιατί μας επιλέγει και μας πληρώνει. Mm. Είναι φοβερό. Και όλα τα θέατρα. Εγώ στο τέλος λέω ότι κάνουμε... Ευχαριστούμε που τιμάτε τα θέατρα του συναδέλφους. Και εμείς έχουμε πάει και άλλου. Βλέπουμε, είναι καταπληκτική, αλλά σαν τη δικιά μας παράσταση κάνουμε. Καμία άλλη. Πάμε να πούμε και για αυτό το θεατρικό κόμικ. Λοιπόν, πες μας λοιπόν για το αυτό λοιπόν, ακούστε κάτι. Εγωτοτροπίες. Εγωτοτροπίες. Να σας πω αυτή. Καταρχήν, αυτό το έχει δημιουργήσει μια εξαιρετική περίπτωση γυναίκας, θεατρίνας και διανοούμενης. Η Αναστασία Στυλιανίδη, την είχα μαθήτρια σε δραματική σχολή. Ναι. Ένα εξαίσιο κορίτσι. Ποιήτρια, εξαίσιο. Παιδιά, μιλάω ειλικρινά. Με όλη μου την αλήθεια. Άλλωστε δεν. Συμμετέχουμε πάρα πολύ. Εγώ, ο Βαλτινός, η Μεντή. Ναι, ο Κουρούμπαλης, ο Λουδάρος, η Καρακάση, ο Γιανατάς, ναι. Στέφανος Λόλος και η κοινή γνώμη. Ναι. Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί και ένα CD, να πούμε πίσω. Βεβαίως ένα CD, το οποίο δραματοποιημένα ακούγονται τα πάντα. Είναι κοινογραφημένο. Είμαι ενθουσιασμένος με αυτό και με αυτό το κορίτσι πάρα πολύ. Και είναι πολύ σημαντικό να γυρίσουμε σε αυτά, διότι τα παιδιά, αλλά και μεγάλοι. Που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να ψαχτούν με τέτοια κείμενα και βιβλία, βελτιώνονται. Και αυτό πραγματικά θα βελτιώσει, γιατί μην πετάμε τα παιδιά, το μέλλον μας δηλαδή, σε ένα τάμπλετ και παρασύρονται και νομίζουν ότι η εκπαίδευση είναι αυτό που αυτοί ανακαλύπτουν. Δεν είναι έτσι. Αυτό. Έχεις και δικό σου βιβλίο όμως, ε? Έχω ένα βιβλίο, ναι, το οποίο είμαι πολύ χαρούμενος που το έχω εκδώσει. Είχα την ανάγκη να μεταφέρω τη σκέψη. Λέγεται «Τάδε έφυγε άνθρωπος». Και γιατί το λέω άνθρωπος? Γιατί δεν είμαι εγώ. Είμαι ο άνθρωπος που υπάρχει μέσα μου, που μερικές φορές και σε εσάς και σε μένα και σε οποιοδήποτε δεν βγαίνει. Το λέω εν χορδές και οργάνης, γιατί ιδανικά θα ήθελα όταν διαβάζετε να ακούγεται και η μουσική αντίστοιχη, γιατί η οργανική μουσική αποτυπώνει αυτά που ενδεχομένως ούτε με λόγια μπορεί κάποιος να πει. Έχει πάει πάρα πολύ καλά, το έχει εκδώσει τα ελληνικά γράμματα. Ευχαριστώ πολύ που η ζωή και η καθημερινότητα μου επέτρεψε να έχω βήμα να εκφράζομαι και με το βιβλίο. Μπράβο. Ένα και τελευταίο ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω. Πιστεύεις ότι επειδή βίωσες το ρατσισμό με τους γονείς σου, ναι. Ίσως η κωμικότητα που ανέπτυξες βγήκε... Ναι. Προκειμένου να πολεμήσεις αυτό. Όχι, να σας πω. Καταρχήν, οι γονείς ήταν εξαιρετικοί άνθρωποι. Το λέω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να λες την αλήθεια. Εγώ έζησα πλουσιοπάροχα σε όλα τα επίπεδα. Και σε προσφορά αγάπης και σε ύλη. Εξαιρετικοί άνθρωποι. Συνειδητοποίησα ότι ο αναφαβητισμός των γονέων μου οφείλεται στο ρατσισμό πράγματι της κοινωνίας. Και ασχολήθηκα πάρα πολύ με το κίνημα των αναπήρων. Η κωμικότητα δε. Βεβαίως ενισχύεται, γιατί καταρχήν έχω γράψει πράγματα που αφορούν τον κόσμο των κουφών που και οι κουφοί γελάνε, που είναι δύσκολα να βγουν αυτή την εποχή που υπάρχει το political correct, το οποίο δεν ξέρω τελικά
αν πρέπει να διευρυνθεί λίγο στον τρόπο που προσεγγίζουν τα πράγματα, πολύ γέλιο. Και γελάνε και αυτοί. Βοήθησε, γιατί πιστεύω πως η κωμικότητα είναι ό,τι πιο σοβαρό υπάρχει στη ζωή. Δέστε το με τη συντρόφου σας. Ναι. Δεν έχετε χιούμορ, θα θέλετε άλλους. Σίγουρα. Σίγουρα, 100%. Έχει χιούμορ ο δικός σου. Πολύ. Τι θα τον επέλεγα εγώ, ρε Γιάννη, άμα δεν είχε χιούμορ. Εννοείται, είναι δυνατόν. Πώς θα περνούσα 20 χρόνια. Και Αντιγόνη, φοβερή. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Σε ευχόμαστε το 23 να σου φέρει ό,τι δεν σου φέραν τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, σε όλο τον κόσμο, γιατί εγώ συνυπάρχω, δεν μπορώ. Να, στο βιβλίο μου λέω ότι δεν υπάρχει το ρήμα υπάρχω. Το ρήμα είναι συνυπάρχω. Για να υπάρξω εγώ πρέπει να το διαπιστώσει τρίτος. Οπότε είναι συνυπάρχω. Θέλω να είναι όλοι καλά. Διαφορετικά έχω τόσες ενοχές για το... ναι, γιατί σκέψου να έχεις ενοχές γιατί είσαι εσύ καλά. Τέλεια. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Γιάννη μου. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εσάς να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι, απόγευμα και βράδυ. Και αύριο, πρώτο μηνιά. Λεμπέση είναι αυτό. Στις 10 παρα 10 το πρωί. Ποιοι θα είναι τα πρωινιάτικα. Εμείς. Μπράβο Μόζα. Πάνω τους. Τέλειωνε με τους ερώτες. Γιατί έρωτας είναι ο Γιάννης. Έλα να μάθεις δηλαδή.